Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, τι κάνουμε. Χρόνια πολλά στις Αθανασίες, στους Θάνους. Χρόνια πολλά στο δικό μας Θάνο. Χρόνια πολλά στους Θανάσιδες. Σε όλα τα παιδιά και ελπίζω να με ακούτε. Πέστε μάλλον με ακούτε πριν προχωρήσουμε στα δικά μας που έχουμε και απόψε να πούμε αρκετά. Καλησπέρα σε όλους που μπήκαν τώρα και καλησπέρα σε αυτούς που έχουν ήδη μπει εδώ και ώρα και περιμένουν πώς και πώς να αρχίσουμε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε αυτούς που βλέπω ότι μπαίνουν αυτή τη στιγμή μέσα. Με ακούτε παιδιά? Προσπαθώ τώρα να δω και τα δύο τσάτ να δούμε πού θα μου πείτε ότι με ακούτε και με βλέπετε. Καλησπέρα σε όλους που έχουν μέσα μπει τώρα. Μάρια, το ποτάκι μας, που είναι δύο σήμερα, ο Σώτος, ο Μιχάλης, ο Απόστολος, μπαίνουν βλέπω μέσα, καλησπέρα σε όλους, καθαρά και δυνατά. Αυτά, αυτά είναι καλά, αυτά είναι τα καλά τα νέα που μπορείτε να με ακούσετε και να με δείτε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Αν θυμάστε καλά, πριν κάποιους μήνες, όχι πολύ, πριν δύο μήνες, μπορεί, να, και περισσότερο νομίζω, είχαμε κάνει ένα ακόμα ζωντανό και είχαμε μιλήσει για DIY πάλι και μάλιστα τι εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τι χρειαζόμαστε, πώς το κάνουμε, πώς κάνουμε το ένα, τι να προστατεύσουμε, πώς να προστατευτούμε και πολλά ακόμα που καλό είναι να τα ξαναδείτε. Έχω βάλει κάτω στην περιγραφή, παιδιά, από τώρα το λέω και θα το λέμε και διάμεσα, πολλά links, ενδιαφέροντα links που σίγουρα τα μάζεψα γιατί θα σας βοηθήσουν όσοι από εδώ και στο εξής αποφασίσουν να φτιάχνουν τα δικά τους υγρά, τα DIY. Έχω μάλιστα και την εκπομπή των παιδιών του Βασίλη και του Αλέξανδρου και αυτή είναι κάτω στο link. Οπότε και από εκεί μπορείτε να μάθετε αρκετά και μάλιστα λίγο πιο advanced από αυτά που θα πούμε εμείς σήμερα και αποφάσισα να μην πω έτσι πολύ έτσι συγκεκριμένα πράγματα και ίσως λίγο που ίσως θα δυσκολέψουν κάποιους. Εγώ αυτή τη στιγμή και από εδώ και στο εξής μέχρι το τέλος του ζωντανού θα συζητάμε, θα σας λέω κάποια tips, κάποιες συμβουλές, εσείς θα λέτε πάλι τις δικές σας απορίες και, τις δικές σας συμβουλές σε απλά βήματα σαν να αρχίζουμε από το μηδέν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί εκεί είναι το θέμα μας που προσπερνάμε το μηδέν και πάμε κατευθείαν στο 8 με ανώτερο το 10 και λίγο τα βρίσκουμε μπαστούνια σε κάποιες περιπτώσεις. Ακόμα δηλαδή, ακόμα και τη βάση πώς θα μπορέσουμε να τη φτιάξουμε πριν ακόμα βάλουμε ένα όρμα μέσα. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν μέσα. Προσπαθώ να πω όσο περισσότερες πληροφορίες απόψε και εσείς θέλω να με βοηθήσετε από τη θέση σας και με τις ερωτήσεις αλλά και με τις δικές σας συμβουλές, παιδιά. Απόψε θα έχουμε μόνο αυτό σαν θέμα. Θέλω να φοκάρουμε και να εστιαστούμε σε αυτό το θέμα και όχι σε κάτι άλλο προς το παρόν, γιατί είναι σημαντικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και θα χρειαστεί να φτιάχνουμε τα δικά μας υγρά, αν και εφόσον θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ωραία και καλά όπως είμαστε όπως πριν με το άτμισμα. Και κάτι άλλο. Μέχρι στιγμής ίσως δεν είχε τόσο πολύ ανάγκη κάποιος να φτιάξει τα δικά του DIY γιατί ξέρουμε ότι υπήρχαν υγρά με πολύ καλές τιμές και υπάρχουν ακόμα βέβαια μέχρι στιγμής μεγάλες ποσότητες και αρκετές καλές τιμές. Οπότε δεν είχε τόσο το ζόρι μας. Από εδώ και στο εξής όμως με τις τιμές που αν θα επικρατήσουν και αν μείνουν όπως ξέρουμε αυτή τη στιγμή σίγουρα θα χρειαστεί να ξέρουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα δικά μας υγρά. Θα σταματήσω, κάνω ένα pause εδώ πέρα μέχρι να μπουν όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά για κάποιο διάστημα, τουλάχιστον για 5 λεπτά, μέχρι να προχωρήσουμε σιγά σιγά έτσι να λέμε κάποιες συμβουλές. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα, παιδιά. Νομίζω είναι ενδιαφέρον, σίγουρα είναι ενδιαφέρον, σίγουρα θα χρειαστεί σε πολλούς από εμάς, ακόμα και όχι στους καινούριους ατμιστές, ακόμα και σε πιο παλιότερους ατμιστές που ίσως τώρα θέλουν να κάνουν τα δικά τους σιγά και δεν είναι τίποτα στην πραγματικότητα. Δεν είναι τίποτα. Θέλουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα να συνηθίσεις να κάνεις. Θέλει κάποιες συγκεκριμένες πράξεις που πρέπει να κάνεις και βήματα που αυτά μετά θα πηγαίνουν μόνα τους. Δηλαδή στην αρχή είναι λίγο ζόρι μέχρι να μπεις και να μάθεις πώς μπορείς να κάνεις ένα DIY υγρό. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν τώρα. Θα πω πολλές καλησπέρες και θα πάω ακόμα μια φορά
Χρόνια πολλά σε όλους που εορτάζουν και τουλάχιστον έχουμε ακόμα 2 ώρες που μπορούμε να πούμε τις ευχές μας. Και ο δικός μας ο Θάνος, που δεν ξέρω αν είναι ακόμα μέσα. Λοιπόν, όσες ερωτήσεις υπάρχουν, παιδιά, εκτός DIY, θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε, αλλά προσέξτε λιγάκι, καλύτερα είναι να φοκάρουμε όμως σε αυτό το θέμα, θα μας κάνει καλό. Να βρουν και αυτοί που θα το δουν σε replay πληροφορίες. Οπότε υπάρχουν πολλά ακόμα ζωντανά και άλλες περιπτώσεις που μπορούμε να μιλήσουμε και για οτιδήποτε άλλο. Αλλά όσοι θέλουν να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις που ήδη γίνονται, σε κάποια άλλα ζητήματα, καλό είναι να τις απαντήσουν και εκείνοι για να βοηθήσουν αυτή τη βραδιά και αυτοί με τη σειρά τους, ώστε να έχουμε μια καλύτερη ροή στο ζωντανό αυτό. Λοιπόν, ένα υγρό αναπλήρωσης. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έστω τουλάχιστον, ό,τι θα ρωτάω ίσως για μερικούς θα είναι λίγο οι ερωτήσεις ανόητες. Δεν είναι ανόητες, παιδιά, καθόλου. Έχω ακούσει αυτές τις ερωτήσεις, μου έχουν γίνει αυτές οι ερωτήσεις, άσχετα αν είναι καινούργιοι ατμιστές, αλλά γίνονται, και πολλές φορές μερικοί δεν θέλουν καν αυτή την ερώτηση γιατί θεωρούν ότι είναι ανόητη. Δεν είναι ανόητη καμία ερώτηση και όσο αναφορά πάνω σε αυτή την κατασκευή, τίποτα δεν θεωρείται ανόητο. Πολλές φορές προσπερνιέται και γίνεται λίγο ζόρι γιατί δεν απαντιέται ποτέ, δεν το απαντάει κανείς και μένει. Καλό είναι όμως να απαντηθούν. Θέλω να σας ρωτήσω, τουλάχιστον καλησπέρα σε όσους μπαίνουν τώρα, Τάσο, καλησπέρα, Νόντα, ένα υγρό άτμισης, αναπλήρωσης, ξέρετε από ποια συστατικά αποτελείται τα βασικά. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε πρώτα για να μπορέσουμε να μπαίνουμε και σε μια βάση και να προχωρήσουμε λίγο πολύ σιγά τα βήματα. Έχω παρουσιάσει, σας επαναλαμβάνω, ένα πιο διαφορετικό DIY ζωντανό που μιλάω για αρκετά πράγματα. Πολλές πληροφορίες και εκεί μπορείτε να πάτε, οπότε και καλό θα είναι να το δείτε και αυτό, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί να μάθετε τι υλικά θέλετε, τι εργαλεία θέλετε, πώς μπορείτε να... Τέλος πάντων, όλα αυτά που χρειάζεται για να αρχίσετε DIY. Σήμερα δεν θα δώσουμε τόσες πολλές πληροφορίες για αυτό, γιατί ήδη έχει συζητηθεί, οπότε σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για τα βήματα που αυτά πρέπει να κάνεις για να προσέξεις, πώς μπορείς να κάνεις εύκολα ένα υγρό αναπλήρωσης και τέτοια. Πολύ απλά. Λοιπόν, ας απαντήσω και μια ερώτηση εδώ πέρα. Λοιπόν, Κώστα, λες ένα λίτρο βάση, πόσα νικοτίνη να βάλω για να μου βγει 12 άρα. Σε 1000, τώρα εννοείς 1000 ml, για να σου βγει 12 θέλεις τουλάχιστον 100, όχι 800 θέλεις νομίζω για να βγει 100. Θα σας δείξω τώρα, σε λίγο θα σας δείξω και ένα πραγματάκι, δεν είμαι πολύ μαθηματικός στο μυαλό, πιστέψτε με, αλλά θα σας δείξω πώς μπορείτε να βρείτε όλα αυτά, όλες αυτές τις ερωτήσεις που σίγουρα θα γίνονται από παντού και όλοι τις έχουμε. Λοιπόν, ένα υγρό άτμισης έχει μέσα, εκτός από την προπυλαινού γλυκόλη, και τη γλυκαίνη, τα δύο αυτά συστατικά που είναι τα πιο συγκεκριμένα και συνήθως τα περισσότερα, μάλλον όλα έχουν αυτά τα δύο συστατικά, υπάρχει και το άρωμα, το concentrate που λέμε. Είναι το άρωμα που δίνει αυτή τη γεύση που εμείς γευόμαστε και μας αρέσει και θέλουμε, αλλά πολλές φορές κάποιοι ατμιστές, όπως και εγώ και κάποιοι άλλοι, μπορούμε να ατμίσουμε και αυτά τα δύο συστατικά μόνο τους, και την γλυκαίνη αλλά και την προπυλαινογλυκόλη, χωρίς να βάλουμε και κανένα άρωμα. Δεν θεωρείται προαιρετικό, αλλά συνήθως εμείς το έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να το βάλουμε για να έχουμε μια ωραία απόλαυση στο άτμισμα και στο υγρό αναπλήρωσή μας. Αλλά υπάρχει όμως ένα προαιρετικό που είναι το τέταρτο συστατικό και είναι η νικοτίνη. Αυτό είναι προαιρετικό. Βέβαια, πάλι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορέσω να το προτείνω να μην γίνει από ένα καινούργιο ατμιστή τουλάχιστον. Και αυτό δεν ξέρεις πόσο είναι καινούργιος αυτός και πόσο έχει απεξαρτηθεί από όλο αυτό. Οπότε αυτό εν μέρη μπορεί να θεωρηθεί προαιρετικό, αλλά δεν είναι και προαιρετικό 100%. Αυτά είναι λοιπόν τα 4 συστατικά, το ένα προαιρετικό και τα άλλα είναι τα βασικά, που αποτελείται ένα υγρό αναπλήρωσης. Ωραία. Έχω κάτω, σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν ποσοστά και ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έχω βάλει links σε προγράμματα υπολογισμών. Θα σας δείξω κι εγώ ένα στη συνέχεια, πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε. Αλλά
να το ξέρετε ότι υπάρχουν όλα στην περιγραφή και αυτό θα σας βοηθήσει ώστε ανά πάσα στιγμή θέλετε να κάνετε, διαβάζω και τα σχόλια για να μπορέσω έτσι να έχω και μια εικόνα. Οπότε καλό είναι να δείτε και κάτω στην περιγραφή όλα αυτά που χρειάζεστε από θέμα προγραμμάτων online, που εκεί βάζετε τα στοιχεία σας και σας βγάζει πόσο ποσοστά από το κάθε άρωμα χρειάζεται ή από την βάση σας ή πώς να κάνετε μια μίξη βάσης. Οπότε αυτό είναι και το πρώτο. Άρα μάθαμε τουλάχιστον από τι αποτελείται ένα υγρό αναπλήρωσης. Αυτό το είπα στην αρχή γιατί είναι αυτά τα 4 ουσιαστικά συστατικά που θα χρειαστεί να έχετε αγοράσει. Η νικοτίνη θεωρείται το νικοτινούχα βάση, για να μην μπερδευτεί κάποιο και χρειαστεί έτσι. Υπάρχουν στο εμπόριο και θα υπάρξουν τώρα, δεν ξέρω τι συσκευασίες θα υπάρξουν, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 100 ml, ξέρω εγώ 12-20, άρα υπάρχουν και μεγαλύτερες περιεκτικότητες μιτζί, αλλά μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι θα είναι 20 μιτζί, ότι θα κυκλοφορήσει από εδώ και στο εξής. Θα υπάρχει δηλαδή στο εμπόριο. Το έχουμε δηλαδή σαν μπούστουλα τώρα, δηλαδή από εκεί παίρνουμε και φτιάχνουμε τις βάσεις μας. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο διαφορετικό. Όσοι υπάρχουν κάτω και μπορούν να βοηθήσουν παιδιά στις αναλογίες και αυτά, να βοηθήσουν τα παιδιά, καλό είναι να γίνεται, γιατί έχω στο μυαλό μου τόσα πράγματα να πω και ίσως αν ξεχάσω ή αν παρασυρθώ μπορεί να χάσω και τον ιρμό μου, οπότε δεν θα βγάλουμε νόημα. Λοιπόν, υγεία σας. Γεια σου Μιχάλη, τι κάνω στο Λονδίνο, ο κόσμος εκεί. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που είναι σαν συμβουλή. Όταν θα αποφασίσετε να κάνετε ένα υγρό αναπλήρωσης, το δικό σας υγρό, το DIY, και αυτό που προτείνω, μάλλον συμβουλεύω και να το έχετε στο μυαλό σας, και αν είσαστε καινούργοι και σίγουρα αυτοί που θέλουν να μάθουν αυτά τα βήματα σίγουρα θα είναι καινούργοι, άσχετα αν είναι παλιοί ατμιστές ή καινούργιοι ατμιστές, είναι γιατί κάποιοι μπορεί να είναι πάρα πολύ παλιοί ατμιστές, αλλά δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το DIY. Και θέλουν τώρα από εδώ και στο εξής, ίσως να ασχοληθούν ή θα ασχοληθούν. Τι γίνεται τώρα, όταν εσείς αποφασίσετε να το κάνετε, θα χρειαστείτε κάποια πράγματα. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα βάλετε σε μια σειρά, δηλαδή ότι εγώ θα χρειαστώ οπωσδήποτε γλυκερίνη, προπυλαίνο γλυκόλι, άρωμα και όλα αυτά. Αλλά θα προτιμούσα να κάνετε κάτι απλό στην αρχή, που σημαίνει ένα άρωμα, ένα κοσατρέτ μόνο και το μείγμα της βάσης που σας αρέσει εσάς. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σίγουρα και θα ευχαριστηθείτε περισσότερο. Μην νομίζετε ότι δεν θα ευχαριστηθείτε, θα ευχαριστηθείτε και δεν θα μπερδευτείτε τόσο πολύ ώστε να προβληματιστείτε ότι πώς θα το βάλω από το ένα, μα είναι πολύπλοκη συνταγή, πώς θα το βάλω από το άλλο, τι να κάνω με αυτό, πώς θα το κάνω εκεί, πώς θα το φτιάξω. Θα κουραστείτε, θα δυσανασχετήσετε, θα πετάξετε πολλά, θα αγοράσετε πολλά που ουσιαστικά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά. Απλά βλέπετε τώρα μία από εδώ και τέτοια, μια συνταγή από εδώ, από εκεί σκέφτεστε, α, θα βάλω και αυτό, θα κάνω. Όλα αυτά είναι και κόστος, αλλά είναι και μπέρδημα που στην αρχή, μέχρι να μπείτε σε αυτή τη ροή και όλο αυτό το κλίμα του DIY, δεν θα σας διευκολύνει καθόλου, ίσα ίσα θα σας δυσκολέψει τη ζωή. Η συμβουλή μου λοιπόν είναι η βάση σας, το χαρμάνι που εσείς θέλετε να έχετε, παραδείγματος χάρη 70-30, 50-50, μεγαλύτερη ποσότητα BG, ό,τι θέλετε εσείς. Να έχετε αυτό δηλαδή στο μυαλό σας και ένα άρωμα το πολύ 2 σε κάποιες περιπτώσεις στην αρχή. Αν φυσικά εσείς όνει και καλά θέλετε να μπλεχτείτε με περισσότερες πολύπλοκες και έχετε δει μια συνταγή που γουστάρετε και την είδατε σε ένα group ή σας την έδωσαν, καλό είναι για μένα, τουλάχιστον στην αρχή, να μην μπλεχτείτε. Ας τη δώσετε σε κάποιον να σας τη φτιάξει που ξέρει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές αν δεν ξέρουμε τα βασικά και μπλεχτούμε κατευθείαν με τα δύσκολα, θα κάνουμε λάθος. Και αυτό το λάθος θα κοστίσει και σε αρώματα, θα κοστίσει και σε ώρα, ίσως θα κοστίσει και σε κάτι σε εμάς. Δηλαδή, αν μπλεχτούμε με νικοτίνες ή αν μπλεχτούμε με πολλά αρώματα και σπάνε το κεφάλι μας γιατί κάναμε λάθος. Και πολλές φορές θα ρίξουμε το λάθος και είναι λογικό και φυσιολογικό να το ρίξουμε ή σε χαλασμένο. Άμα δεν μας άρεσε η συνταγή, γιατί θα την κάνουμε κάπου λάθος,
θα λέμε ότι το, ή το άρωμα φταίει, ή είναι χαλασμένο, ή η νικοτίνη είναι άλλος, ή η βάση δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Δηλαδή λέμε τέτοια πράγματα που δεν θα μας βοηθήσουν. Οπότε ένα άρωμα, το πολύ δύο και πάμε. Αυτό ήταν σαν συμβουλή για αυτές που αρχίζουν τώρα και ίσως για κάποιους που είναι τουλάχιστον 2-3 μήνες στο DIY, και το λέω, σας είπα, για να μέχρι να μπείτε στο κλίμα, να, ακόμα να κάνετε τους υπολογισμούς σας. Δεύτερον, αν, σαν μια συμβουλή και αυτή, όταν αποφασίσετε να αρχίσετε να κάνετε ένα DIY, εγώ σαν Κώστας, όχι ότι είναι νόμος, θα προτείνω να κάνετε πρώτα το χαρμάνι σας. Δηλαδή τι, να πάρετε τη VG και την BG και να φτιάξει το χαρμόνι σας και να υπάρχει με την περιεκτικότητα νικοτίνης που θέλετε, ώστε όταν θα αποφασίσετε να κάνετε ένα υγρό, να είναι και εύκολο για σας να αμέσως να ρίξετε τη βάση σας, χωρίς να φτιάχνετε κάθε τόσο και λιγάκι. Δηλαδή κάθε φορά που θα φτιάχνετε ένα υγρό θα φτιάχνετε και τη βάση? Όχι, είναι λίγο ζόρι. Φτιάξτε μια ποσότητα του στυλ 100 ml, δεν ξέρω, 200 ml, 300 ml, όσο νομίζετε εσείς ότι θα σας κρατήσει κάποιο διάστημα τη βάση σας, και μετά θα κάνετε και την ανάμειξη με το κάθε, ας πούμε, άρωμα που θέλετε. Στην αρχή φιδωλά τα αρώματα, παιδιά, είναι πρόβλημα. Πρόβλημα το λέω γιατί πολλές φορές παρασυρώμαστε και αγοράζουμε πολλά αρώματα γιατί νιώθουμε ότι αυτό θα είναι καλύτερο, ακούμε τον άλλο που είναι καλύτερο, και είναι όλα αυτά λεφτά. Ίσως και αυτό θα σας φέρει πίσω. Θα δείτε στο τέλος του μήνα, Φερρυπίνα, να ασχοληθείτε με το DIY, ότι χαλάσετε τόσα λεφτά και το αποτέλεσμα δεν ήταν τίποτα. Οπότε φιδωλά τα αρώματα, και αρώματα να διαλέγετε με τα υγρά που μέχρι εκείνη τη στιγμή σας άρεσε, δηλαδή γεύσεις, όχι γεύση γενική. Άμα σας άρεσε, ας πούμε, κρεμώδες φράουλα ή, ας πούμε, το λεμόνι ή ξέρω εγώ κάτι κρέμα ντόνατς, προσπαθήστε να βρείτε κάτι από αυτό, μόνο αυτό. Και κάτι άλλο. Και σαν πρώτη φάση, καλό είναι τώρα τελευταία, και μάλλον στο μέλλον θα δούμε αρκετά από αυτά, είναι ότι έχουμε τώρα mix concentrates, δηλαδή ότι έχουμε σε ένα άρωμα πολλά διαφορετικά concentrates, και όλο αυτό μπορεί να είναι και ένα έτοιμο υγρό που το έχουν κάνει σε άρωμα. Οπότε εσείς καλό είναι να ακολουθήσετε αυτή την οδό, γιατί εκεί θα σας βοηθήσει, μια και είναι έτοιμο με πολλά αρώματα mix, ξέρω εγώ, που αμέσως εσείς βάζετε στη βάση σας, ρίχνετε μέσα το άρωμα και τελειώνει εκεί η υπόθεση και προχωράτε πιο όμορφο. Και αυτό είναι, θεωρείται, DIY, και νομίζω ότι από εκεί θα είναι και καλύτερα. Και είσαστε και τυχεροί, είμαστε τυχεροί που τώρα τελευταία και λίγο πιο παλιά υπήρχαν αυτά σε mixes. Ξέρουμε πολλά, D-Juice, Big Mule, τώρα είναι τα Big Mouth, τα Egoist, έχει πολλά που μπορείτε να πειραματιστείτε στην αρχή, ώστε να μπορέσετε να κάνετε τα πρώτα σας DIY χωρίς να φοβηθείτε ότι θα κάνετε λάθος. Καλησπέρα σας, μπαίνω τώρα, παιδιά, συγγνώμη που λέω τόσα πολλά, καλό είναι να υπάρχουν όλα αυτά. Θέλω και εσάς τη βοήθεια, είναι οι πληροφορίες απλές στην αρχή, τελείως πολύ απλές, γιατί αυτές οι ερωτήσεις που γίνονται συνήθως σε μένα είναι, μπορώ να πω, τέτοιες και πολύ πιο απλές, και κατανοώ ότι υπάρχει μια αγωνία πώς να γίνει, και νομίζω ότι και φαντάζει αυτό όλο ένα δύσκολο. Σίγουρα στην αρχή είναι δύσκολο, σίγουρα πρέπει να κατανοήσουμε κάποια βήματα που πρέπει να τα ακολουθούμε πιστά, και το πρώτο και βασικό που πρέπει να ακολουθούμε πιστά είναι η καθαριότητα, παιδιά. Καθαριότητα και προστασία. Τι εννοώ, προστασία? Γάντια. Αν το θεωρείτε δηλαδή αυτό ανόητο, αν το θεωρείτε κουτό, αν το θεωρείτε δεν ξέρω τι, και ξέρω πολύ καλά ότι δεν θα το κάνουν περισσότεροι, αλλά εγώ θα το προτείνω και να το έχετε στο μυαλό σας. Άσχετα τη δυναμική της νικοτίνης, δεν έχει να κάνει μόνο με τη νικοτίνη, δεν έχει να κάνει μόνο, αλλά είναι και αυτό, επειδή θα το ατμίσουμε, το έχουμε πιάσει με τα χέρια μας. Θέλει καθαρά χέρια, γάντια, και θέλει και ένα καθαρό περιβάλλον. Μακριά από τα ζώα, παιδιά, μην πάτε κοντά σε ζωάκια. Θα σας μαλώσω. Όχι στα ζώα κοντά. Είναι, τα ζώα και γενικά οι γάτες και τα σκυλάκια είναι περίεργα. Θέλουν να μυρίζουν, και αν βλέπουν και μυροσφρίζονται τέτοιες γεύσεις, τέτοιες μυρωδιές, σίγουρα θα τα πλησιάσουν και ίσως όχι να σας κάνουν κακό. Καλά να πάθετε δηλαδή άμα το κάνετε, αλλά θα έχουν πρόβλημα αυτά. Οπότε μακριά από τα ζώα, και σίγουρα μακριά από τα παιδιά, εννοείται, και αυτό είναι δεδομένο. Μακριά από τα παιδιά, που και αυτά είναι περίεργα, και συνήθως πηγαίνουν και τα πειράζουν. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να ακολουθείτε έτσι κι αλλιώς. Και δεν είναι τίποτα, εντάξει, όλα αυτά μπορεί να θεωρούνται στην αρχή βουνό, αλλά δεν είναι τίποτα. Είναι μια στρατηγική που πρέπει να ακολουθείτε κάθε φορά. Κάθε φορά. Λοιπόν, όλα τα αρώματα, είδα μια πολύ ωραία πρόταση, και μια εδώ κάποιος είπε ότι
όλα τα αρώματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν είναι, παιδιά, για άτμιση. Πρέπει να κοιτάμε προσεκτικά αν τα αρώματα διατίθονται και για να τα ατμίζουμε. Όλες οι εταιρείες, TPA, η Καπέλα, θα σας πω κι άλλες αργότερα, οι περισσότερες εταιρείες λένε, η Flavor Art, ακόμα και δικές μας εδώ πέρα, λένε, δικές μας, ναι, ο Atmos Lab, αν θεωρείτε, ξέρω εγώ, λένε ότι έχουμε αυτό κάνει για άτμιση, αυτό δεν κάνει. Η Loran, παραδείγματος χάρη, μπορώ να σας πω τα περισσότερα της, συγγνώμη, concentrates δεν κάνουν. Οπότε εκεί θέλει λίγο προσοχή, να μην βλέπετε σε ένα site από το εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, που βλέπετε και σας αρέσει αυτή η γεύση, να θέλετε να αγοράσετε, να ρίχνετε πολύ προσεκτική ματιά και να διαβάζετε αρκετά για αυτό που θα αγοράσετε. Δεν είναι όλα τα αρώματα, λοιπόν, για άτμιση. Τα έχουμε εμείς υιοθετήσει τα περισσότερα και πολλές φορές και κακώς, γιατί μας αρέσουν. Οι εταιρείες προσπαθούν να τα προσαρμόσουν και για άτμιση, αλλά δεν είναι όλα αυτά 100% και ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Γεια σου βρε Κώστα. Ναι, το είχα πει εδώ και καιρό και το είχα πει και από τον προηγούμενο ζωντανό. Λοιπόν, μη στεναχωριέσαι, εσύ θα είσαι ο βοηθός μου από κάτω, σε παρακαλώ, Κωστή. Αν θα κάτσεις, αν υπάρχει περίπτωση να κάτσεις, δεν ξέρω το αν μπορείς, δεν ξέρω, δεν άκουσα αν μπορείς ή όχι. Οπότε, αν κάτσεις, βοήθαμε από κάτω, σε παρακαλώ, επειδή έχω πολλά πράγματα να πω, βοήθησε με και εσύ από κάτω, αν έχω ξεχάσει κάτι ή τέλος πάντων, ξέρεις εσύ τι γίνεται, ρίχνε και λιγάκι μια ματιά στα λυσάρια μας εκεί και στα βοηθήματα. Δυστυχώς δεν μπορώ να έχω τέτοια εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί έχω, τέλος πάντων, σχόλια από εδώ, τσάντα από εδώ, άλλο τσάντα από εδώ, το πρόγραμμά μου εδώ να κοιτάω. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Γιάννης, ο ποιητής, θα το πούμε βέβαια Γιάννη και στην ιστορία αμέσως μετά, αλλά καλό να, αφού το λέμε τώρα, γιατί να μην τα πούμε, παιδιά, όπως και να έχει, θα έρθει με τη ροή της συζήτησης και θα τα λέμε έτσι. Οπότε, και είπαμε για κάτι, Κωστή, ενδιαφέροντα στην αρχή, είπα διάφορα, με έπιασε μια πάρλα εκεί, καλό, δέστε και μετά αυτά, θα βρούμε την άκρη. Λοιπόν, για οι εκατοστάνες νικοτίνης, τι γίνεται τώρα με αυτές? Μας έχει πιάσει ένα αγχός, μας έχει πιάσει μια λολάδα, θα τα πω έτσι απλά και λυμιστή. Γιατί νομίζουμε ότι αν εμείς αγοράσουμε μια εκατοστάρα, νομίζουμε ότι μπορούμε να τη διαχειριστούμε σαν να είναι νερό? Δεν θέλω να θίξω κανένα και σίγουρα δεν θέλω να θίξω μα κανένα. Ακόμα και εγώ σας το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω ευχάριστα. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει, μου την έχουν σπάσει κάποιοι, ένας φίλος παντοφίλος, για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω και εγώ. Όχι ότι δεν έχω πάρει, αλλά δεν την έσπασα εγώ. Γιατί δεν μπορείς? Παιδιά, μπορώ, αλλά όχι ότι νιώθω ανασφάλεια, δεν νιώθω ακόμα ότι μπορώ να διαχειριστώ ένα τέτοιο προϊόν στα χέρια μου ακόμα. Γιατί δεν είχα ασχοληθεί να παίρνω τόσο μεγάλες περιεκτικότητες νικοτίνη και γιατί το έκανες? Γιατί η κατανάλωσή μου κάποια στιγμή έφτασε αλλιώς, αλλά και γιατί άρχισα πολύ εντατικά να φτιάχνω υγρά, συνταγές μάλλον, και έπαιρνα. Εντάξει, αυτό όμως, αλλά όχι όμως ότι είναι πανάκια και πρέπει να αγοράσουμε μόνο εκατοστάρα. Όχι, παιδιά, άνετα μπορείτε να κάνετε και με χαμηλότερες περιεκτικότητες νικοτίνης και θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα για εσάς. Θα νιώσετε, μπορώ να πω, περισσότερη ασφάλεια παρά να χρησιμοποιείτε τέτοιες περιεκτικότητες. Αν εσείς με τη δικιά σας τη λογική θέλετε, κάντε το. Εγώ όμως λέω ένα μεγάλο χ σε πολλές περιπτώσεις. Μπορεί να θεωρηθώ λιγάκι ότι είμαι πολύ έτσι κινδυνολόγος και μπορεί να θεωρηθώ ότι αυτά που λέω υπερβάλλω. Όχι, δεν υπερβάλλω καθόλου. Αν θέλετε να κάνετε αυτό που εσείς νομίζετε καλύτερο, κάντε το. Πολλοί έχουν πάρει πλέον, αλλά όσο περνάει ο καιρός και παίρνουν περισσότεροι. Κακώς, γιατί όταν με ρωτάς πόσο να φτάσω την νικοτίνη μου, η προηγούμενη ερώτηση, και να την κάνω 12 άρα, όταν έχω ένα λίτρο υγρό, και δεν το λέω για το παιδί που το ρώτησε, παράδειγμα το έφερα, και μου έχεις πάρει μια εκατοστάρα νικοτίνη, τι θες να σου πω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, αφού δεν ξέρεις ακόμα πώς να τη διαχειριστείς. Και δεν μιλάω για το παιδί, το επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να θεωρηθεί τέτοιο. Απλά έφερα το παράδειγμα να σας δώσω να καταλάβετε έτσι. Πώς μπορείς να το διαχειριστείς αυτό? Δεν μπορείς. Δεν έχεις ακόμα φτάσει στο σημείο να μπορείς να διαχειριστείς, γιατί υπάρχουν και τέτοια άτομα, και καλώς υπάρχουν, κακώς υπάρχουν.
Ακόμα και εγώ θεωρήθηκα προηγουμένως, δεν μπορώ να κάνω μαθηματικά στον αέρα πλέον, γιατί έχει κουράσει το μυαλό μου, έχω πολλά προβλήματα στο μυαλό μου, δεν θα φτάσω στο σημείο να κάνω συνέχεια μαθηματικά, μαθηματικούς υπολογισμούς πόσο θα κάνω την οικοτήνη μου, πάω σε ένα πολύ ωραίο προγραμματάκι, θα σας το δείξω μετά και έχω γράψει ήδη και στην περιγραφή πώς μπορείτε να κάνετε πράγματα πολύ πιο απλόστερα και χωρίς να βασανίζεστε. Αλλά η νοικοτήνη δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου παιχνίδι. Και πόσο το δυνατόν όταν την έχετε μέσα στο σπίτι σας και έχετε και παιδιά και ζώα και εσείς και η οικογένειά σας γενικότερα και κάποιοι ξένοι που θα έρθουν που δεν θα το ξέρουν, γιατί σίγουρα δεν θα τη χρησιμοποιήσετε όλοι. Κάπου θα υπάρχει αυτή η νοικοτήνη σε αυτό το μπουκάλι. Οπότε λίγο προσοχή περισσότερο. Αν σε περίπτωση θέλετε και το επαναλαμβάνω να την πάρετε, πάρετε τη. Βάλτε τη όμως κάπου που να μην τη βλέπει ούτε ο ίδιος ο Θεός που λένε. Δεν υπερβάλλω. Έχω δει και έχω διαβάσει αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί με στραβώματα, με λιγοθυμίες, μπορεί και θάνατο, γιατί είναι εκατοστάρα. Δεν είναι αυτή πράγμα. Φαίνει θάνατο, είναι δηλητήριο. Στην απορρόφηση του στο σώμα σας αμέσως, ακαριέρα. Λοιπόν, ότι η παράνομη συγκέντρωση νοικοτήνης πάνω, λοιπόν Κώστα, να μην ξεχνάμε ότι είναι παράνομη συγκέντρωση νοικοτήνης πάνω από 20. Λοιπόν, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ναι το είπα Γιάννη και ευχαριστώ πάλι που το αναφέρεις, γιατί ένα ακόμα που θα αντιμετωπίζετε από εδώ και στο εξής και θα αντιμετωπίσουμε όλοι μας είναι ότι ό,τι υπάρχει πάνω από 20 μιλιγκράμμ νοικοτήνη θεωρείται παράνομη. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα τη βρούμε την άκρη όπως λέγαμε πάντα, αλλά να τη βρίσκουμε σε λογικά πλαίσια, παιδιά. Θεωρώ ότι άμα βρείτε την άκρη σε 20 μιλιγκράμμ νοικοτήνης μεγαλύτερης ποσότητας, εγώ θα έλεγα να πάρω 3 μπουκάλια από αυτή. Δηλαδή 60 μιλιγκράμμ. Θα έχω 3 μπουκάλια. Δεν θα πάρω εγώ 3 μπουκάλια εκατοστάρα, ούτε ένα μπουκάλι εκατοστάρα κάνω. Και εκτός αυτού θεωρείται και παράνομο. Και 50, και 75, και 48, που είχαμε αυτά. Ότι θα τις πάρουμε, θα τις πάρουμε. Το ξέρω. Δεν αδικό κανέναν, δεν θα πω γιατί το έκανε και τώρα, αλλά είναι ο καθένας υπεύθυνος για τον εαυτό του. Αλλά είναι παράνομο. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, εγώ έτσι μπερδεύω και HVG με 50-50. Δεν ξέρω τώρα τι εννοείς. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ να κάνουμε. Θα πάμε σιγά σιγά παιδιά, γιατί σίγουρα δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Το πρώτο που σας συμβούλεψα είναι κάντε πρώτα το μείγμα του χαρμάνι της βάσης σας. Μάθετε να φτιάχνετε το δικό σας χαρμάνι, οτιδήποτε ποσότητα εσείς θέλετε, με τα μιλιγκράμμ νικοτίνης που θέλετε. Και κάτι άλλο που εγώ υποστηρίζω και το λέω πάντα, επειδή καλώς ή κακώς από εδώ και στο εξής, αυτές που δεν θα φορολογούνται, συγγνώμη, και αυτές που θα πρόβλημα να τις πάρουμε ανά πάση στιγμή φτηνότητας είναι οι μηδενικές VG, PG σκέτες. Σκέτες, όχι μαζί. Ούτε 70-30 που βλέπουμε μέχρι τώρα, ούτε 50-50, αυτές θα φορολογούνται. Οπότε αυτό που μας φέρει είναι να φτιάξουμε νοικοτήνες στα δικά μας χαρμάνια από μηδενική σκέτη VG, μηδενική σκέτη PG. Εντάξει, ωραία. Και θα πάρουμε κι εμείς και ένα χαρμάνι, μάλλον ένα μείγμα που πάλι να το πάρετε ανάλογα εσείς τι ατμίζετε. Εγώ προτιμώ να παίρνω VG νοικοτινούχα, αυτή που θα μας βγάλετε, δεκάμελ, δεν ξέρω παιδιά, αυτό δεν το ξέρω. Οτιδήποτε τέλος πάντων, να την παίρνετε σε αυτό το χαρμάνι. Γιατί το λέω αυτό. Αν μπορούμε, θα περιμένω λιγάκι να σας δείξω κάτι έτσι απλά για να μπορέσετε να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, και πάμε σε αυτό. Το εδώ το προγραμματάκι που το έχω γράψει κάτω στα links. Παιδιά, εδώ δεν μπορώ να σας δω τίποτα τι μου λέτε, θα τα λέω μόνος μου, αν μπορείτε να τα ακούτε καλώς. Εγώ πάντως θέλω να σας εξηγήσω κάτι σε αυτό. Είναι πολύ όμορφο αυτό το προγραμματάκι και απλό. Τώρα γιατί σας έφερα σε αυτό. Μιλάω για τους καινούργιους και να με συγχωρήσουν κάποιοι που είναι advanced, DIYers, εντάξει. Πιστεύω ότι αυτό θα ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Θα μιλήσω κάτι πολύ απλά βήματα, τελείως απλά, τελείως μπορεί να θεωρηθεί ανόητο βήμα, αλλά χρειάζεται να το πω γιατί ήδη ρωτήθηκε. Ήδη ακριβώς στην αρχή ρωτήθηκε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα που μας λέει μερικές πληροφορίες και βάζουμε κάποια δεδομένα και μας βγάζει τα αποτελέσματα εδώ που θα κάνουμε εμείς. Εδώ, τι σας είπα προηγουμένως, ότι εγώ σας προτείνω και σας προτρέπω, μιας που τώρα αυτές που δεν θα φορολογούνται είναι οι μηδενικές
σκέτη όμως PG, σκέτη VG, αυτές που θα τις αγοράζω από το φαρμακείο και ήδη έχω δει και στα απομάγαζα που έχουν βάλει στις προσθήκες ίδια. Ακριβώς όπως βλέπεις στο φαρμακείο, λίγο τσιμπημένη την τιμή, παιδιά. Δεν ξέρω. Αυτό να το προσέξετε. Το λέω τώρα, όποιοι θέλουν να το ακούσουν, γιατί το είδα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με το κάθε μαγαζί, εσείς ξέρετε από όπου θα το πάρετε πιο φτηνά. Ίδιο πράγμα όμως. Δεν μιλάμε για κάποιο άλλο, το ίδιο. Άρα, τι θέλουμε, να κάνουμε το χαρμπάνι μας. Εγώ προτείνω, δεν ξέρω εσείς τι λέτε, να φτιάξετε πρώτα τη μηδενική σας, να την έχετε δηλαδή σε μια ποσότητα α, δηλαδή θέλω να φτιάξω μια 300 φερρυπίν ml PG VG 70-30 VG PG, εντάξει, ένα 70-30 χαρμάνι, μηδενικό όμως, εντάξει παιδιά, μηδενικό, το επαναλαμβάνω. Το λέω αυτό γιατί όταν φτιάξω εγώ το ποσοστό με αυτό 70-30 και βάλω εδώ πέρα 300, αυτό πηγαίνει έτσι, δεν πειράζει, θα περιμένετε λίγο και να δείτε τι εννοώ. Όταν θα βάλω εγώ τα 300 εδώ, ml, πω πω, γιατί τον μπερδεύω συνέχεια και το λέω ml. Λοιπόν, όταν βάλω εγώ εδώ τώρα την ποσότητα που θέλω να φτιάξω, που είναι 300 ml, εδώ ξαφνικά μου γράφει, όπως βλέπετε εδώ, ακριβώς τα ποσοστά της μηδενικής που εγώ θα βάλω από το κάθε συστατικό, της PG και της VG, τα ml που χρειάζονται. Οπότε ούτε βασανίζομαι πόσο είναι το 30-70 της μηδενικής, ούτε τίποτα. Γιατί το λέω όμως αυτό. Όταν εγώ έχω φτιάξει, ας πούμε, 300 ml μηδενικής, που τα έχω βάλει σε ένα μπουκάλι που τα χωράει, εντάξει, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Γιατί το κάνεις έτσι, Κώστα? Για να μην μπερδέψω κανέναν. Δεν θέλω να μπερδευτείτε με τίποτα. Γιατί το επόμενο βήμα πάλι είναι πολύ απλό. Τι γίνεται τώρα? Εγώ όμως τώρα, Κώστα, εγώ θέλω να έχω, ας πούμε, μια ποσότητα εδώ 200. Λοιπόν, το καταλάβατε αυτό το επόμενο. Από εδώ το έχω βυσβήσει. Το καταλάβατε πώς γίνεται αυτό το πραγματάκι. Δηλαδή, βάζετε την ποσότητα εδώ που θέλετε να φτιάξετε. Είναι μηδενική. Βάζετε το ποσοστό του χαρμανιού που εσείς θέλετε, 30-70, 50-50, ό,τι θέλετε, και σας βγάζει εδώ το αποτελέσμα. Αλλά εγώ τώρα όμως θέλω να φτιάξω, εδώ είναι το trick που κάνω, σας παρακαλώ λίγο να προσέξετε, θέλω να φτιάξω, ας πούμε, 200 ml βάσης τελικής που θα είναι, ξέρω εγώ, δεκάρα, εντάξει, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, όταν εγώ θέλω να φτιάξω μια βάση που θα είναι 70-30 δεκάρα, αυτομάτως εγώ θέλω να πάρω, συνήθως αυτό που έχουμε στο εμπόριο πλέον, αυτό που λένε ότι θα είναι το, η μεγαλύτερη, ας πούμε, ποσότητα, είναι 20 μιλιγκράμμ. Οπότε εδώ θέλω να το βάλω 20. Sorry, γιατί αυτό είναι έτσι. Βλέπετε εδώ μου βγάζει ένα warning ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί το ποσοστό σου εδώ πέρα θα μου βγάλει αρνητικούς αριθμούς κλπ. Εγώ όμως έχω κάνει ήδη 70-30, εντάξει. Άρα, αφού έχω κάνει 70-30 για να μην βγάλω αρνητικούς, τι θα κάνω? Θα πάρω μια 20 VG, εντάξει. Θα πάρω μια 20 VG, προσέξτε εδώ πέρα. Και θα την θεωρήσω ότι είναι για το χαρμάνι με εδώ, δηλαδή πόσο θα τη χρησιμοποιήσω. Οπότε εδώ, βλέπετε εδώ πέρα τι μου λέει. Μου βγάζει, ας πούμε, μια 20 VG και δεν μου βγάζει καθόλου εδώ προβλήματα πλέον. Εγώ θα το θεωρήσω αυτό τώρα, ότι αυτά είναι τα ποσά που χρειάζομαι από την νικοτίνη για να βγάλω αυτή την ποσότητα από τη VG μου τη μηδενική και από την 60 που είναι ξεχωριστά βέβαια εδώ πέρα. Εγώ όμως σας είπα ότι θα κάναμε και τις μηδενικές μας. Οπότε, όταν εσύ τώρα θέλεις να χρησιμοποιήσεις ή το σκέτο χωρίς να κάνεις τις μηδενικές σου ή το, όπως το βλέπετε εδώ, σκέτη VG με το ποσοστό, δηλαδή, γιατί άμα βάλω εγώ PG δεν θα μου το δειχτεί, αλλά άμα βάλω τη VG μου, της νικοτινούχα δηλαδή VG, θα μου δεχτεί αυτό το ποσοστό, όπως και το 50-50. Εδώ βλέπετε δεν μου το δέχεται, γιατί θεωρείται ότι αυτό είναι αυτό που θέλω να σας πω, το λάθος, ας πούμε, που μερικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Λοιπόν, οπότε, κοίτα τι γίνεται εδώ, αυτό το trick που σας είπα. Εγώ βάζω τώρα, αφού έχω φτιάξει εγώ το ποσοστό μου εδώ, το 70-30, παιδιά, θα το θεωρήσω αυτή τη στιγμή με κλειστά μάτια, ξέρω εγώ, ότι είναι αυτό. Παρόλο που έχω βάλει VG,
και το φτιάχνω εδώ πέρα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό όλο δεν μου πιάνει και θα πιάσω μόνο την νικοτίνη. Αλλά. Δύο λεπτά να γυρίσω πίσω. Γιατί θα μιλήσουμε και σε λίγο πάλι αυτό το, για το προγραμματάκι αυτό. Όσοι καταλάβατε, γιατί έχουμε δηλαδή ουσιαστικά να φτιάχνουμε τη μηδενική μας, να την κάνουμε στο χαρμάνι που θέλουμε και να προσθέτουμε την υπόλοιπη με αυτό το χαρμάνι που την έχουμε αγοράσει. Δηλαδή, αν έχουμε αγοράσει 70-30, θα θεωρηθούμε όλο αυτό ότι είναι ένα. Ας πούμε, 70-30 που έχουμε φτιάξει, θεωρείται, ας πούμε, θεωρείται ότι βγάλω εγώ VG, ας πούμε, θα την έχω ονομάσει VG ή ένα, ξέρω εγώ. Και το χαρμάνι της νικοτινούχας θα το βάλω με το ίδιο χαρμάνι που θέλω να φτιάξω το υγρό μου, αν σε περίπτωση είναι 70-30. Οπότε θα το θεωρήσω και αυτό, στο πρόγραμμα αυτό, ότι είναι, ξέρω εγώ, το ένα πάλι. Δηλαδή, βάζω ουσιαστικά για να με βοηθήσει να βγάλω τα ποσοστά της νικοτίνης που θα βάλω μέσα, δηλαδή τα ml που θα βάλω της νικοτίνης που θέλω μέσα σε αυτό το υγρό. Ίσως δεν το εξήγησα ακριβώς καλά, γιατί με ενοχλεί εδώ πέρα λίγο και το σημείο, αλλά θα το ξαναπαναλαμβάνω. Όταν εγώ θέλω εδώ πέρα σε αυτό το σημείο να βάλω το ποσοστό της νικοτίνης, δύο λεπτά να το βλέπω και εγώ, όταν θέλω να βάλω το, και θεωρώ ότι εγώ θέλω να αγοράσω και θέλω να κάνω 70-30, ίσως τώρα θα το καταλάβετε καλύτερα γιατί είναι λίγο 70-30 και θα πάρω και ένα χαρμάνι 70-30 νικοτινούχο, θα το θεωρήσω αυτό το πράγμα σαν ένα, δηλαδή ουσιαστικά αυτό πες πως είναι 70-30, αλλά θα το θεωρήσω εγώ αυτό ένα και θα πάρω και ακόμα και τον νικοτινούχο έτσι, δηλαδή η μηδενική μου θα είναι το πρώτο και η άλλη θα είναι η νικοτινούχα μου. Θα το θεωρήσω δηλαδή με έναν αριθμό βάλτο, για να μην το δυσκολεύετε, γιατί σίγουρα αυτά τα προγράμματα δυσκολεύουν λίγο μόνο σε αυτό το σημείο και τίποτα άλλο. Οπότε, όταν έχετε εσείς, ας πούμε, κάνει ένα χαρμάνι 70-30, θα αγοράσετε και μια νικοτινούχα 70-30. Θα τα θεωρήσετε ένα, το ένα, ένα και το άλλο και θα βάλετε σε αυτό, δηλαδή ότι είναι 20 μιλιγκράμ η νικοτινούχα σας και μηδενική αυτή. Οπότε θα σας βγάλει εδώ στην ποσότητα που θέλετε. Άρα, σε αυτή την περίπτωση θέλουμε μισό-μισό. Άρα, μισό από το χαρμάνι που είχαμε κάνει το μηδενικό, 70-30, και μισό από την νοικοτινούχα των 100 ml, δηλαδή 100 ml από το 1, 100 ml 2 και να βγάλουμε αυτή την ποσότητα που θα χρειαστούμε. Σίγουρα αυτό βέβαια είναι πολύ μικρό σαν νοικοτίνη, οπότε εκεί είναι το θέμα μας πλέον, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτή είναι όλη η κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε, που όταν έχουμε εμείς τέτοιο μικρό ποσοστό μιλιγκράμμ, σε μικρή ποσότητα εννοώ, εντάξει, μην μπερδευτούμε, σε μικρή ποσότητα με την τιμή που θα υπάρξει. Εκεί το πρόβλημα. Αν είχαμε βέβαια μια εκατοστάρα, μια 20 μιλιγκράμμ 100 ml, δεν θα ήταν τώρα το πρόβλημα, γιατί θα το βάζουμε όλο το κουτί και η τιμή της βέβαια δεν θα ήταν αυτή που θα γίνει αργότερα. Οπότε εκεί ήταν το όλο πρόβλημά μας. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, γυρνάω πίσω. Πέστε μου αν το καταλάβετε, αν δεν το καταλάβετε να το ξαναπώ. Λοιπόν, πάω εδώ. Με δοκιμάσει και μια νικοτινούχα. Όταν φτιάχνεις ένα δικό σου υγρό, θέλεις μια μηδενική βάση για το λόγο ότι εσύ και μια νικοτινούχα. Νικοτινούχα, η πιο μεγάλη θα είναι 20. Η βάση, το χαρμάνι που εσύ έχεις φερεπίνει είναι 3, 10 είναι, δεν ξέρω πόσο. Χρειάζεσαι δηλαδή μια μηδενική για να σπάσεις την νικοτινούχα και να τη φέρεις στα μιλιγκράμ που θέλεις εσύ να την ατμίζεις. Με τα προγράμματα αυτά, παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Απλά στην αρχή είναι λίγο ζόρι. Μετά θα το μάθεις, δηλαδή ουσιαστικά το σπάσιμο της βάσης σου, να το φτάσεις στα μιλιγκράμμ που χρειάζεσαι, μια-δυο φορές, μετά θα το ξέρεις πόσο θα κάνεις ακριβώς. Στην αρχή δηλαδή είναι μέχρι να φτάσεις στο σημείο να το κάνεις πόσο θα χρειαστείς, μετά θα φτιάχνεις χωρίς να το σκέφτεσαι. Μέχρι στιγμής, Κώστα, αυτό που λες ισχύει. Από εδώ και πέρα, αυτό είναι το πρόβλημα, αν από εδώ και πέρα πόσο θα ισχύει αν είναι έτσι. Παίρνεις 250 ml ή 500 ml έτοιμη βάση με όση νικοτίνη θες, 3, 6, 12. Όταν αυτό, Βασίλη, θα το πάρεις, θα πληρώσεις πολλά χρήματα. Με τα 500 ml ξέρω πόσο θα κοστίσει. Θα σου πούν τα παιδιά ή μπορείς να το κοιτάξεις με το φόρο που θα επακολουθήσει. Αν το πάρεις έτοιμο, εντάξει, γιατί ακόμα και το μείγμα αυτό του 70-30 πάλι θα φορολογηθεί ακόμα και αν είναι μηδενικό. Οπότε να το σκεφτείς αυτό. Γι' αυτό λέμε τόση ώρα ότι πρέπει
να πάρουμε σκέτη το ένα μηδενικό, σκέτο το άλλο, μηδενική VG, μηδενική VG από το φαρμακείο ή από τα ρυθμομάγαζα που πλέον υπάρχει, να βάλουμε και την νικοτίνη για να το φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί αν πάρεις 250 ml θα είναι κάτι 200 ευρώ, 180, διορθώστε με. Καλησπέρα Γιώργο. Όχι, δεν άρχισες πολύ, εντάξει. Αλλά είναι μεγάλες οι διαφορές πλέον αν θα το πάρεις έτοιμο αυτό και δεν θα υπάρχει νομίζω 250 ml. Δεν ξέρω παιδιά, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει καν σε τέτοιες μεγάλες ποσότητες. Και πάλι αυτό ο Κώστας αν ξέρει κάτι να με διορθώσει. Όσο έψαξα μέχρι στιγμής δεν βρήκαν κάποιο να μου πει ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες. Μέχρι τώρα υπάρχουν. Ναι. Αλλά μετά το Φεβρουάριο δεν ξέρω, τέλος Φεβρουάριο ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά ήταν μέχρι στιγμής κάποια έτσι και πιστεύω ότι με κάτι τέτοια προγραμματάκια θα λυθούν να φτιάξει το μείγμα της βάσης σου. Γιατί ουσιαστικά το πρώτο που θα κάνεις και αυτό επαναλαμβάνω είναι να φτιάξεις το μείγμα της βάσης σου πρώτα και μετά να βάλεις το άρωμα. Γιατί πολλοί κάνουν, κάνουν αυτό. Έχουν ας πούμε βάσεις, φτιάχνουν το άρωμα, θέλουν τόσα από BG, τώρα θέλουν τόσα από BG, από BG, βάζουν και τα αρώματα και κάνουν και τη στιγμή και τη βάση και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Παιδιά, θα δυσκολευτείτε, δεν θα έχει και νόημα. Καλό είναι να φτιάχνετε τη βάση σαν την έχετε στο ντουλάπι σας, σε ένα σκιαίο μέρος και να φτιάχνετε το άρωμα να πάσετε μετά τελειώνει. Και μετά όταν ξανατελειώσει η βάση να φτιάχνετε καινούρια. Λοιπόν, κάτι άλλο. Όταν εσείς φτιάχνετε υγρά DIY, πολλές φορές έχετε διαπιστώσει ότι δεν μας αρέσουν ή αυτό έτσι ή το αλλιώς ή θέλει κάτι παραπάνω ή θέλει κάτι παρακάτω ή στο νεροχύτη ή το ξεχαθήκαμε ή πολλά πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση όταν αρχίζετε να κάνετε τα πειράματα του στυλ αυτού, ακόμα και παλιοί να είσαστε, ακόμα και καινούργιοι να είσαστε, οτιδήποτε δημιουργείτε μια καινούργια συνταγή, καλό είναι να μην χρησιμοποιείτε καθόλου νικοτίνη. Να τα χρησιμοποιείτε και να τα φτιάχνετε αυτά τα υγρά, αναπλήρωση τα DIY σας, χωρίς νικοτίνη. Να κάνετε δηλαδή με το άρωμα και μια μηδενική, να κάνετε όλα τα πειράματά σας και στο τέλος, αν βρείτε τη χρυσή τομή που εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι και ωραίο, τότε και μόνο τότε θα βάλετε και τη νικοτίνη σας. Δηλαδή, μάλλον θα φτιάξετε το καινούργιο σας υγρό με νικοτίνη, όχι θα βάλετε σε αυτό, αλλά τα πειράματά σας να τα κάνετε χωρίς νικοτίνη και για οικονομία σίγουρα. Αλλά γιατί έχω διαπιστώσει, και το λέω αυτό και θα το ξαναπώ πάλι, έχω διαπιστώσει ότι πολλοί, συνήθως και καινούργοι, δοκιμάζουν πολλές φορές και όλη την ημέρα υγρά από αυτά να δουν αν τους αρέσει. Και πολλές φορές δεν κάνουν και οριμάσεις και πολλά 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 ακόμα. Οπότε χρησιμοποιούν τι γίνεται, φτιάχνουν το υγρό, το κουνάνε, το βάζουν για μια-δύο μέρες, το δοκιμάζουν την άλλη μέρα πολλές φορές. Α, δεν τους αρέσει, δείχνουν και κάτι ακόμα. Το ξαναδοκιμάζουν επί τόπου. Και με νικοτίνη μέσα. Κάνουν μεγάλες καταναλώσεις από αυτή τη φάση και μάλιστα και καταναλώσεις και αρωμάτου που δεν είναι καλό. Οπότε ας αποφύγουμε την περίπτωση να μην χρησιμοποιείτε νικοτίνη. Κάντε ό,τι πειράματι θέλετε, μόνο σκέτα. Θα μου πείτε, θα οριμάσει, θα έχει αυτή τη γεύση έτσι. Θα έχει πολύ κοντινή γεύση με αυτή που θα πάρεις και στο τέλος. Η νικοτίνη δίνει ένα έξτρα, τσακ, σε όλο αυτό ας πούμε, αλλά δεν του δίνει το απόλυτο. Την απόλυτη γεύση που θα το αλλάξει τελείως ριζικά σαν υγρό. Να το ξέρετε αυτό. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα, παιδιά. Κάνω ένα διάλειμμα. Θέλω να ακούσω και μερικές ερωτήσεις. Κάτσε να κάνω refresh, παιδιά. Κόλλησε το chat. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, ωραία, ήρθε. Ίσως και να έχεις αργήσει, δεν βρίσκεις εύκολα πια. Εγώ έφτιαξα ένα υγράκι μπισκότο, καραμέλα, μιλάμε εθισμός, ούτε πολύ γλυκό, ούτε πολύ σκέτο. Δηλαδή ένα υγρό Red Bull πόσο κάνει να οριμάσει. Λοιπόν, φτάσαμε και στην ορίμανση. Ας πούμε και αυτό, θα τα λέμε μπερδεμένα μάλλον. Δεν πειράζει, θα τα βρίσκουμε στην πορεία τα βήματα. Οπότε, κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Χρειαζόμαστε τα υλικά μας, VGPG. Το ξαναεπαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το να το βάζουμε και να το αποστηθίζουμε. Πολλοί από εμάς ίσως θα είναι ανιαρά αυτά και ίσως και λίγο βλακίες, ίσως και βαρετά. Όμως για κάποιους που είναι ήδη εδώ μέσα θα είναι πολύ σημαντικά, παιδιά. Πολύ σημαντικά. Και το ξαναλέω. Έχουμε τα υλικά μας, VGPG, προαιρετικά νικοτίνη και το άρωμα. Στην αρχή ένας καινούριος να βάζει μόνο ένα άρωμα, άντε πολύ δύο και να τα
και να τμίζει με αυτά για κάποιο καιρό μέχρι να συνηθίσει όλη αυτή τη διαδικασία. Πολύ καθαριότητα, πολύ προστασία. Καλό είναι να φτιάχνετε τη βάση σας μηδενική στην αρχή και μετά να παίρνετε και μια ίδιο χαρμάνι, αν είναι 70-30 που συνήθως ή περισσότεροι ή 50-50, είμαστε 70-30, έχουμε κολλήσει εκεί πέρα λόγω ότι έχουμε συνηθίσει τώρα με τα καινούργια υγρά. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και αυτά στη δυναμική των 20 mg, οπότε τα παίρνετε και αυτό, θα τα θεωρείτε και το ένα ότι είναι ίδιο, αφού είναι ίδια αυτό που έχετε φτιάξει μηδενικό, ίδιο και το άλλο, απλά το ένα έχει νικοτίνη και το άλλο και τα προσμιέζετε με το πρόγραμμα που σας έδειξα. Και θα σας δείξει πόσα θα βάλετε από το ένα και πόσα θα βάλετε το άλλο για να φτιάξετε τα ποσοστά της νικοτίνης που εσείς θέλετε στο τελικό σας προϊόν, τις βάσεις. Όταν έχετε κάνει τη βάση, αφήστε την εκεί, όσο ποσότητα και αν έχετε κάνει, αφήστε την πάντα και από εκεί, από αυτή τη βάση που θα έχετε με τα μιλιγκράμμ που θέλετε, θα κάνετε το αρώμα σας που θα βάζετε μέσα. Εδώ είμαστε τώρα. Πώς το κάνουμε, τι κάνουμε, το απλά το βάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μεθόδους. Δεν θα σας πω γιατί το step by step που κάνω εγώ και είναι η μέθοδός μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και τώρα τελευταία διαπίστωσα ότι πολλοί ακολουθούν αυτή την οδό. Είναι πολύ μπελαλίδι και δεν χρειάζεται να κάνετε τέτοιο πράγμα από τώρα. Αργότερα, άμα είσαστε περισσότερο μπασμένοι σε αυτό και το έχετε πάρει πλέον χόμπι, γιατί υπάρχουν πολλοί χομπίστες, DIYers εδώ έξω και γουστάρω πάρα πολύ, τότε χρησιμοποιήστε όποια μέθοδο θέλετε και κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά θα μου πεις, θα σου δώσει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν θα σου το δώσει, αλλά δεν θα το καταλάβετε κιόλας. Εσείς οι καινούργοι δεν θα το καταλάβετε. Μάλλον θα το καταλάβετε, αλλά δεν θα σας πειράξει ούτε καν. Τι πάθωσα εκεί μέθοδο. Του στυλ, ρίχνω πρώτα τα αρώματα στο μπουκαλάκι μου μέσα. Τα έχω ξαναπεί βέβαια στο πρώτο μέρος του ζωντανού, του προηγούμενου. Καλό είναι να το ξαναδείτε. Το λέω στην περιγραφή, υπάρχει το πρώτο που παίχτηκε πριν κάποιους μήνες. Ρίχνω πρώτα το άρωμα, ρίχνουμε τη βάση, το κουνάμε. Εδώ τώρα το κούνημα, μερικοί λένε όχι φραπές, όχι shaker, όχι το ένα, όχι το άλλο. Παιδιά, εσείς όπως θέλετε εσείς, δεν είμαι προκατελημένος ούτε με το ένα ούτε με το άλλο τρόπο. Δεν ξέρω ποιος είναι σωστός, ποιος είναι ο λάθος. Εγώ το κουνάω κυκλικά. Κάποιο μεγάλο διάστημα, το αφήνω μετά, το κλείνω. Έχω και άλλους τρόπους εγώ που κάνω, που αυτούς δεν θα τους πω, θα σας μπερδέψω. Μάλλον τους έχω πει, στο πρώτο σου νούμερο θα τους δείτε. Το έχω πει οπότε, δεν θα τα πω πάλι. Εγώ θέλω να πω απλά βήματα τώρα, μέχρι δηλαδή να βγείτε από αυτό το ζωντανό και να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Αμέσως δηλαδή να νομίζετε ότι ξέρετε, παιδί μου, και θα είστε λίγο πιο προετοιμασμένοι. Θα δείτε και το πρώτο, να δείτε και τελικά και πού θα τα βρείτε κλπ. Και επομένως θα αρχίσετε. Λοιπόν. Τι γίνεται όμως, όταν το κλείνουμε το μπουκαλάκι και το έχουμε κουνήσει, τι θα κάνουμε, θα το κρύψουμε σε ένα σκοτεινό μέρος, δεν ξέρω που θέλετε εσείς, αρκεί να μην έχει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες ή να πολύ μεγάλο ψύχος, κάπου σε ένα δροσερό σκοτεινό μέρος. Θα το αφήσετε όμως, παιδιά, εγώ είμαι της γνώμης να το αφήσετε, να οριμάσει, να μείνει στο χρόνο και να οριμάσει. Έχω δει αρώματα, αυτά που σας είχα πει με τα πολλά concentrates μέσα, δηλαδή μάλλον ένα αυτόνομο concentrate που έχει πολλά concentrates μέσα που έχουν, που προτείνουν μέσα σε μία-δύο μέρες. Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά εγώ δεν το προτείνω. Τα γλυκά και τα καπνικά, αν σε περίπτωση είναι πολύπλοκη η συνταγή, απλά το λέω ενημερωτικά σε εσάς, και εγώ εντάξει, ενημερωτικά θα το ξεκαταλάβετε κι εσείς. Τα πολύπλοκες συνταγές, πολλά αρώματα δηλαδή μαζί, καπνικών και γλυκών, τα αφήνω τουλάχιστον 25 μέρες και παραπάνω. Τα φρούτα, τα πολύπλοκα όμως, με πολύπλοκες συνταγές, τα αφήνω 10-15 μέρες και άμα δεν έχουν και κρέμα, εντάξει. Αν όμως είναι οι συνταγές του στυλ που θα σας φτιάξετε εσείς με ένα-δύο αρώματα, στα καπνικά και στα γλυκά, κάνα 18 ημέρο, θα σας βγάλει την άκρη, θα δείξει το χαρακτήρα του, ίσως και λιγότερο, θα το δείξει πάντως το χαρακτήρα του. Είπαμε σε ένα-δύο αρώματα. Στα φρούτα που θα είναι ένα-δύο φρούτα, σκέτα φρούτα, μια εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, θα έχουν δείξει και αυτά το χαρακτήρα τους, οπότε εκεί εσείς τα παίξετε στην αρχή, εντάξει. Στις απλές συνταγές, πολύ απλές συνταγές. Σας είπα, μην μπλεχτείτε με δύσκολες συνταγές για την αρχή. Μπορείτε να έχετε στο νου σας, ω εσύ, αλλά τι λέει ο βλάκας, θα πάω εκεί πέρα εδώ μια ώρα συνταγή που έχει δείξει ο Αλέξανδρος στο Vape Alchemist και θα πάω να τη φτιάξω. Ναι, θα τη φτιάξεις. Αλλά εγώ σου προτείνω στην αρχή μην τη φτιάξεις. Γιατί άμα δεν μάθεις τα βασικά, τα βήματα που πρέπει, να εντρυφείς λιγάκι τουλάχιστον με τα χαρμάνια της βάσης, πώς θα βάζεις τα αρώματα, πώς θα τα μετράς τα αρώματα, με τι θα τα μετράς τα αρώματα, με τα email. Άλλοι μου ακούνε ακόμα λένε για σταγόνες. Παιδιά, όχι σταγόνες.
Εντάξει, κάποτε το κάναμε όλοι. Ψέματα θα πούνε όσοι δεν το κάνανε στην αρχή. Αλλά όχι σταγόνες, με τα email. Θα βάζουμε τη σιριγκίτσα με τη, ξέρετε, αυτή που είπαμε, για τους διαβητικούς εκεί πέρα, της ινσουλίνης, με αποσπόμενη όμως. Τα έχω πει πάλι βέβαια, αλλά τα επαναλαμβάνω. Με αποσπόμενη βελόνα και τραβάμε. Αλλά όλα αυτά βλέπετε ότι υπάρχει κάποια διαδικασία που δεν ξέρω αν εσύ τώρα φύγεις από αυτό το ζωντανό και πας και φτιάξεις. Δεν νομίζω μια πολύπλοκη συνταγή και δεν θα την πετύχει και θα σου χαλάσει ή δεν ξέρω τι. Οπότε μου λυκέσαι. Αν θέλετε σόλοι και καλά να φτιάξετε του Αλέξανδρου ή οποιοδήποτε Αλέξανδρο τη συνταγή, δώστε τη σε κάποιον που ξέρει. Θα σα βοηθήσει τουλάχιστον άμα γουστάρει το ζωοπωλείο. Λοιπόν, και φτιάχτε. Αλλά στην αρχή απλά πράγματα και θα είστε και πιο ευχαριστημένοι και όπως σας είπα δεν υπάρχουν απλά πράγματα, υπάρχουν και ωραία mix αρώματα, μια χαρά θα σας κάτσουν. Καλησπέρα σε όσους έρχονται μέσα, καλησπέρα στα παιδιά, σίγουρα θέλει διάβασμα, αρκετό και είναι και κάποια πράγματα που σίγουρα θα πρέπει να τα κατανοήσετε πριν αρχίσετε να κάνετε. Και άμα δείτε και το πρώτο part, θα καταλάβετε ότι θέλει και λίγο έτσι εντρυφή με αυτό, λίγο φαντασία, λίγο αυτά. Και στην αρχή, το άγχος και μόνο, όταν θα αρχίσετε, δεν θα σας αφήσει να έχετε αυτό την άνεση να σκεφτείτε τι θα φτιάξετε και θα τα κάνετε μαντάρα. Και συν τα οικονομικά που σίγουρα θα είναι αρκετά, στην αρχή το πέταγμα των αρωμάτων που δεν θα σας κάτσουν, γιατί επειδή σκεφτήκα στην αρχή, ας πάρω και αυτό, ας πάρω και αυτό, ας πάρω και εκείνο, ας πάρω το παρακάτω. Είναι πολλά στη μέση, οπότε με φιδωλό τρόπο να φτιάχνετε στην αρχή τα πράγματα, τα υγρά σας, τα DIY. Σε ευχαριστούμε. Όλους σε ευχαριστούμε και τον Κώστα και όλα τα παιδιά που κάνουν πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι ουσιαστικά που σας είπα για την ορίμανση. Το ανακάτεμα, ας πούμε, τέλος πάντων, ή σας είπα κιόλας όπως θέλετε εσείς κάνετε και όπως σας βολεύει, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Γιατί δεν θέλουν τις φυσαλίδες, γιατί δεν θέλουν αυτά, δεν μπορώ να τα κατανοήσω στο μυαλό μου, ίσως, απλά εγώ το κουνάω κυκλικά και υπάρχουν βέβαια και μηχανήματα τώρα που φτιάχνουν και αναδευτήρες και λοιπά που μπορείτε να κάνετε και με αυτά θαύματα. Λοιπόν, φύγαμε και από αυτό. Κάτι άλλο. Μάλιστα, εδώ έχουμε ένα θέμα. Πολλές φορές, όταν θέλουμε να φτιάξουμε ακόμη και για ένα άρωμα, πάμε και ακολουθούμε τι μας λέει ο κατασκευαστής. Έχω διαπιστώσει, να μου πεις εσύ η δικιά σου γνώμη. Και λέω, είναι η δικιά μου γνώμη, σαν συμβουλή το δίνω και μόνο σαν συμβουλή και χωρίς να είναι πανάκιο αυτό και χωρίς να είναι κάτι de facto και χωρίς να είναι ο νόμος. Πολλές φορές πάμε και φτιάχνουμε, ας πούμε, μια συνταγή και βλέπουμε ότι ο κατασκευαστής λέει 6% από αυτό το άρωμα. Και πάμε εμείς και βάζουμε 6. Και που πάμε μετά και λέμε πω τι ήταν αυτό, δεν μπορώ να το ατμίσω. Ο άλλος λέει ότι είναι, ξέρω εγώ, δυνατό πολύ, ο άλλος είναι μάπα, ο άλλος έχει χάλια γεύση, δεν ξέρω τι. Γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε ο καθένας, εσύ, όλοι, διαφορετικά τις γεύσεις. Ακόμα και με ένα άρωμα μόνο. Εγώ προτείνω τι, να αρχίσετε με πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Γιατί αν βάλετε περισσότερα ποσοστά, δεν θα μπορείτε να έχετε πισωγύρισμα εύκολο. Δηλαδή, τι να βάλετε μετά περισσότερη βάση, θα γίνει ένα χάλια μαύρο. Όταν όμως είναι πίσω γύρι, δηλαδή όταν έρθει όμως και βάλει χαμηλότερο ποσοστό αρώματος και στην περίπτωση που δεν σου αρέσει, γιατί είναι λίγο έτσι απαλό, λίγο έχει κουκουλωθεί όλο αυτό κλπ., πας τσουπ και βάζει λίγο από το concentrate έξτρα. Πολύ πιο εύκολα παρά να το κάνει ποσότητα και να σου βγει μεγαλύτερη ποσότητα και να γίνει ένα χαμό και δεν θα βγάλει και άκρη. Γιατί και θα σας βοηθήσει ώστε να μην συνηθίσετε σε μεγάλες ποσότητες αρώματος από την αρχή, να ατμίζετε δηλαδή χαμηλότερες περιεκτικότητες, να ατμίζω και όλες τα παιδιά, από σήμερα δεν ατμίζω. Wow, δείτε σαν μιλάς. Να δημιουργείτε δηλαδή, μάλλον να ατμίζετε χαμηλότερες ποσότητες σε ποσοστά αρώματος και να μην κάνετε και το λάθος που αν σε περίπτωση είναι πολύ για εσάς δυνατό, να θέλετε να το αερώσετε και να το βάζετε βάση και δεν θα σας πιάνει κλπ. Ενώ αν είναι λίγο έτσι μαλακιά η γεύση, αν το πούμε έτσι. Μπορείτε να ρίξετε λιγάκι ακόμα concentrate άρωμα και
να έρθει πάλι εκεί που νομίζετε εσείς. Και πάλι φιδωλά, λίγο, 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 μέχρι να το φτάσει στο σημείο το steps που θέλετε. Και καλή ανάδυση και ρήμαση. Αυτό όσον αφορά με τα αρώματα που έχουν ζεσταθεί, σίγουρα ο Σταύρος ξέρει, εννοείται κάτι πολύ παραπάνω από εμάς, αλλά δεν θα μπορέσω να το δώσω σαν συμβουλή στους καινούριους. Όχι, δεν θα δώσω καμία τέτοια συμβουλή. Θα δώσω την συμβουλή όπως έχουμε κάνει και έχουμε αρχίσει κάποιοι από εμάς ή όλοι από εμάς με τα πολύ απλά πράγματα. Μετά, πιστέψτε μου ότι σίγουρα θα βρείτε το δρόμο σας και πολλοί πλέον έχω δει, ας πούμε, και φίλους και εδώ μέσα στο chat υπάρχουν, πολλοί το έχουν κάνει και χόμπι. Πολλοί το έχουν κάνει και μάλιστα πάρα πολύ ωραίο χόμπι και γουστάρουν να κάνουν διάφορα πειράματα, τεσταρίσματα, δοκιμές λίγο extreme και τέτοια και καλά κάνουν. Οπότε αυτό δεν θα το πρότεινα σε κάποιον καινούριο να ζεσταίνει τα αρώματά του, αργότερα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα σας είπα ότι σήμερα, επειδή έχω ήδη βγάλει ένα ζωντανό, ήδη έχουν επεχτεί και κάποια άλλα πράγματα που έχουν ήδη δειχτεί, έχουμε ακούσει, έχω γράψει στο link κάτω, έχουμε ας πούμε και μια εκπομπή πάλι που έκανε ο Βάβαλος που το είπα στην αρχή, μαζί με τον Αλέξανδρο, οπότε υπάρχουν και τα πιο, μπορώ να πω, advanced πληροφορίες. Εγώ θέλω να σας πω τα πολύ απλά που είναι αυτά που αντιμετωπίζω καθημερινά από τα μηνύματα που έρχονται στο Messenger, ας πούμε, ή οπουδήποτε αλλού, και θεωρώ ότι αυτά μπορεί να είναι τόσο απλά, αλλά είναι πολύ σημαντικά γιατί έρχονται συνέχεια. Ίδιες ερωτήσεις και ίδιες ερωτήσεις. Λοιπόν, οπότε δεν θα δώσω αυτή τη συμβουλή. Για όσους βέβαια είναι λίγο πιο με όλα αυτά εξοικειωμένοι, μπορούν να το κάνουν. Λοιπόν, για να δω τι άλλο λέτε. Για πες για τους κινδύνους, το έχασα τώρα παιδιά. Για πες για τους κινδύνους από λάθος άτομα που πολύ δεν ξέρω. Για πες για τους κινδύνους από λάθος άτομισμα που πολύ δεν ξέρω. Σπύρο, τι εννοείς? Εννοείς για τις ποσότητες τις μεγάλες που κάνουν την ημέρα? Βοήθησε με λιγάκι. Λοιπόν, επειδή τρέχει το chat και εγώ το βλέπω συχνά και πυκνά, ας βοηθήσουν και τα παιδιά που είναι κάτω. Ηλέκτρα, όσοι είναι μέσα, ο Θάνος που μπήκε, μάλλον το βλέπω τώρα, εγώ δεν ξέρω πότε είναι. Λοιπόν, με μια έτοιμη βάση παίρνοντας νικοτίνης και ένα άρωμα φρούτων, παίρνοντας χάρη φράουλα, πόσο καιρό πρέπει να το αφήσουμε για ορίμανση? Αν είναι ένα απλό, Γιάννη μου, με μια έτοιμη βάση, καλά, έτοιμη βάση, εντάξει, άρωμα φρούτων, φράουλα. Εγώ, αν είναι ένα άρωμα, το είπα και προηγουμένως, ακριβώς, παιδιά, προσέχτε, θα σας δείρω. Αν είναι ένα άρωμα μόνο, εγώ λέω ότι και μια εβδομάδα, αν είναι άρωμα όμως, όχι κρέμες και τέτοια, αν είναι άρωμα φρούτου, γεύση φρούτου δηλαδή, μόνο, άντε να είναι 7 με 10 μέρες, μια εβδομάδα με 10 μέρες. Εκεί να το αφήσετε για ορίμαση, θα δώσει το χαρακτήρα που θέλει. Αν είναι περισσότερα τα αρώματα, πολύ πιο πολύπλοκη η συνταγή, και άμα έχει και κρέμα, καλά το συζητάμε μέσα στα φρούτα, θέλει πολύ, αρκετή. Αλλά άμα είναι μόνο ένα, τόσο. Λοιπόν, γενικά ότι αν η συνταγή σου μιλάω καθένας φίλος στον άλλον. Έχει τεθεί στον κύριο Geek για live με πέτσα. Αμέ, γιατί όχι. Θα το δοκιμάσω, ευχαριστώ. Άρα δεν φταίει η νικοτίνη, γιατί βασικά νιώθω μια ελαφριά δύσπνοια, κάτι που με ενοχλεί και δεν θέλω τη βοήθεια, παρακαλώ. Για πες τι εννοείς, πού είσαι αλλού, για να σε δω. Λοιπόν, κύριε Πέτσε, έχει 10% ποσού να βάζω. Θα το δω πάλι. Λοιπόν, έχω, ακόμα δεν ακούω γιατί κάνω μια εργασία, αλλά έχω μια πορεία. Γιατί νιώθω όλη τη μέρα σαν μπουχτισμένη με τόσο ελαφριά νικοτίνη που κάνω, είναι παράλογο? Εξαρτάται πόσο πόσο ατμίζεις την ημέρα και αν σε, γιατί άκουσα και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να σε πειράζει η VG ή PG, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει, τουλάχιστον αυτό είναι δικιά μου γνώμη, ότι, γιατί εγώ έχω, το ξέρω, δεν ξέρω τώρα αν είναι στην ιδέα μου, το έχω όμως. Αν σε πειράζει κάποιο από αυτά,
σου φέρνει μια δύσπνοια, εμένα μου φέρνει η PG, ας πούμε, μια δύσπνοια, ένα πλάκωμα στο στήθος. Αλλά αν είσαι μπουχτισμένη, φαντάζομαι ότι αυτό είναι και από την πολύ, ας πούμε, υπερκατανάλωση. Μιλάω γιατί είναι ένα καινούριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, για ένα άρωμα μιλάω, αυτό, 7 με 10 μέρες. Με τι άρωμα το καλό είναι να πειραματίζουμε κανείς, για κάποιους το 10 είναι πολύ, για κάποιους άλλους λίγο. Έχει να κάνει με την ένταση των υγρών. Βλέπετε ότι εδώ οι ερωτήσεις είναι πολύ απλές. Για κάποιους νομίζουν ότι είναι λίγο απλές, αλλά δεν είναι τόσο, γιατί κάποιοι τις έχουν και, έχουν και την απορία. Με τα αρώματα λέει καλό είναι να πειραματίζεται κανείς. Για κάποιους το 10% είναι πολύ, για κάποιους άλλους λίγο. Έχει να κάνει με την ένταση των υγρών. Αυτό το θέμα είναι πολύ σωστό, ότι όταν σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό που λέω ο κατασκευαστής, ξέρω εγώ, 10%, πρέπει να αρχίσουμε από πολύ χαμηλά. Γιατί μπορεί εμείς αυτό το άρωμα, το συγκεκριμένο άρωμα, να το δεχόμαστε πολύ πιο έντονα από κάποιον άλλο. Και κάποιο άλλο, ο άλλος δεν το δείχνει, να το θεωρεί πιο έντονα από εμάς. Στους γευστικούς μας κάλικες παίζει μεγάλο ρόλο πώς το αποδέχεται ο καθένας. Όταν αρχίζεις από χαμηλά, σας είπα για ποιο λόγο. Όταν αρχίζεις από ψηλά, δεν θα μπορείς να το διορθώσεις τόσο εύκολα. Πειράζει που βλέπουμε, που σε βλέπουμε σε ταχύτητα 0,5. Γιατί? Λοιπόν, δοκίμασε και ένα υγρό με 3,70. Α, θέμα φαίνεται VG-VG είναι. Αυτό που έχει, φαντάζομαι. Λοιπόν, για να δούμε και κάτι άλλο τώρα. Όταν φτιάχνετε ένα υγρό, έχω ακούσει και κάτι άλλο. Είναι πολύ απλό αυτό, αλλά θα το περάσω αμέσως, θα το προσπεράσω. Όταν ακούω και φτιάχνουμε ένα υγρό, η DIY, λέει, Κώστα λέει πόσο λέει να βάλω από βάση και πόσο να βάλω από άρωμα. Παραδείγματος χάρη, θα δώσω ένα παράδειγμα. Θέλουμε, ας πούμε, να φτιάξουμε ένα υγρό 30 ml και θέλουμε, ας πούμε, να βάλουμε μέσα, λέμε τώρα, 2 ml άρωμα. Ξέρετε τι κάνουμε, βγάζουμε 30 ml βάση και βάζουν και 2 ml άρωμα. Άρα πάει παραπάνω 32. Αυτό δεν είναι το σωστό εν μέρη. Το έκανε σε αυτή τη φάση, εντάξει, τώρα θα μου πεις και τι έγινε. Όχι, δεν έγινε, γίνεται, γιατί όταν κάνεις μια συνταγή πιο πολύπλοκη θα φαντάσου τώρα ότι θα χρειαστείς άλλα πράγματα, δεν θα σου βγει καλή, ίσως θα σου βγει πιο, γιατί θα μεγαλώσουν και τα ποσοστά. Τέλος πάντων, όταν εμείς φτιάχνουμε ένα υγρό αναπλήρωσης, αφαιρούμε πρώτα το σύνολο, τώρα στην περίπτωση τη δικιά σας που σας είπα ένα άρωμα, το σύνολο του αρώματος σε αυτά τα ποσοστά, μάλλον σε αυτό την ποσότητα του υγρού, δηλαδή έχουμε 30 να φτιάξουμε ml, ναι, 30 ml, οπότε 2 ml από το άρωμα, αφαιρούμε αυτό και μένουν τα 28, οπότε 28 βάση και 2 ml από το άρωμα. Έχουμε το τελικό μας 30 ml για να μην πέσει και νικοτίνη, να μην είναι πιο αερωμένα τα αρώματα μέσα και άλλα τέτοια. Και αυτό είναι ένα σημαντικό και απλό tip, γιατί και αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές, παιδιά. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε και ακούσει κι εσείς. Να δω τι λέτε εδώ. Σε όλα τα υπάρχει ένα μέτρο, όχι πολλά ποσοστά σε άρωμα και όχι πολλά ml κατανάλωση την ημέρα. Αυτό είναι άλλη περίπτωση τώρα και είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε ήδη πει αρκετές φορές, ότι δεν χρειάζεται να πολεμάμε τον εαυτό μας να φτάσει σε κάποια ποσοστά την ημέρα ml κατανάλωσης που δεν θα είναι και το σωστό. Προτιμάμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα αυτό και να του δώσουμε μια λύση του στυλ. Αν εμείς κάνουμε κατανάλωση γιατί έχουμε αεράντους, εννοείται ότι έχουμε τους αεράντους και κάνουν και αυτά κατανάλωση. Δεν κάνουμε μόνο εμείς, τρώνε και αυτά. Όμως υπάρχει περίπτωση να βρούμε την άκρη, να μειώσουμε την κατανάλωση και να μειώσουμε μάλλον. Αν μου πεις, κι άμα μου αρέσουν οι αερά, τι θα κάνω, θα βγάλω και ένα τσιγαρίσιο, ένα σιγαρίσιο, τι λες τώρα. Εκεί παίζει ρόλο ότι να έχουμε και λίγα συγκράτηση και να πούμε ότι θα έχουμε τον αγαπημένο μας dripper, τον αγαπημένο μας LDTA, 5 ώρες, 6 ώρες και τις υπόλοιπες ώρες ή τέλος πάντων κάποιες από αυτές τις ώρες να έχουν και κάποιον άλλον να κόψει λιγάκι ή να σταματήσουμε τελείως. Να μην είμαστε στο πιπίλα, στη στυλ, δεν έχει νόημα γιατί θα χάσουμε και τη γεύση και το έχουμε εξηγήσει και αυτό. Θα έχουμε κορισμό και δεν θα έχουμε και ωραίο αποτέλεσμα τέλος, γιατί άμα χάσει τη γεύση δεν θα ξέρεις και τι ακμίζεις. Θα λες και τη βάση.
Για πείτε, να σας κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα να μου προτείνετε μια τυρία με έτοιμα αρώματα ενώ προσωμείωση αρωμάτων τι juice. Είπα προηγουμένως, Big Mouth, Egoist, Big Mule. Τουλάχιστον αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα, παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν και στο εξωτερικό, αλλά μην φτάσουμε σε αυτή την περίπτωση αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω στο μέλλον μας είναι ότι θα έχουμε περισσότερη ποιότητα, μάλλον ποικιλία από αρώματα πλέον, και μάλιστα αρώματα από αγαπημένα μας υγρά. Θα με θυμηθείτε αυτό, ότι κάποια στιγμή θα πιάσουν την αγορά το νόημα και θα έχουμε ακόμα, δεν ξέρω, ίσως και από ελληνικά, ίσως δεν ξέρω. Θα έχουμε περισσότερη ποικιλία και εκεί θα τραβήξει το θέμα. Οπότε, υπάρχουν αρκετές. Αυτές που ανάφερα είναι σίγουρα αυτές που θα σου προτείνω, και έχει αρκετές ακόμα. Η αβόρεια, τώρα τι να πω, έχω πολλά, ας πούμε, που έχουν, ας πούμε, αυτές τις. Υπάρχουν πάρα πολλά. Λόγω στο σύμμα. Κώστα, έφτιαξα crime scene, όλα μαζί, έχει εμπερευθεί και πάμε βγαίνει. Μια χαρά θα είσαι, έφυγε, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, ρε παιδιά, μην το τρελαίνουμε. Εσείς όπως νιώθετε καλύτερα, αν εσείς το νιώθετε όπως ο Κώστας, ο Πέτσας, σίγουρα θα κάνετε και άλλα πράγματα, πυράβλους, θα φτιάξετε, ας πούμε, υποβρύχια, θα φτιάξετε μεγάλους σωλήνες εδώ πέρα επιχημίας, θα βλέπεις να χοκλακίζουν εδώ πέρα, ναι, θα κάνετε τέτοια, ο Κώστας θα κάνει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτά, έτσι απλές είναι και είναι αμαρτία να το πετάξω. Ποιο? Ευχαριστώ Κώστα, γιατί το είχα ήδη φτιάξει και είναι αμαρτία να το πετάξω. Ποιο είπες εσύ? Μιλάς, μήπως μιλάς με τον Μπέτσα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, για το Blue Valentine, τι αναλογίες πρέπει? Παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει το Blue Valentine. Όποιος το έχει δοκιμάσει να πει στο παιδί που ρωτάει, να τον βοηθήσει. Λοιπόν, Κώστα, μια ερώτηση. Όσον αφορά τη μηδενική βάση που θα πρέπει να βάλουμε εμείς, νικοτίνη, δεν θα πρέπει η βάση να δέσει και μετά να βάλουμε το άρωμα? Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με το νερό. Δεν σας είπα ότι δεν θα βάλουμε. Εγώ δεν βάζω νερό, παιδιά, και δεν ξέρω τώρα, δεν το είπα κιόλας τώρα. Water for injection. Κοίτα να δεις τα αγγλικά μου, μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, δεν βάζω, γιατί αν έχω, στην περίπτωση που έχω βάλει ακόμα και 70-30 VG, ακόμα και η VG βοηθάει στο να αραιωθεί λιγάκι η VG, ώστε να έχουμε και καλό αποτέλεσμα, οπότε δεν χρειάζεται. Αλλά για το αν θέλει ορίμανση, όταν τη φτιάξει τη βάση, σίγουρα θέλει να κάτσει για κάποια εβδομάδα, 2-3 μέρες, ανάλογα να έρθει και να γίνει. Αλλά συνήθως αυτό τώρα, αυτή τη βάση δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε όλοι για να κάνουμε ένα υγρό, και να τη και πάλι, ας πούμε, θα τη χρησιμοποιήσουμε μετά λίγο αργότερα. Οπότε θα μείνει 3-4 μέρες σίγουρα, οπότε αυτό θα γίνει ένα. Και μετά, βέβαια, στο υγρό θα γίνει και η ορίμασή της μαζί με το υγρό. Αλλά η ποσότητα που φτιάχνω εγώ πάντα υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 500 ημέρα και περισσότερο. Πολλές φορές την έχω βάλει και την έχω νικοτινιάσει, που λέω εγώ. Γιατί το λέω και αυτό και το συμβουλεύω, ότι μην βάζετε σκέτη μηδενική όταν έχετε ανοίξει το μπουκάλι από μηδενικές, χωρίς νικοτίνη μέσα, αυτές. Τώρα μην σας βάλω σε αλάρμ τώρα και χτυπάτε αλάρμ. Όχι, αλλά το λέω κιόλας, γιατί εντάξει, είναι κάτι που ατμίζουμε. Όταν το αφήσετε, παίρνει, ας πούμε, συγχωρούν μικρόβια. Και άμα είναι σκέτες, ίσως κυκλοφορούν εκεί μέσα. Και συνήθως, ακόμα που εγώ κάνω και μηδενική, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ρίχνω μια μικρή ποσότητα νικοτίνης σε αυτό το μπουκάλι που έχω για την νικοτίνη, με τη μηδενική, ας πούμε, για να το έχω, για να το ατμίζω έτσι πως είναι. Εντάξει, στην τριάρα δεν το λέω, γιατί έτσι και αλλιώς υπάρχει. Αλλά και ακόμα και στη μηδενική ρίχνω λίγο τέτοιο, για να υπάρξει αυτό, να σκοτώνει τα μικρόβια το δηλητήριο της νικοτίνης, για να είμαι εντάξει. Το λέω τώρα, μην πιάσετε εδώ και λέτε διάφορα. Απλά το λέω γιατί χρειάζεται και αυτό στην περίπτωση που έχετε ανοίξει το μπουκάλι και το έχετε αφήσει για πολύ καιρό και νομίζω ότι ίσως, όχι ίσως, αυτό με την καθαριότητα, αυτό το ατμίζει, γιατί είναι καλό είναι να μην υπάρχει μικρόβια μέσα από τη στιγμή που θα είναι ανοιχτό. Καλησπέρα Νικήτα, καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα, παιδιά. Δεν θέλω να σας τραβήξω από την προσωπική σας, ας πούμε, κουλτούρα στο άτμισμα. Δεν θέλω να προτείνω σε αυτό που κάνει αεράτους, όπως και εμένα, ας πούμε, φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα.
Εγώ εντάξει, εγώ είμαι και περίεργος και θέλω να δοκιμάζω τα πάντα. Αλλά δεν θέλω να πω σε κάποιον που είναι έτσι και γουστάρει με τους αεράτους και την έχει βρει και την έχει καταβρει τώρα να σταματήσει να κάνει αεράτους γιατί θα έχει μια κατανάλωση τέτοια. Αλλά από μόνος του μπορεί να το σκεφτεί αυτό, να φτάσει και να πει ότι εγώ είμαι cool, ρε παιδιά, εντάξει, γιατί να το έχω τώρα πιπίλα, ας πούμε, τόσες ώρες και δεν θα το ευχαριστιέμαι. Ας το δει στην πράξη ότι αφήνω το κάτω και το κάνω όποτε μου έρθει αυτή η ωραία ευχαρίστηση που θέλω να ξανατμίσω. Όχι να το έχω απλά και μόνο επειδή είναι συνήθεια του έτσι. Εντάξει, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, άμα δεν μίλαγα με εσά και άκουγα ή άμα είμαι σε άλλη φάση, θα ήμουν στο αυτό και θα ακούγονταν κιόλα και λοιπά. Το ξέρετε πολύ καλά, αυτό με βλέπετε σχεδόν κάθε μέρα. Ναι, αυτή είναι μια συνήθεια που αυτή θα φέρει και την κατανάλωση. Και εκτός αυτού είναι ότι φέρνει και κατανάλωση και ο ατμοποιητής. Βλέπετε, σήμερα είμαι σχεδόν, όχι με τόσο πολύ αεράτους. Έχω σήμερα δηλαδή τον Merlin και τον OBS, μόνο αυτούς σήμερα. Έτσι, όλη τη μέρα έτσι με αυτούς. Απλά δεν θέλω να τους πω ότι μην κάνετε αεράτους και αρχίσετε τσιγαρίσιους επειδή έτσι να κατεβάσετε τη κατανάλωση, αλλά θα τους έλεγα σίγουρα ότι να το δούνε σε άλλη περίπτωση να σταματήσουν αυτό το στη συνήθεια και να το δουν πιο απόλαυση. Δηλαδή το σταματάω, το αφήνω κάτω και όποτε εγώ το νιώσω, τότε να αρχίσω πάλι να τμίζω. Γιατί θα είναι και πιο ευχάριστο και σίγουρα θα έχουν και ξεκουραστεί και οι γευστικοί μου κάλικες, γιατί δεν θα χάνω και τη γεύση. Λοιπόν, καλησπέρα σας, μπήκα μέσα. Καλησπέρα Δημήτρη, όσους βλέπω τώρα, Πρωτάρη, Βασίλη. Πάμε και αυτό, νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβατε. Άσε που θα μείνουν αυτά, καλό είναι να τα ξαναδείτε. Είναι κάποιες πληροφορίες που για τους καινούριους, τουλάχιστον θα τους λύσει κάποιες πολύ απλές απορίες που σας είπα και στην αρχή ότι πολλοί τις αποφεύγουν να τις κάνουν γιατί θεωρούν ότι είναι ανόητες και μένουν και αιωρούνται έτσι και μένουν αναπάντητες και παρόλο που νομίζουν ότι είναι ανόητες, στην πορεία τους βγαίνουν, δεν ξέρουν, το προσπερνούν και μένει αυτό αναπάντητο και μένει και γίνεται το λάθος και ξαναγίνεται το λάθος. Λοιπόν, τι άλλο, διαβάζω εδώ και τα σχόλιά σας, να δω τι άλλο έχετε εσείς πει. Κάνεις και τη βάση, όταν χάνετε γεύση να κάνετε σκεύη τη βάση, ναι, εννοείται. Και βλέπω, δεν βλέπω να λέτε κάτι άλλο. Στην αρχή βάση αρχή, δεν βλέπω να λέτε κάτι, ας πούμε, που θα χρειάζεται να την απαντήσω, εκτός αν έχουν προλάβει και έχουν απαντηθεί από τον Κώστη ή από ποιο άλλο παιδί εδώ μέσα. Λοιπόν, όταν αποφασίζετε κάποια στιγμή, ακόμη και τώρα δηλαδή, φύγετε από εδώ και πείτε παιδιά, εγώ θα αρχίσω να φτιάχνω DIY γιατί την είδα έτσι, ή τέλο πάντων καταλαβαίνω ότι εκεί θα πάει το θέμα, ή γιατί δεν πάει άλλο να πληρώνω εγώ τα υγρά μου, τα έτοιμα τόσο κλπ. Κλπ. Όταν αποφασίζετε αυτό, να αρχίσετε το. Μάλλον, να μην το πω έτσι και νομίζετε ότι θα δείτε, ξέρω εγώ, θα περάσετε σχολείο. Απλά να ψάξετε στην αρχή πριν αποφασίσετε να κάνετε το πρώτο. Παρόλο που εγώ σας τα λέω ή κάποιος άλλος σας τα λέει ή κάποιος ακόμα θα σας τα ξαναπεί, από μόνοι σας να ρίξετε και λίγο μια ματιά, λίγο παραπάνω, σε ό,τι απορία έχετε, κλεφτά βέβαια, γκουγκλάρετε το, γιατί χρειάζεται και αυτό να το μάθετε σίγουρα και να ρωτάτε άτομα που θεωρείτε ότι εκεί έξω στις ομάδες έχουν μια γνώση και να ρωτάτε. Υπάρχουν και βέβαια και το group, το έχω γράψει και το group των Vape Alchemist και στην περιγραφή, που τα παιδιά κάνουν μια πολύ εξαιρετική δουλειά και σίγουρα και εκεί θα πάρετε βοήθεια, ακόμα και στις πιο απλές ερωτήσεις και αυτές να τις κάνετε περισσότερο, να τον τρελαίνετε εκεί πέρα τα παιδιά για να μπορέσετε να πάρετε και τις απαντήσεις σας. Γιατί κάποια στιγμή κάποιοι από εσάς σίγουρα θα το δουν και για χόμπι. Και είναι ωραίο χόμπι. Βέβαια, το χόμπι αυτό, αν φτάσει στο σημείο όπως είχα φτάσει και ακόμα νομίζω, είναι και ακριβό χόμπι βέβαια, αλλά είναι πολύ ευχάριστο και δημιουργικό και φτιάχνετε πράγματα που θα σας αρέσουν και θα νιώθετε και περήφανοι. Ακόμα και με μοναδικό, δηλαδή με ένα άρωμα και με δύο αρώματα, πιστέψτε με ότι θα νιώσετε πολύ περήφανοι όταν θα το ατμίσετε και θα πείτε «Ουα, εγώ το έκανα αυτό». Θα το δείτε και θα το πείτε και μόνοι σας. Γι' αυτό σας είπα να αρχίσετε έτσι πολύ απλά, γιατί θα πάρετε τον έπαινο από τον ίδιο τον εαυτό σας από την αρχή. Χωρίς να κάνετε τα λάθη, που αυτά τα λάθη στην αρχή πολλές φορές κουράζουν
πολλές φορές απογοητεύουν κάποιους και σταματάνε. Ή συνεχίζουν το λάθος και δεν ατμίζουν όπως πρέπει να ατμίζουν, γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι κάνουν το λάθος ή δεν θέλουν να ρωτήσουν. Όταν ρωτάς κάποιον, και ιδιαίτερα κάποιους που τουλάχιστον βλέπεις ότι μπορούν να σου απαντήσουν και να ξέρουν, αυτό θα σου δώσει και σένα τη γνώση να τη δώσει και παρακάτω. Τέλειωσε και αυτό. Άλλο. Όταν αγοράζετε, δεν ξέρω τώρα αυτό, θα με βοηθήσετε κι εσείς σε αυτή την περίπτωση, γιατί όταν αγοράζεις μια νικοτινούχα βάση, καλό είναι να κοιτάτε να είναι τελείως κρυστάλλινη, να είναι άσπρη, να είναι λευκή διαφανής, τελείως χωρίς κανένα χρωματισμό μέσα. Τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί νικοτινούχα, γιατί η νικοτινούχα, τέλος πάντων η νικοτίνη, είναι πολύ υπερρυπής στο φως, στον ήλιο και όλα αυτά και παίρνει ένα χρώμα. Τώρα θα μου πεις, ναι, όταν δεις κάτι τέτοιο, πάνω πει ότι έχει ήδη εκτεθεί στο φως και στον ήλιο και ίσως δεν θα είναι αυτό που πρέπει να είναι σαν νικοτίνη, ίσως έχει χάσει τη δυναμικότητά της και ιδιαίτερα έχω δει και πολύ σκούρες. Και εγώ είχα αφήσει κατά λάθος κάπως και έχει γίνει, αδυναμούν, μη σου πω πώς έχει γίνει. Οπότε καλό είναι να ξέρετε ότι και ακόμα και τις έτοιμες, μάλλον αυτές που έχετε φτιάξει εσείς, αν μείνουν αρκετό καιρό τις βάσεις, θα δείτε ότι έχουν χρώμα. Μάλλον όχι λίγο καιρό, δηλαδή 2-3 μήνες, κάποιοι έχουν ξεχαστεί. Παρόλο που δεν τις βλέπει ο ίδιος, γιατί σίγουρα θα τις βάλετε μέσα σε ένα σκιερό μέρος. Αν έχετε αφήσει στο παράθυρο, δεν ξέρω τι είναι πολύ, ή την έχει δει ο ίδιος, ή την έχετε αφήσει στο αυτοκίνητο, θα δείτε ότι παίρνει χρώμα. Οπότε να προσέχετε αυτό, να το κοιτάτε. Εντάξει. Λοιπόν. Πες μου, Δημήτρη, που θέλεις βοήθεια. Έχω εφοδιαστεί κατά 2-3 λίτρα βάση, μόλις άκουσα για το φόρο. Αυτό που είπα και πριν, ότι η ποσότητα που πήρες, Μιχάλη, φαντάζομαι ότι αυτή θα την καταναλώσεις πριν λιγότερο από 6 μήνες, φαντάζομαι. Μετά αρχίζει, δεν ξέρω. Εντάξει, να μου πεις, άλλοι τους κάνουν και ένα χρόνο, εντάξει. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσα να την έχω μια βάση, ας πούμε, να την έχω και 1,5 χρόνο, ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω. Όπως και το ξαναπαραλαμβάνω και κάτι άλλο, και είπαμε με τη σύρικα της σουλήνης και να μετράτε όχι με σταγόνες, με ml, εντάξει, με ml, γιατί μερικοί θέλουν ακόμα με σταγόνες. Είναι πολύ δύσκολο, δεν θα κάνετε δεν θα πάρετε το αποτέλεσμα που πρέπει και πολλά ακόμα πράγματα. Όταν εσείς έχετε φτιάξει ένα DIY υγρό σε ένα μπουκαλάκι, καλό είναι να βάζετε ένα αυτοκόλλητο απάνω για να γράψετε απάνω. Μερικοί γράφουν και τα αρώματα και καλό είναι να τα γράφετε. Αλλιώς άλλοι τα έχουν γραμμένα έτσι. Αλλά αφού εσείς θα έχετε ένα άρωμα μόνο μέσα, όπως σας έχω συμβουλέψει, ή δύο το πολύ, θα γράφετε την ημερομηνία που το έχετε φτιάξει και την ημερομηνία που θα είναι για να οριμάσει. Αυτό θα σας βοηθήσει όταν έχετε στην περίπτωση που έχετε φτιάξει πολλά, ας πούμε 2, 3, 4, 5, τα έχετε βάλει για να οριμάσουν και δεν ξέρετε ποιο είναι αυτό που έχει ο ίδιο οριμάσει, πόσες μέρες κάθισε. Γιατί κάποια στιγμή θα το χάσετε το μπούσουλα σε αυτή τη φάση, οπότε καλό είναι να γράφετε πάντα, να το συνηθίσετε αυτό σε τα μπελάκια, αυτό κόλλητο τέλος πάντων, και να λέτε ότι αυτό το φτιάξα τότε και θα οριμάσει τότε. Πολύ εύκολο αυτό και να το συνηθίσετε στη καθημερινότητά σας. Υπάρχουν τουλάχιστον στην Ελλάδα εταιρείες όπως είναι η FlavorArt, η TPA, η Κάπελα, η Καπέλα όπως θα θέλετε το πείτε. Έχουμε λίγα της Loran, που παιδιά το είπα πάλι, η Loran δεν είναι όλα τα αρώματά της, τα concentrates που μπορούν να τα απνίσουμε. Έχει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία η Anna Vera, είναι, μιλάμε, δεν ξέρω, πολύ ωραία. Η Hansen, έχει πολλές, οι Liberty Flights, είχαμε δει τα Lingua, είχαμε δει τα Totally Weekends, Pick Mule, όπως σας είπα είναι τα Avoria, τα Big Mouth, έχει αρκετά. Ψάξτε, ίσως θα έρθουν και πολλά ακόμα καινούργια και θα ξαφνιαστούμε ίσως, δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά το υποψιάζομαι, που αυτά θα μας δώσουν μεγαλύτερη ποικιλία και μάλλον θα είναι και μίξεις.
τα περισσότερα, ας πούμε, από αυτά τα καινούργια και θα βοηθήσουν. Έχουμε δηλαδή να δοκιμάσουμε αρώματα, αλλά με πολύ φιδωλό τρόπο. Δηλαδή, να αγοράζετε ένα, το πολύ δύο, με τις αγαπημένες σας γεύσεις και σας δείτε όλο αυτό το ζώο θα επαναλαμβάνω πράγματα μέχρι να σας μπουν εδώ στο μυαλό. Να τα δοκιμάζετε, να τα ατμίζετε, να μένετε για κάποιο διάστημα. Αλλά τις αγαπημένες σας γεύσεις, μπορεί να μην σας αρέσει από αυτή την εταιρεία, την επόμενη φορά που δοκιμάσετε την αγαπημένη σας πάλι γεύση του αρώματος από μια άλλη εταιρεία. Αρχίστε πρώτα με αυτές που είναι ήδη με πολλά concentrates μέσα, όπως είναι η Picmule, Big Mouth, η Avoria, η Egoist. Αρχίστε με κάτι τέτοιο στην αρχή που έχει να δώσει κάτι, που είναι τουλάχιστον αποδεδειγμένο ότι αρέσει σε κάποιους και είναι και εύκολο να το φτιάξετε γιατί δεν θα βάλετε τίποτα εσείς, μόνο τη βάση και το άρωμα αυτό. Οπότε αρχίστε με αυτό στην αρχή μέχρι να πάρετε λιγάκι το κολλάει πώς να φτιάχνετε τις δικές σας συνταγές, τις πιο πολύπλοκες. Αλλιώς ένα μόνο του άρωμα που και αυτό δεν μπορούν να ατμιστούν, τουλάχιστον αυτό και άλλη μια συμβουλή, ότι όλα ας πούμε τα, αυτά που ατμίζονται δεν μπορούν να ατμιστούν μόνα τους. Να μου πεις τώρα θα πάρεις μάλιστα μια πυραζίνα ας πούμε και να μπορείς να την ατμίσεις, όχι. Θα πάρεις ας πούμε, ξέρω εγώ, τι να πω, μια κολάτη και να ατμίσεις, όχι. Είναι και κάποια που αυτά δεν ατμίζονται μόνα τους, χρειάζεται να μπουν σε μια συνταγή. Γι' αυτό χρειαστεί να σκεφτείτε τις βασικές γεύσεις που σας αρέσουν και όχι κάτι πολύ έτσι εξωτικό, ξέρω εγώ, που δεν θα το ξέρετε και τι είναι. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω ότι να προσέχετε και είναι πολύ βασικό αυτό, μπορώ να πω είναι το πιο βασικό που πρέπει να προσέξετε στα αρώματα, είναι να διαβάζετε από τις εταιρείες που τα έχετε, μάλλον από αυτές τις εταιρείες που τα κατασκευάζουν, τι έχουν να πούνε για αυτά. Υπάρχουν πολλές επισημάνσεις ότι αυτό περιέχει, ας πούμε, την τάδε ουσία που δεν μας θέλουμε να έχει μέσα ή την τάδε ουσία που δεν θέλουμε να έχει μέσα ή δεν έχει αυτή την ουσία και έχει κάποια άλλη ουσία που είναι καλύτερη και δεν θα έχεις αυτό το πρόβλημα που έχεις με την προηγούμενη. Όπως είναι δηλαδή το διακυτήλιο, με το βουτυρικό οξύ, με το κετίλιο. Έχουμε κάποια πράγματα που έχουν αντικατασταθεί από κάποιες εταιρείες με κάποια άλλα. Όπως παραδείγματος χάρη η TPA με, πούμε, με τα DX που έχουμε βγάλει τις καινούριες εκδόσεις των αρωμάτων. Όπως έχουμε, ξέρω εγώ, την καπέλα, ας πούμε, που έχει βγάλει τη version 2. Και, αλλά πάλι όμως πρέπει να διαβάζουμε προσεκτικά τι έχει το κάθε άρωμα και μετά εμείς αποφασίζουμε αν θέλουμε να το ατμίσουμε. Εγώ σας το λέω γιατί αυτά είναι κάποια πράγματα που θα σας γίνουν συνήθεια και δεν είναι τόσο τρομερό, απλά θα γίνουν συνήθεια. Όπως αγοράζετε, ας πούμε, ένα προϊόν από το σούπερ μάρκετ και πάντα έχετε κάποια από εμάς, ας πούμε, την περιέργεια ή τουλάχιστον αυτό που θέλετε να μάθετε, τι περιέργεια αυτό και γυρνάτε από πίσω και διαβάζετε. Α, ωραία, αυτό μου κάνει ή αυτό δεν μου κάνει. Το έχουμε κάνει και αυτό και σε άλλα προϊόντα, οπότε δεν είναι κάτι άγνωστο για μας. Έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε και σε άλλα. Γιατί να μην το κάνουμε και εδώ. Όταν αγοράζετε, όποιο και αν είναι αυτό, γιατί κάποιοι έχουν πει ότι, γιατί εγώ ας πούμε παραδείγματος χάρη δεν μπορεί να μου αρέσει εμένα ξέρω εγώ τι κάστρα αυτή άσχετα αν έχει μέσα διακυτήριο αλλά εσύ δεν θες να το έχεις όμως αυτό αλλά εγώ όμως θα σε επηρεάσω γιατί θα πω εσύ εγώ έφτιαξα μια συνταγή με αυτό και είναι μούρια άρα θα σε επηρεάσω και θα το πάρεις εσύ όμως μπορεί να μην θέλεις να ατμίζεις. Τώρα να μου πεις θα είναι κακό. Όχι παιδιά δεν είναι τόσο τρομερά τα πράγματα ότι θα πάθουμε κάτι δεν ξέρω γιατί είναι τόσο μικρές οι ποσότητες αλλά κάποιοι το σκέφτονται και σε αυτούς αναφέρομαι και σε κάποιους που χρειάζεται να το προσέξουν. Αυτά. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν τώρα μέσα. Τι έχουμε, καμιά ερώτηση άλλη. Δεν πρέπει να υπάρχουν, μη φοβάσαι να το πεις ρε Κώστα. Έλεος πια, επειδή μας αρέσει δεν σημαίνει ότι είναι όλα καλά. Δεν φοβάμαι τίποτα. Σας είπα ποιες ουσίες υπάρχουν μέσα. Υπάρχει το διακυτήριο, έχουν αντικαταστηθεί με το βουτυρικό οξύ, υπάρχει το κυτήριο. Υπάρχουν διάφορες αυτές ουσίες που αναγράφονται και σε κάθε άρωμα. Όπως η TPA έχει πολλά πράγματα, πολλά άρθρα και καλό είναι να πάτε να τα διαβάζουμε. Όταν εσείς ή εγώ ή οποιοδήποτε ασχοληθεί με αυτό θα καταλάβει ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αποφασίζει ο καθένας. Δεν μπορώ όμως εγώ να σε απαγορεύσω να το ατμίσεις, γιατί εσύ έχεις πάρει τη δικιά σου απόφαση. Γεια σου Φέιμ. Αλλά θα μπορέσω όμως να σε συμβουλέψω. Καλό είναι να πας να διαβάσεις τι έχει αυτό το άρωμα μέσα. Το concentrate, δεν ξέρω. Αν σε ενδιαφέρει να το μάθεις κιόλας. Γιατί υπάρχουν μερικοί που δεν τους ενδιαφέρει και τίποτα. Και κάποιοι άλλοι που
θέλουν να μάθουν. Εγώ είπα, αλλά υπάρχουν αυτές οι ουσίες μέσα που τις αναφέρω. Μέσα σε κάθε, ας πούμε, καλές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες που ανάφερα ποιες είναι αυτές, υπάρχει και ότι λέει ότι αυτό και αυτό, δεν υπάρχει βέβαια σε τι ποσότητα, αλλά υπάρχει και αναγράφεται ότι αυτό το άρωμα έχει δύο κετήλιους. Και δεν κάνεις, μου λέμε το, ή ξέρω εγώ, το έχουν τελείως ακυρώσει από τα concentrates που είναι για άτμισμα, ή κάποιοι το έχουν αφήσει και σου λένε ότι υπάρχει όμως και είναι υπόβαση δικιά σου. Οι καταναλώσεις αυτές που είπαμε και προηγουμένως. Πέστε μου εσείς, τώρα θα και να κάνω και ένα διάλειμμα για να μπορέσω να διαβάσω κιόλας. Κακό άλλα ψέματα είναι και τα σχόλια που πρέπει να αποδειχθούν. Πέστε μου τι καταναλώσεις έχετε εσείς ο καθένας, μέχρι να πάρουμε λέω και μια ανάσα πριν προχωρήσουμε. Τι καταναλώσεις κάνετε. Για να ξέρω, για να μπορέσουμε να έχουμε και μια ροή σε αυτή την περίπτωση και να βρούμε και εκεί ας πούμε κάτι. Και το αναφέρω γιατί αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος που μερικοί κοιτάνε προς τα υγρά DIY, νομίζοντας ότι εκεί θα έχουν περισσότερο ποσότητα υγρών για να μπορέσουν να έχουν και την κατανάλωση. Αλλά είναι λάθος το σκεπτικό, σωστή η κίνηση, αλλά λάθος το σκεπτικό. Και θα μου λέτε, παιδιά, αν γίνεται και με τι ατμίζετε, γιατί μπορείτε να δώσετε και μια ιδέα σε κάποιον. Δηλαδή, ουσιαστικά, ας πούμε, με limitless λέμε τώρα 4 ημέρες ή με limitless 20 ημέρες, λέμε τώρα, παράδειγμα. Ναι. Αλλά για να δούνε και κάποιοι, για να μπορέσουν να ξέρουν ότι γίνεται και αυτό ή δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, μια τέτοια αντιπαράθεση που μπορεί αυτό να δώσει και κάτι σε κάποιον, μια ιδέα, μια λύση. Βλέπω όμως ότι κάποιοι υπερβαίνουν αρκετά και κάποιοι έχουν μείνει κάτω από 10 email, 8 email ξέρω εγώ. Θα σε μαλώσω Κώστα, 8 με 10 email, πλάκα κάνω. Αλλά βλέπω ότι κάπου εκεί κυμαίνεστε οι περισσότεροι, καλό είναι. Και βλέπω τώρα ότι μπαίνουν μέσα και οι ατμοποιητές που κάνουν αυτές τις καταναλώσεις, στο περίπου εντάξει. Δεν θέλω να πω όλο το setup σας, αυτό που εσείς τώρα αυτή τον καιρό που κάνετε και έχετε μια κατανάλωση α. Βλέπω όμως και καταναλώσεις μεγάλες με τσιγαρίσιους. Αλλά βλέπω και 5-6 email με limitless. Βλέπετε. Άρα έχει να κάνει και με τον άνθρωπο και αυτό είναι και λογικό βέβαια γιατί δεν... και 8 με 10 ημέρες στο limitless με 6 μιλιγκράμμα. Εντάξει. Με 5 ημέρες με καϊφόρ, 25 ημέρες, μπράβο ρε Κώστα, γιατί είσαι παιδί μου, κατάβαλε πιο κάτω. Υπάρχουν και άλλοι NDTA ή τέλος πάντων NDTA που μπορείς να έχεις και καλύτερη κατανάλωση και να έχεις και κατεβασμένα μέσα και λίγο τα ποσοστά σου εσύ. Και δεν θέλω, απλά το λέω σαν συμβουλή, θέλει εσύ κάνει, εννοείται αυτό. Λοιπόν, 4 ημέρες με Skyline, 4 ημέρες με GCL, με Goon 10-15. Ναι. 15 με Combo, με Phoenix Junior 10 ημέρες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά, εντάξει, το βλέπουμε βέβαια ότι κάνει μπαμ το θέμα, ότι αρχίζουν τώρα να μπαίνουν και οι αεράκοι και οι τσιγάρες και βλέπετε ότι πού είναι το θέμα μας. Νομίζω ότι έχουμε και, τουλάχιστον για μένα, τη δικιά μου γνώμη λέω πάντα, ότι έχουμε ενοχοποιήσει εμάς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ενοχοποιήσουμε και τους ατμοποιητές. Με τις καταναλώσεις και με τα ασύρματα και με το ένα και με το άλλο. Να μου πεις τώρα εσύ δεν το τραβάς όλο μέσα. Δεν ξέρω αν αυτή η ατμοποίηση μόνο εκείνη τη στιγμή όλο αυτό εγώ μέσα. Και δεν καίγεται έτσι και δεν το ρουφάει το σύρμα σιγά σιγά και γίνεται εκεί η ατμοποίηση και μόνο. Τώρα αυτό που λέω τώρα είναι για να χρυσώσω το χάπι ή να δώσω. Αλλά λέμε τώρα. Βλέπω όμως ότι με φαινόμενο 8 με 10, 10 ml με μπέλους, 10-15 με eagle, ναι. 10 ml με χέρι, 5. Οπότε βλέπω ότι παρόλο που στην αρχή έβλεπα κάτι ωραία 8, 10, 6, 5, 10 ξέρω εγώ, τώρα βλέπω και κάτι 15 και 12 και αυτά.
Ωραία. Αυτοί οι αριθμοί μας κάνουν και μας οδηγούν στο να χρειάζεται πλέον, αν σε περίπτωση ισχύσουν αυτοί που θα ισχύσουν, δυστυχώς, τα δεκάμελα μπουκαλάκια και με τις τιμές που θα τα αγοράζουν, ότι ο κόσμος θα φύγει κάποιος ή περισσότεροι τουλάχιστον και θα πάνε σε κάτι άλλο που μπορέσουν να τιμήσουν λιγάκι καλύτερα. Ναι, η απόφαση τους είναι σωστή, αλλά η αφορμή δεν είναι σωστή για να ατμίζουν πάλι τις ποσότητες. Ίσως εκεί που σας είπα και προηγουμένως, μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση με το να γουστάρουμε. Και δεν ξέρω αν μπορώ να το σας δώσω να καταλάβετε, να μειώσουμε το πιπίλα, αλλά να γουστάρουμε αυτό που ατμίζουμε. Δηλαδή να το αφήνουμε και λίγο κάτω και να το έχουμε σαν τελετουργία, παιδί μου. Ατμίζω γιατί θα το γουστάρω να το ατμίσω και όχι να το κάνω έτσι, συνήθεια. Έχω πιάσει τον εαυτό μου και δεν το κρύβω ότι έχω πιάσει τον εαυτό μου να ατμίζω και να μην ξέρω ότι τόση ώρα άτμιζα και έχουν τελειώσει τα τάγκα και δεν το πήρα χαμπάρι. Χωρίς να το ευχαριστηθώ. Απλά άτμιζα. Γιατί έτσι. Καθόμουν σήμερα, έβλεπα ταινία και άτμιζα χωρίς να το ευχαριστηθώ. Δεν το ευχαριστιόμουν εκεί. Δεν ήταν, ας πούμε, ότι άλλο κάτσε τώρα να ατμίσω αυτό το υγράκι γιατί είναι τζάμι. Δεν το είπα έτσι. Τέλειωσε το δαγκάκι, κοντά να φάω και καμένο γιατί έβλεπε την ταινία, παρασυρώμενος από την ταινία. Απλά ήταν η συνήθεια. Είχε κολλήσει εκεί την ώρα η συνήθεια, όχι ότι το ήθελα. Σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Δεν έχει, βέβαια, τέντη λέει Κώστα, δεν έχει να κάνει κάποιος ότι τον ευχαριστεί ακόμα και σε υπερβολές. Εγώ πιστεύω ότι αν μειώσουμε τη συνήθεια, θα μεγαλώσει η ευχαρίστηση. Είναι μια φράση που πρέπει να τη σκεφτούμε λίγο πιο λογικά. Να μειώσουμε τη συνήθεια. Στην αρχή λέω ζόρι γιατί η συνήθεια δεν το καταλαβαίνει σιγά σιγά, αλλά θα μειωθεί. Θα μεγαλώσει όμως η ευχαρίστηση γιατί θα παίρνεις καλύτερη, πιο πλούσια γεύση. Γιατί με το πιπίλα-πιπίλα το έχετε αντιμετωπίσει και αυτό. Οι περισσότεροι από εμάς χάνουμε γεύση, δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που ατμίζουμε και περνάει η ώρα έτσι. Το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να παίρνουν μεγαλύτερες ποσότητες και αρώματος και νικοτίνης. Ακόμα λέτε, το ξέρω. Σκέντη βάση με άρωμα και σπάνια με νικοτίνη. Και δεν είναι και λύση αυτή όταν σε περίπτωση δεν έχεις ακόμα. Και κάτι άλλο. Μάλιστα, καλό αυτό. Γιατί και αυτό χρειάζεται να το πούμε. Υπάρχουν πολλοί ατμιστές που κάνουν το μεγάλο λάθος, μάλλον καινούργιοι ατμιστές, πρώην πολύ πρόσφατα καπνιστές, και κάνουν το λάθος πιο. Βλέποντας ότι εγώ, εσύ, που με βλέπεις τώρα ή οποιοδήποτε, όταν ερωτηθεί σε πόσα μιλιγκράμμ νικοτίνη κάνεις και λέει ο άλλος 0, λέει ο άλλος 2, ο άλλος λέει 3, βλέπει ο καινούργιος ατμιστής και λέει εσύ, όπα, εδώ είμαστε. Δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει ότι αυτό που σκέφτεται να κάνει δεν είναι και το σωστό, γιατί δεν έχει ακόμα απεξαρτηθεί από όλο αυτό και τη συνήθεια και το τσιγάρο και όλα αυτά και προσπαθεί να μιμηθεί κάποιος άλλος που ίσως αυτοί έχουν πέρασει και κάποιο καιρό, κάποια χρόνια ίσως. Ποτέ να μην βάζετε στόχο, μάλλον όχι, ποτέ να μην λέτε ότι εγώ μέσα σε 2 μήνες θα το κάνω, ας πούμε, ένας καινούριος ατμιστής, πολύ καινούριος. Ακόμα δεν έχει ακόμα απογαλακτήσει που λέμε από το τσιγάρο. Να πει ότι εγώ θα πάω από, ξέρω εγώ, 3. Να αρχίσει, παιδιά, καλύτερα να έχει μια νικοτίνη, ξέρω εγώ, 18, 12, ανάλογα δηλαδή. Εκεί που δεν τον χαλάει, γιατί υπάρχουν και μερικοί που δεν μπορούν να το κάνουν, εννοείται. Τώρα να μου πει, με έναν αεράτο τώρα 12 και 18 δεν παίζει. Ναι, δεν παίζει, αλλά δεν θα κάνει και αεράτο, δηλαδή, παιδιά, με αυτό το στυλάκι τώρα που νομίζω. Νομίζω υπάρχουν τώρα σιγά σιγά και κάποιοι που είναι ημί, που μπορεί να παίξει, ας πούμε, και με τέτοια φάση και με μια πιο υψηλή αντίσταση. Αλλά να μην σταματήσετε το αποτέλεσμα που θέλω και αυτό που θέλω να καταλήξω, να μην τραβήξετε το μαχαίρι και πείτε κόβω την νικοτίνη τώρα, μέσα στους 2 μήνες και αρχίζω με μηδενική. Θα κάνετε πισωγύρισμα και θα είναι και πολύ γρήγορο. Είναι πολύ ύπουλος ο εχθρός που έχετε να αντιμετωπίζετε, γιατί δεν έχετε ακόμα τελειώσει με όλο αυτό. Θα δείτε ότι θα το ζητήσετε και θα επαναφέρετε σε όλες τις θύμισες, με όλα αυτά που έχετε περάσει μαζί, με όλες τις αναμνήσεις που το έχετε δώσει του τσιγάρου και θα ξαναγυρίσετε λίγα συντόμως, όπως το έκανα εγώ στην αρχή και πολλοί από εμάς που πισωγυρίσαμε. Όσοι όμως ακολουθήσαν την οδό που δεν το κάνουν αυτό,
και ακολουθήσανε, ας πούμε, ένα πιο μαλακό τρόπο του στυλ. Μέσα στον χρόνο κατέβηκα ακόμα λίγο και ακόμα λιγάκι αργότερα μετά τους 6 μήνες και λίγο ακόμα έτσι, εγώ σιγά 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 δώσανε και το χρόνο τους για να μπορέσουν να δώσουν και ξέρω εγώ, θύμισες και εμπειρίες με το άτομισμα, οπότε τους ήρθε καλύτερα και δεν κάνω πίσω γύρισμα. Πολλοί είναι αυτοί και μπράβο τους. Οπότε μη το κάνετε να γυρίζετε. Κάπνιζα 5 χρόνια, το έκοψα και με το ζόρι ατμίζω 3 νικοτίνη. Δεν ξέρω τώρα, ο Μιχάλης. Πόσο καιρό είσαι ατμιστής, Μιχάλη? Εντάξει, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τους ατμοποιητές. Είναι λίγο μπέρδεμα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, ότι δεν μπορείς να κάνεις τώρα με έναν, ξέρω, RDTA, τώρα ξέρω, Φερρυππίν, δεν ξέρω τώρα, έχω ξεχάσει κιόλας, 12-9, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να το κάνεις, φαντάζομαι. Αλλά για κάποιους ατμιστές που αρχίζουν τώρα, καλό είναι να μην αρχίζουν με τέτοιες φάσεις και μέχρι να βγάλουν αυτό όλο από πάνω τους. Λοιπόν, από 7-8 μήνες ατμίζω. Εντάξει, έχει περάσει ένα περιθώριο, αλλά όχι τόσο πολύ. Ότι το δύσκολο είναι η περίοδο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως όπως λέμε 7 χρόνια φαγούρα, είναι στο 1,5 χρόνο. Εκεί που λίγο κάτι παίζει, δεν ξέρω τι παίζει. Ναι, και τέρμα μετά. Για μένα τουλάχιστον και για κάποιους φίλους που αμέσως εκεί τη φάση την περάσαμε και νομίζω και στους 6 μήνες να πίσω εμφανίστηκε αυτό, δεν θυμάμαι. Αλλά και τώρα είμαι στα 3. Εντάξει, εσύ Τέτη, έχεις περάσει και μια κατάσταση αλφα, έχεις περάσει αυτό το σιγανό. Ναι. Και δοκιμάστε αυτό. Όσοι δεν έχετε την... Όσοι δεν μπορείτε να σταματήσετε, δηλαδή να αρχίσετε με έναν αεράτο, ωραία και καλά, τώρα θα είναι λίγο δύσκολο για σας να σας το πω αυτό, αλλά εγώ πάντα στο τσαντάκι μου, μάλλον περισσότερο το κάνω αυτό όταν βγαίνω έξω. Και λίγες φορές όταν θα πάω κάπου, ίσως και μια επίσκεψη στη δουλειά, όχι, δεν το κάνω, ίσως εκεί δεν καθόλου. Αλλά όταν θα βγω έξω ή θα πάω σε μια επίσκεψη ή δεν ξέρω τι, έχω στο τσαντάκι μου και ένα μπουκαλάκι που θα έχει περισσότερο. Δεν λέω πόσο, αλλά έχει περισσότερο. Και γιατί αυτό είναι, γιατί όταν θα νιώσω αυτή τη φάση, ακόμη και στο σπίτι όταν το νιώσω, δεν ξέρω, ίσως από την ένταση, ίσως από τα νεύρα, ίσως δεν ξέρω τι. Έχω έναν ατμοποιητή που είναι τσιγαρίσιος. Και είναι μόνο γι' αυτό. Έχω δηλαδή το τσιγαρίσιο και αυτό το μπουκαλάκι. Το βάζω, το περνάω πάνω στο μότ και μια χαρά. Τώρα θα μου πεις και η γεύση είναι πολύ ωραία και τώρα με αυτούς τους τσιγαρίσιους που έχουμε είναι καταπληκτική και θα περάσετε σούπερ. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν λύσεις που μπορείτε να κάνετε για να μην σταματήσετε και θα μικρύνετε και την κατανάλωση με αυτό, γιατί συνήθως όταν εμείς κόβουμε την πολλή νικοτίνη και φτάνουμε σε ένα πολύ κάτω, επειδή δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτό που μας δίνει, την ευχαρίστηση ή το γέμισμα αυτό που μας κάνει, ξέρω εγώ, η νικοτίνη, και επειδή την κατεβάζουμε τόσο πολύ, θέλουμε περισσότερο για να, εντάξει. Και αυτό παίζει ρόλο στην κατανάλωση. Όταν την κατεβάζουμε πολύ απότομα, γι' αυτό λέμε ότι πολλοί, άμα έχουμε τέτοια φάση και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με μεγάλες καταναλώσεις, αρχίζετε να μεγαλώνετε λίγο και να μεγαλώνετε την νικοτίνη σας σε μητζή, για να έχετε, να κατεβάζετε λίγο την κατανάλωση. Και αυτό γίνεται ακόμα και με αεράτο, να έχετε και έναν τσιγαρίσιο, μια χαρά θα σας έρθει, θα έχετε και στη συλλογή σας και ένα τσιγαρίσιο. Σε περίπτωση που είστε τόσο πολύ, ας πούμε, κολλημένοι με αεράτους, και θα έχετε και ένα τσιγαρίσιο σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν τη νιώσετε τη φάση ότι χρειάζεστε. Λοιπόν, με αυτά νικοτίνη και όταν με πιάνει φρίκι, ακριβώς αυτό που λέει και ο Χέρο. Όταν με πιάνει και εμένα, αυτό και νιώθω πολύ ωραία, παιδιά, είναι πολύ ωραία φάση. Γιατί δεν θα έχω αυτό. Γιατί, όπως σας είπα, κατεβάστε την κακιά συνήθεια και ανεβάστε την απόλαυση. Όταν θα νιώσω αυτό, θέλω αυτή την απόλαυση. Γιατί και αυτό είναι μια απόλαυση. Εκεί την ώρα θέλεις να ξεσπάσεις, θέλεις να γουστάρεις, δεν ξέρω τι, όπως και να είσαι. Και κατά άλλο, πάλι σας λέω ότι θα κατεβεί. Κάτι άλλο, πριν εβδομάδα έκλεισα χρόνο σαν ατμιστής. Happy birthday to you! Happy birthday! Δεν μας το είπες όμως. Ναι, όντως. Κάτι άλλο, ξέχωνα να το έχεις στην καβάτσα,
Μέσα στο τσαντάκι μου υπάρχει. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις που σας λέω ότι κάπου ας πούμε χρειάζεται να μην είμαι με αυτό που έχω συνηθίσει κάθε μέρα, όπως είμαι τώρα ας πούμε στο relax και στο έτσι και έτσι. Άμα νιώσω τώρα νευριασμένος θα πάρω δίπλα που έχω ένα άλλο ατμοβίτη και θα βάλω αυτόν και ας γουλώσω και το μάτι, θα πιστέψτε με ότι εκείνη την ώρα θα το καταλάβετε γιατί θα είστε σε μια ένταση. Και εκείνη η ώρα η φάση καλή. Πού θέλετε αυτό. Με έκανα λάθος από 6 μιλιγκράμμ πήγα στα 3 και κάνω πολλά ML, το είπε ο Τζίμις και είναι ένα λάθος που το κάνουμε όλοι, δεν είναι μόνο ο Τζίμις, είναι πάρα πολλοί που έχουμε κάνει το ίδιο λάθος, έχουμε πέσει το ίδιο λάθος και για να επανέλθουμε στο θέμα μας είναι ότι και αυτός ο λόγος που αποφασίζουμε να κάνουμε το EY για αυτό το λόγο, παιδιά, μπορεί η απόφαση να είναι σωστή για άλλους λόγους, για αυτή την περίπτωση όχι. Καλύτερα να σκεφτείτε να ανεβάσετε την νικοτήνη. Ή να κάνετε αυτό που σας είπα εγώ, να έχετε και έναν στη συλλογή σας. Σας δίνω έτσι, ξέρεις, μια ωραία ιδέα. Ένα τσιγαρίσιο και να γουστάρετε. Συνήθως οι περισσότεροι έχουν. Φέιμο, όμως με το να κάνεις περισσότερα email δεν είναι και το καλύτερο, φαντάζομαι. Δεν είναι ότι σε ζαλίζει. Κάνει λιγότερες και πιο μικρές τζούρες. Όταν σε έναν ας πούμε αεράτο σου θα κάνεις, μάλλον δεν ξέρω τι έχεις τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά πιο κοφτές τζούρες δεν θα σε ζαλίσει και λίγο πιο αραιές, δηλαδή να είναι μια τώρα και μια δεν ξέρω πότε, να μην είναι συνέχεια, δεν θα σε ζαλίσει. Ίσως θα νιώσει αυτό το έξι, αλλά την ένταση, αλλά δεν θα σε ζαλίσει. Η ευθύνη για τους νέους ατμιστές έχουν και αρκετά μαγαζιά που κοιτάνε να δώσουν άλλα πράγματα αντί για τα σωστά που πρέπει να πάρει ένας νέος ατμιστής. Όντως, ο Γιώργος έχει σωστά που το λέει και ένα παράπονο μου, φοβερό, γεια σου Evans, ένα φοβερό πρόβλημα, μάλλον πρόβλημα για μένα, είναι πρόβλημα γιατί σκέφτομαι αυτούς τους μέσα εισαγωγικά κακόμοιρους, δεν είναι κακόμοιροι άνθρωποι, μια χαρά είναι, απλά που πέφτουν σε τέτοιες φάσεις, με υπαλλήλους, με μαγαζιά, ευτυχώς δεν είναι πολλά, αλλά είναι. Και δίνουν άλλα ντάρ. Οι επιλογές που παίρνουν στο τέλος και βγαίνουν από αυτό το μαγαζί δεν είναι για αυτούς, παιδιά. Δεν βγαίνουν τώρα με έναν TF, ας πούμε, και να βγεις έξω, ξέρω, με ένα μοντάκι άλλη, ένας ατμιστής που δεν έχει ακόμα καταλάβει ότι θέλει να ατμίσει. Και δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει, και μιλάμε για αυτούς που δεν θέλουν να αρχίσουν. Και σου λένε αυτό θα πάρεις και θα το έχεις και μια ζωή. Ακριβώς αυτή τη λέξη μου είπε προχτές ένας ατμιστής που μου έστειλε μήνυμα και με ρώτησε αν είναι καλά αυτά τα δύο που πήρε. Και του λέω εγώ στην αρχή, επειδή νόμιζα ότι το παιδί ας πούμε έχει καιρό, ας πούμε, απλά με ρώτησε για τη διάγνωση μου και του λέω καλά είναι. Α, ωραία, λέγεται έτσι μου είπανε στο μαγαζί που τα πήρα. Και να αρχίσω κι εγώ να είμαι ατμιστής, να θέλω τι θα πρέπει να κάνω. Και του λέω, οπα, για πες μου πάλι, για ξαναπες το πάλι, πάρ' το πάλι, από, πάλι πίσω, κάνω το back. Flashback και λέει, ναι, δεν έχω αρχίσει ακόμα, τώρα θα αρχίσω και σε ρωτάω απλά γιατί είδα το βιντεάκι σου. Εντάξει, αυτά που λέμε συνέχεια, είδα αυτά που σε βλέπω και μαθαίνω και κάνω και δίνω και δεν έχω ατμίσει, θέλω να ατμίσω και λέω πήρες αυτά. Ωραία, εντάξει. Γιατί τα πήρες ας πούμε αυτά, λέει μου το έδωσαν αυτό γιατί μου είπαν αυτό το kit. Όχι, kit. Ναι, πρέπει να ήταν και με το baby. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως ήταν πάντως smoke ας πούμε. Γιατί μου το έδωσαν, λέει γιατί μου είπαν θα τα κράτησω μια ζωή και είναι μια χαρά και τέτοιο. Αυτό δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν λέγονται. Για ένα τόσο που δεν έχει πιάσει ακόμα καν πώς να το χρησιμοποιήσει και θα πρέπει να μάθει από μένα ή από σένα ή να ρωτήσει. Ακόμα δεν το έχει χρησιμοποιήσει, τι θα κάνει αυτό ο άνθρωπος. Δηλαδή, του έδωσε του φόρτος, ας πούμε, κάποια πράγματα, μπαταρίες. Πώς να του έδωσε και σύρματα τώρα να στήσει κατευθείαν, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Οπότε εκεί φταίνε και αυτοί που ενώ χρειάζεται να τους βάλουν μαλακά, που είναι αυτοί οι πιο άμεση που θα έρθουν σε επαφή με τους καινούριους και θα τους δώσουν το σωστό δρόμο και μετά αυτοί μοράζουν το δικό τους το δρόμο μετά οι ατμιστές, άμα γουστάρουν το κάνουν μετά. Δεν θα τους απαγορεύσει και κανένας να το κάνουν. Αλλά τουλάχιστον η αρχή να γίνει με μια σωστή λογική. Λοιπόν, εγώ από αύριο θα κατεβώ στα email που μου έρχεται ο Φαραώ και θα κάνω οικονομία στα υγρά μου. Καλά, εσύ σίγουρα. Λοιπόν, εσύ τρολάρεις συνέχεια. Εγώ πάντως όταν φτιάχνω το υγρό μου βάζω αρώματα, μετά βάζω την νικοτίνη και μετά βάζω VGBG που βγαίνει πιο καλά το υγρό από όταν έχω έτοιμη τη βάση. Εσύ Κώστα έχεις όμως νικοτίνη. Εγώ μιλάμε ότι τα παιδιά δεν θέλουν τώρα να μπλεχτούν με τέτοια.
Εσύ τι κάνεις, αρώματα μετά βάζω τη νικοτίνη και μετά βάζω VG-VG που βγαίνει πιο καλά το υγρό από το να έχω έτοιμη τη βάση. Α, εσύ λες ότι εσύ τα φτιάχνεις και την ώρα. Δεν είναι έτσι όμως, είναι ίσως, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω το αντίθετο, αλλά τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, επειδή το έχω κάνει και αυτό που λες, και είναι και χρονοβόρο και δεν είναι και κάτι που θα πρέπει να το πούμε από την αρχή να το κάνει κάποιος που δεν θα έχει κάνει καν υγρά. Και είναι και κάτι που αργότερα ίσως θα το αποφασίσει μόνος του αν θέλει να το κάνει έτσι, θα δοκιμάσει έτσι ή αλλιώς. Στην αρχή όμως δεν μπορείς να τους πεις βάλε αυτό, βάλε εκείνο, γιατί δεν ξέρουν ακόμα πώς να κάνουν να σπάσουν την νικοτίνη από μόνη τη. Σκέτη, χωρίς αρώματα, χωρίς τίποτα. Δεν θα βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι θα το παραδέχεσαι και εσύ αυτό και το συμφωνείς. Για δροσερό ατμό, οτιδήποτε, για δροσερό ατμό, οτιδήποτε είναι και με υψηλή αντίσταση και με χαμηλά βάτ. Εγώ τώρα να σας πω, έχω πετύχει και με ντολίμητες πολύ δροσερό ατμό και με υψηλή αντίσταση. Εντάξει, θα μου πεις, εσύ είσαι τρελός, κάνεις ό,τι θέλεις. Εμένα με ρωτάς. Μπορείς να τα κάνεις. Εντάξει, δεν μπορώ όμως, ας πούμε, παραδείγματος χάρη της θερμοκρασίας που θα μου βγάλουν ένα στο TFE4 ή ο TFE8 ή ο Big Baby, όλοι αυτοί. Μάλλον δεν τους αντέχω. Τους αντέχω, αλλά δεν είναι το φόρτε μου, ας πούμε. Δεν θα μπορώ να πω τόσο πολύ στις θερμοκρασίες, ας πούμε. Τι λέει, Κωνσταντίνος Πέτσας, Σπύρο, Κωνσταντίνος Πέτσας. Α, λες κάτι εσύ τώρα, γιατί βλέπω το πρώτο chat που βλέπω μπροστά μου, την πρώτη τέτοια και τη διαβάζω. Λοιπόν, τι λέμε εδώ, φτιάχνω με ενέσιμο. Λοιπόν, εγώ σας είπα ότι για το ενέσιμο υγρό, καλώς είναι, δεν έχει ενεργοποιηθεί νομίζω για κάτι. Ίσως για τα σκασίματα που ακούμε, που λένε μερικοί ότι σκάει, ας πούμε, το υγρό τους και κάνει παφ πουφ και τέτοια. Και για κάποιους που κάποτε δεν είχαν καλές τροφοδοσίες σε ατμοποιητές, εγώ νομίζω ότι τώρα βλέπω ακόμα και στα 70-30 υγρά ότι έχουμε καλές τροφοδοσίες. Δεν το προτείνω πλέον, ούτε κι εγώ τώρα πλέον, γιατί το βάζα. Γιατί έχω ήδη μέσα 30% PG που αυτό βοηθάει γιατί είναι πολύ λεπτόρευστη και βοηθάει στο να πάρει το ρόλο του water for injection, αυτό που λέμε WiFi και όχι αυτό που παίρνουμε σήμα ίντερνετ. Ναι, ξέρετε εσείς. Οπότε δεν χρειάζεται και δεν θα το προτείνω πλέον. Δεν ξέρω τι είναι το Jesu Juice. Λοιπόν, εγώ λέει έχω ένα πρόβλημα. Όταν βγαίνω έξω και πίνω διάφορα ποτά, χαλάνε τη γεύση από το υγρό και δεν μου έρχεται η γεύση και αυτή γίνεται άσχημο το άτομο και μπαίνω πάνω στον πυροσμό του τσιγάρου. Τι να κάνω. Λάθος, λάθος, λάθος. Εσύ έχεις ακόμα μείνει στη γεύση. Πρόσεξε, δηλαδή, αυτό το λέω τελείως φιλικά, εντάξει, μην το πάρουμε. Παιδιά, όλα αυτά που λέμε τώρα και θέλω να το καταλάβετε, τα λέμε τελείως έτσι παραίσθητα για να σε βάλω και σένα στο κλίμα, πώς το σκέφτομαι εγώ. Εσύ τώρα έχεις ακόμα μείνει στη γεύση του τσιγάρου. Και μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές μπορεί να ζητάς και μια γεύση υγρού που να μοιάζει με αυτό. Οπότε εκεί τι θα κάνεις. Θα έχεις μαζί σου αυτό που είπα και προηγουμένως, μιας καλύτερης και μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε νικοτίνη, αλλά να είναι καθαρό καπνικό. Βρώμα, ας πούμε, που λέμε, τασάκι, ό,τι βρεις χειρότερο, ας πούμε, που να σου θυμίζει στο δικό σου, ας πούμε, έτσι, ξέρω εγώ, μυαλό, το τασάκι, το τσιγάρο. Και όταν πας να πιείς, να μην χρησιμοποιήσεις υγρά του τύπου γλυκά, φρούτα και τέτοια που θα σε χαλάσουν και τον και θα σου χαλάει γενικά όλη αυτή τη διάθεση. Αυτή είναι η δικιά μου η γνώμη. Πάντα όταν βγαίνω, ας πούμε, το ή θα έχω κάποιο καπνικό καθαρό αιμο ή θα έχω κάτι που να έχει αλκοόλ μέσα. Την προηγούμενη Κυριακή σας είχα παρουσιάσει κάποιο τέτοιο υγρό και σου φτιάχνει καλύτερη τη διάθεση. Καλύτερα να είναι ένα ξηρό καπνικό μαζί με το ποτό θα δέσει. Το νερό της Βύσης έχει χλώριο, μέταλλα, μολύβι, άλλα και καταστρέφει την αντίσταση πολύ πιο γρήγορα. Δεν μιλάμε για το νερό της Βύσης. Αυτό είναι το θέμα όταν θα πλένεις το ατμοποιητή σου. Όταν πλένεις το ατμοποιητή σου, το καθάρισμα καλό, αλλά δεν πιστεύω τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά όταν βάζουμε water for injection είναι
κάτι άλλο. Δεν έχει αυτά τα άλατα και όλα αυτά που. Αν εννοείς αυτό, το εκτός αν δεν το βλέπω σωστά. Με ποιο πράγμα υπολογίζετε τα ποσοστά BGVG, μιας που εσείς κάνετε μόνοι σας μερικές? Σας είπα, έχω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, κοιτάξτε ακριβώς από κάτω, έχω ακριβώς τρία προγράμματα. Ένα πολύ καλό που το χρησιμοποιώ, όλα είναι καλά. Ένα που σας έδειξα ήδη. Υπάρχει ένα που είναι λίγο πιο advanced, υπάρχει κάτι άλλο πολύ πιο εύκολο. Θα πάτε να δείτε ποιο σας κάνει περισσότερο και εκεί, και άμα δεις και αυτό το βιντεάκι, και λέω πώς μπορείς να κάνεις το μείγμα της βάσης. Δείτε στην περιγραφή, έχει αρκετά. Τρία τουλάχιστον link που θα δείχνει ποια προγράμματα εγώ χρησιμοποιώ. Όταν θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το WFY, να το πούμε και έτσι, αυτό μέχρι, εγώ έτσι και αλλιώς χρησιμοποιούσα από ανέκαθεν μέχρι 5%, το πολύ 10%, αλλά όχι, 5%, 7% εκεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι αρχίσει πλέον και να γίνεται, αν έχετε και 70, ας πούμε, όταν έχετε ας πούμε ένα χαρμάνι 70-30, γιατί να το κάνετε. Εγώ το έβαζα μέσα και αναγκαζόμουν να το βάλω, γιατί πολλές φορές έχω φτιάξει υγρά και ακόμα φτιάχνω με 100% BG, χωρίς καθόλου BG μέσα. Καθόλου. Γι' αυτό το λόγο το έβαζα μέσα, μόνο και μόνο για να μην προδώσει το στήσιμο ή το άτμισμα κάποιους αυτοματητές και να μου κάνει καλές τροφοδοσίες, γιατί ήταν πολύ πηχτή η φαρμακείου. Βέβαια η νικοτίνη που έβαζα μέσα ήταν και ελάχιστη και δεν βοηθούσε στο να την αερώσει λιγάκι. Γι' αυτό το έβαζα. Τώρα που έχω κάνει 70-30, δεν χρειάζομαι και καθόλου. Αν το έχετε αυτό το χαρμάνι, δεν το χρειάζεστε. Το λέω πάλι. Γεια σου. Α, είδα και τον Άλεξ. Αλέξη, γεια. Όταν απάντησα δεν ανάφερα και το όνομά του. Το Velocity δεν έχουν ζεστό ατμό, το Liquid Cube, λόγω της αντίθεσης που έχει κάτω. Το Liquid Cube, επειδή το έχω παρουσιάσει το Liquid Cube, δεν μου έδωσε καθόλου ζεστό ατμό. Τουλάχιστον εμένα δεν μου έδωσε καθόλου. Για τα άρωματα Kick Boom, κοστί, για μένα εννοείς φαντάζομαι, δεν τα έχω δοκιμάσει, είναι στο πρόγραμμα να τα δοκιμάσω. Όπως και κάποια άλλο ακόμα στο πρόγραμμα, γιατί πλέον, όπως δεν βλέπω τα πράγματα, εκεί θα καταλήξουμε. Να δοκιμάζουμε, γιατί όσα ξέραμε τόσο καιρό για τα υγρά που είχαμε πολύ καλές τιμές και ήμουν και ευχαριστημένος, δηλαδή και μεγάλες ποσότητες, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα πάνε τώρα και αν μπορώ να τα αντέξω ή αντέξετε, που πιστεύω ακόμα θα δούμε και άλλες αλλαγές που μπορεί να τα αντέχουμε. Αυτό είναι άγνωστο, θα δείξει, αλλά άμα τα μαγαζιά θα δουλέψουν και καλά και μετά, συγγνώμη, και με τα αρώματα. Θα δουλέψουν και με τα αρώματα. Ποτσινογή παραπάνω BG. Ναι, αυτό όπως ήμουν εγώ με καθαρά 100% VG, μόνο VG, δεν είχα τίποτα άλλο μέσα, έβαζα και λίγο ενέσιμο. Να μου πεις τώρα μέσα τα αρώματα έχουν VG, αλλά είναι τόσο πολύ λίγοι. Ναι. Διαβάζουμε και να ξεχαίρετε και από εμάς που συγχρόνως διαβάζουμε. Όχι, Παναγία μου, πώς θα διαβάσει η εξαντιστική, θα ακούσει και εμάς. Τέλος πάντων, εσύ το ξέρεις αυτό, ξέρεις πώς θα γίνει. Οπότε εντάξει. Εμένα μου άρεσε και μου αρέσει ο Liquid Cube και οι αντιστάσεις είναι φοβερές. Έχουν πολύ καλή απόδοση, οι κεφαλές του δηλαδή. Οι έτοιμες και έχουν τέτοια απόδοση που κρατάνε για καιρό. Ακόμα και με υγρά που εγώ τα λέω, ας πούμε, βρώμικα, είναι αυτά που έχουν τη μάρξη. Κρατάνε οι αντιστάσεις και είναι πολύ καλό και με ικανοποιεί και η χωρητικότητα τέλος πάντων που παίρνει μέσα. Δηλαδή ξεχνά να βάλει, ας πούμε, κάπως έτσι. Το σχήμα του ήταν λίγο, αλλά δεν επέραξε και καθόλου. Ατμίζουμε λέει PG για θέμα υγείας, μιλάω αν είναι κατάλληλο, γιατί γνωστός μου φαρμακός μου είπε δεν το συνιστώ η γνώμη σας. Εγώ εδώ και
ξέρω εγώ, 3 χρόνια, παραπάνω. Είμαι με φαρμακείο. Και ίσα ίσα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άμα είναι η φαρμακείο, παιδιά, τουλάχιστον η VG που ξέρω 100% αυτό που θα σας πω είναι 99,8 με μικρότερο από ένα βαρέα μέταλλα που παίρνω εγώ, καθαρότητας ας πούμε 99,8, όχι 99,5 που υπάρχει, άσχετα ότι αν νομίζω ότι έχω διαβάσει ότι μερικές βάσεις ακόμη και του εξωτερικού έτοιμες αυτές οι ατμιστικές είναι και 99,5. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον έχω διαβάσει, αλλά δεν ξέρω το τι παίζει, αν είναι αλήθεια ή όχι. Αλλά όχι. Ίσα-ίσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε, δεν το ξέρω. Με τη λογική ότι εμείς έχουμε ρίξει το έργο σε τη βάση και τα λόγια βάζει μέσα. Σωστός ο Αλέξης, γιατί αυτό που λέμε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μηδενίσω, λέμε τώρα ας πούμε τις εταιρείες ότι αυτοί δεν προσέχουν, ίσα ίσα για αυτές έχουν και όλα τα μηχανήματα μπορώ να πω και την τεχνογνωσία και ό,τι ο έργος χρειάζεται για αυτό, απλά ένα ακόμα σύν είναι ότι καθορίζεις, εκεί θα το πάω εγώ, καθορίζεις το πόσο ποσοστό εσύ θα βάλεις μέσα στο υγρό σου αρώματος, νικοτίνης, ποια νικοτίνη θα χρησιμοποιήσεις, ποιο άρωμα θα χρησιμοποιήσεις, αυτά που γουστάρεις εσύ δηλαδή. Δεν θα το θεωρήσω στο θέμα αν αυτά είναι αφιβόλου καθαριότητας που παίρνουμε τα υγρά και δεν ξέρουμε πού φτιάχνονται. Δεν θα το πάω εκεί γιατί δεν μπορώ να τα μηδενίσω όλα τα υγρά εκεί έξω. Υπάρχουν. Τουλάχιστον αυτά του εξωτερικού βγήκανε σωριδόν. Γιατί τα Αμερικάνικα ερχόντουσαν εδώ, ξέρω εγώ. Δεν ξέραν από πού κατάνε σκούφια τους Αμερικά. Και γαλλικά ήρθαν πάρα πολλά εδώ. Δεν ξέρω πού κρατάνε οι σκούφια τους. Λέμε τώρα. Αλλά εγώ θα το πω εκεί ότι ξέρουμε τουλάχιστον και τι βάζουμε, πόσα ποσοστά αρώματος βάζουμε, τι χρησιμοποιούμε μέσα βάση και διαλέγουμε εμείς τον τρόπο. Γιατί κακά τα ψέματα, 20, έχω ακούσει και κάτι 20, κάτι 25 επί της 100 αρώματος σε ένα υγρό, που εγώ ούτε στον ύπνο μου δεν θα το έκανα αυτό. Ήδη το έχω πει ότι άντε το πολύ να πάω 12, λέμε τώρα, συνήθως εγώ από 7 μέχρι 10 σε συνολική συνταγή, σε κάποιες συνταγές που φτιάχνω τις δυναμώνω λίγο γιατί ξέρω ότι χρειάζεται να δυναμωθούν, αλλά όχι θα τα πάω πάνω από 15, εννοείται με τίποτα, αλλά υπάρχουν και έτοιμα υγρά που είναι τέτοια ποσοστά που εκεί εγώ το θεωρώ ότι μπορούμε εμείς να διαλέξουμε τι ποσοστά θα χρησιμοποιήσουμε για να γουστάρουμε. 99,8 καθαρότητες χαμηλά βαρία μέταλλα. Ναι, αυτό κάτω του ενός. Κάτω του ενός. Πώς θα δεθεί, είχα ακούσει ότι αφού αναδεύεις το υγρό, μετά το βάζεις σε ζεστό νερό, έχω αρχίσει να το κάνω κάποια άλλη συμβουλή. Αυτά παιδιά όλα τα έχω πει στο πρώτο μέρος αυτού του ζωντανού, όχι αυτού του ζωντανού, του DIY ζωντανού, που είχε γίνει κάποιους μήνες πριν. Το έχω γράψει και αυτό στο link κάτω. Καλό είναι να πάτε να το δείτε και αυτό. Γιατί γράφω, γιατί εδώ δεν θα μιλήσουμε. Βλέπετε, δεν μιλάμε καθόλου για εργαλεία, για γάντια, δεν δείχνουμε τίποτα. Και τα δείχνω όλα αυτά. Και θεώρησα ότι σήμερα δεν ήταν αυτό. Ήταν απλά να αποσαφινιστούν κάποιες απλές ερωτήσεις, κάποιες απλές απορίες, κάποια απλά βήματα που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε το δικό μας υγρό. Ακόμα και την άλλη μέρα από τώρα, ας πούμε. Αρκεί να το ξαναδείτε αυτό το ζωντανό, γιατί σίγουρα δεν θα έχετε μάθει όλα αυτά, τουλάχιστον όσα έχω πει και τα παιδιά στο chat, αλλά όσα σας έχω πει και εγώ. Θα σας έχω δεξίδι, λοιπόν, ο Μίλτος τι λέει, Κώστα μέχρι τι ώρα θα το πας στο live, έχω ταξίδι πρωί-πρωί με κολόκυρο και ο Μίλτος θα οδηγώ, γι' αυτό ρωτάω. Εμείς θα το πάμε μέχρι τις 1 η ώρα. Σε λίγο θα σταματήσει αυτό που μιλάμε για τα DIY, θα πούμε γενικές ερωτήσεις, γιατί και αυτές χρειάζονται κάθε τόσο. Ίσως χρειάζεται, άμα είναι η Ηλέκτρα εδώ θέλω να μου το πει, Ηλέκτρα είσαι εδώ. Γιατί μπορεί να θέλει να βγει και η Ηλέκτρα, όχι θέλει, χρειάζεται να βγει. Λοιπόν, βγάλουμε την Ηλέκτρα, για να κάνω μισάρο, αλλά το ζεστό νερό που λέει ο Κωνσταντίνος βοηθάει πολύ στη μίξη να μην ξεπερνά το σπίτι. Ναι, σίγουρα ούτε καν 55, 40 βαθμούς εγώ το έχω εκεί πέρα. 45 εκεί. Και βοηθάει σε πολλά πράγματα. Εγώ κάνω μπάνια. Κοίτα που θα ήθελα να τα δείτε εκεί, αλλά θα το ξαναπώ πάλι. Εγώ τι κάνω όταν φτιάχνω ένα υγρό,
Εγώ λέω μπάνιο τώρα το μπάνιο. Το είχε πει με κάποιον άλλο τρόπο ο Σταύρος, με το δικό του τον τρόπο. Αλλά το είχα προλάβει εγώ το Σταύρο. Σταύρο, sorry. Εντάξει, όχι, πλάκα κάνω. Εγώ τι κάνω. Όταν φτιάχνω το υγρό μέσα στο μπουκαλάκι, τα έχω βάλει όλα, το έχω ανακοινήσει. Μάλλον, συγγνώμη, δεν το έχω ανακοινήσει ακόμα. Μόλις τα έχω βάλει όλα μέσα, έχω εγώ το μεταξύ ένα μπολ που έχω μέσα από το βραστήρα. Μόλις έχω βγάλει από το βραστήρα το νερό, το έχω αφήσει λίγο έτσι να έρθει στα ίσα του και έχω ρίξει μέσα στο μπουκαλάκι και το αφήνω μέχρι να χλιαρίνει, μέχρι στο χλιαρό, μέχρι κρύο. Δηλαδή, έχω αφήσει το μπουκάλι μέχρι αυτό το διάστημα του χρόνου που θα χρειαστεί μέχρι να χλιαρίνει αυτό μέσα στο μπολ. Το μπολ τώρα, ας πούμε, πόσο χωράει ένα βραστήρα, αυτό είναι το μπολ που έχω βάλει μετά. Για ποιο λόγο το κάνω αυτό? Πρώτον, γιατί το κάνω? Γιατί επειδή εγώ χρησιμοποιούσα Max VG, πολύ Max VG, 100% VG, καθόλου PG. Έβλεπα ότι μέσα τα αρώματα γίνονται σαν σύννεφα. Θα το δείτε και εσείς, άμα κοιτάξετε το μπουκαλάκι σας, ακόμα και το καραμέλο, θα το δείτε ότι έχει σαν σύννεφα να χωρούνται μέσα, να πηγαίνουν πάνω. Όταν το έκανα αυτό, γινόταν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι γινόταν πολύ πιο λεπτόρευστη η VG και αμέσως, παιδιά, θα δείτε ότι αμέσως γινόταν σχεδόν ένα σώμα όλο μέσα. Διαλύονταν όλα μέσα και γινόταν. Δηλαδή, μόλις το έβγαζα, ας πούμε, το έβλεπες όλα ένα σώμα. Δηλαδή, έβλεψα αμέσως από την πρώτη στιγμή ότι αυτά τα σύννεφα. Σε περίπτωση που δεν το έκανα αυτό, συνήθως αυτά χανόντουσαν μετά την επόμενη, την μεθεπόμενη μέρα. Αυτά τα σύννεφα. Ενώ που το έκανα εκείνη τη στιγμή, χανόντουσαν αμέσως. Και μπορούσα να το κουνήσω άνετα, αυτόν τον τρόπο, το κυκλικό, ας πούμε, ή ακόμη και ένα αναδευτήρα, μα είχα, και να το αφήσω εκεί. Και... Αλλά τι γίνεται όμως, επειδή είχε πάρει αυτή η δημοκρασία και είχε. Είχε γίνει πολύ λεπτή η VG, βοηθούσε αυτό το πράγμα στο να γίνει ένα σώμα όλο μαζί με το άρωμα και βοηθούσε και γενικά και στην ορίμανσή του πιο γρήγορα. Αυτό όμως το μπάνιο το επαναλάβαινα πάλι στην επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας και μετά στο τέλος, πριν το τελειώσει η ορίμανση. Δηλαδή έκανα ουσιαστικά μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που εγώ το είχα και ορίμαζε αυτό το υγρό, ή όλα τα υγρά τέλος πάντων, τα έκανα με το μπάνιο. Να μου πεις τώρα όλα αυτά που κάνεις, λες, ποιος τα κάνει. Εγώ σας είπα ότι τι έκανα, γιατί αυτά είναι σαν χόμπι πλέον. Σας είπα ότι δεν θα περάσουν. Όποιος θέλει για χόμπι θα το κάνει και θα κάνει και πειράματα διάφορα. Αλλά με βοηθούσε πάρα πολύ. Τουλάχιστον το πρώτο μπάνιο με βοηθούσε, εννοείται, γιατί έφυγαν όλα τα σύννεφα, γινόταν πολύ ωραίο το μείγμα και αναμειγνιόταν όλο μια χαρά. Τα δεύτερα μπάνια τα έκανα μόνο και μόνο για την ορίμανση, να κάνω αυτό που το πήρα που ήθελα για να δω τη γεύση και μου άφηνε αρκετά καλές εντυπώσεις. Οπότε το επιμένω, ας πούμε, να το κάνω εγώ και το συμβουλεύω και εσάς να το δοκιμάσετε. Τουλάχιστον για το πρώτο, να δείτε τι διαφορά έχει όταν δεν το κάνετε και όταν το κάνετε. Εννοείται, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Μιλάω για 24 ώρες το 24 πάνω στο καλοριφέρ σε γυάλινο μπουκαλάκια μέσα. Πάνω στο καλοριφέρ δεν ξέρω τι θερμοκρασία βγάζει. Βγάζει αρκετές, νομίζω. Νομίζω ότι εγώ θα σου έλεγα να το βάζει κάτω το καλοριφέρ, εκεί στο πάτωμα. Εγώ σας είχα δείξει στο πρώτο μέρος αυτού του ζωντανού και σε ποιους χώρους εγώ τα έβαζα. Τα έβαζα μέσα στα κουτιά με παπούτσια και το επαναλαμβάνω και τότε δείτε το και τι σας έδειχνα κιόλας, γιατί τώρα δεν έχω ένα κουτιά. Το έβαζα μέσα σε κουτιά αυτά τα χάρτινα κουτιά, τα χαρτονένια ξέρω εγώ, και έγραφα απ' έξω, ας πούμε, αυτά είναι για προσωρίμαση και αυτά είναι τα έτοιμα. Και τα έβαζα με αυτόν τον τρόπο και τα άντυνα, μα θέλεις και εγώ, τα κάνεις ό,τι θέλεις, και τα έβαζα σε χώρους που είναι και μπροστά μου, ας πούμε. Ξέρω, σε ράφι, κάτω και από το κρεβάτι, σε χώρους δηλαδή που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τα βάλεις, αν σε περίπτωση ήταν σκέτα. Ούτε σε ράφια δηλαδή να φαίνονται και κλειστός ο χώρος, μέρα νύχτα δηλαδή, και φως να άναβες, εκεί μέσα θα ήταν σκοτεινά, λόγω ότι ήταν μέσα το κουτί. Και με βοηθούσε, γιατί το χαρτόνι δεν είχε και υγρασίες, δεν είχε λεφτά. Όλα αυτά ήταν μια χαρά για μένα. Και το συνήθισα αυτό και το κάνω μέχρι στιγμής, γιατί έχω πάντα, μπορεί να τα έχω, ας πούμε, ακόμα και στο τραπέζι απάνω, αν θέλεις. Γιατί μπορούσε να τα πάρεις όλα μαζί και να τα μεταφέρεις χωρίς να τα βγάλεις από μέσα. Είχα βάλει, να σκεφτείτε, μέσα και φελιζόλ και είχα κάνει θήκες. Ότι ναι, μια χαρά. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε σε αυτή την περίπτωση. Οπότε βοηθούσε, γιατί μερικοί έχουν και πρόβλημα στο χώρο. Πού να τα βάλουν, φωνάζουν οι γυναίκες. Εμένα μου φώναζε αρκετά. Τα βάζεις εδώ, τα βάζεις εκεί. Και βρήκα αυτόν τον τρόπο με τα κουτιά που παπούτσια και τα έντυσα και όλα να φέρω το κιόλα και τα βάζω οπουδήποτε. Τα μεταφέρεις οπουδήποτε. Και αυτά τα κουτιά που θέλω να καταλήξω, τα έβαζα και κάτω από το καλοριφέρ. Έχω κάνει πειράματα διάφορα. Μέχρι, όπως σας είχα δείξει, δεν ξέρω αν θυμάται κανείς παλιός, ότι είχα δείξει μαζί με ξεκούπας, αυτό που ζεσταίνει στην κούπα που το αφήνει σε USB, πολλά πράγματα. Ε,
Φίλε μου, και ο ίδιος ατμιστής είναι και μου είπε, αν θες τη γνώμη μου, αυτή η γλυκερίνη μπαίνει σε τρόφιμα, σεφ, είναι η δουλειά μου, άλλο πνευμό και άλλο τρόφιμο. Όλες οι γλυκερίνες είναι για βρόσιμες, είναι για βρόσιμο. Όλα αυτά, ακόμα και τα αρώματα που βάζουμε μέσα, είναι για βρόσιμο. Εμείς τα έχουμε υιοθετήσει από χρόνια και από ανέκαθεν αυτό. Δεν θα επιμείνω, δεν θα σε αναιρέσω σε, εννοείται ότι αυτό, γιατί κανένας δεν ξέρει, αλλά όλα αυτά είναι προς βρώση. Εμείς τα έχουμε υιοθετήσει όλα. Ακόμα και αυτά που δεν είναι κάτι διαφορετική γλυκερίνη από αυτή την γλυκερίνη που έχει στο φαρμακείο, τη φαρμακευτική. Μπορεί να σας τα πει κιόλας, νομίζω, υπάρχουν και στο σύνδεσμο, νομίζω, γράφει πράγματα, ας πούμε. Και στην. Ναι, τι λέτε άλλο. Βάλει τα αγγλικά eBay USB heat pit. Ναι, αυτό. Α, και το heat belt. Άλλο πράγμα και αυτό. Και αυτό κάνει πράγματα. τι μου θύμισε Κώστα και κάτι κουβέρτες που ήταν θερμαινόμενες. Είχαμε βάλει κάτι μικρές στο eBay τότε. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, πολλά πράγματα κάναμε για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι διάφορα αποτελέσματα για να κάνουμε τα πειράματα. Έχω γράψει παιδιά ακόμα ένα link που έχω τις συνταγές μου. Τώρα αυτό το λέω όχι για αυτούς που θέλουν να αρχίσουν τώρα, μην μπερδευτείτε με αυτές. Όσοι θέλουν τις συνταγές μου, έχω γράψει και το link στην περιγραφή κάτω. Είναι οι συνταγές μου να πάνε να διαλέξουν, είναι αρκετές, είναι για όλα τα γούστα. Η μία που ήδη ατμίζω είναι η τελευταία. Με φραουλίτσες και τέτοια. Θα πάνε να δείτε, έχει πολλά πράγματα εκεί. Θα σας, εκτός αν μου γίνει κάτι τώρα και περίμενε τώρα 2 λεπτά, 2 λεπτά θα σας πάω και στις συνταγές, μια που ήθελα να δώσω και συνταγές. Και ο Κώστας, περιμένω συνταγή από τον Κώστα, μια που είναι DIY, αλλά θα πάω και εγώ να σας δώσω. Και καλό είναι να όσοι περισσότεροι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, θα βάλω τώρα και να το βλέπετε ζωντανά. Μισό λεπτό να πάω στην αρχή. Θέλω να πίσω. Λοιπόν, να δω αν φαίνεται. Ωραία. Θα σας περάσω τώρα. Λοιπόν, είναι αυτές, έχω αυτές οι συνταγές, είναι το φαβορίτ που έχουν πολλοί και τους γουστάρουν πάρα πολύ. Εδώ έχω και όλη τη συνταγή και πώς την κάνω, με ποιον τρόπο εδώ, τα βήματα ένα προς ένα, αλλά σας είπα δεν είναι για εσάς, είναι για αυτούς που χρειάζονται να κάνουν κάποιες συνταγές που ήδη έχουν κάνει αρκετές περισσότερες πριν. Έχω πάρα πολλές εδώ συνταγές για όλα τα γούστα. Αυτή είναι πάλι ακόμα μία πολύ. Όλες γενικά αρέσουν και απάνω έχω βάλει, άμα δείτε, και ποιες είναι πιο έτσι, ας πούμε, που έχουν δοκιμάσει και τους άρεσαν και βλέπετε, ας πούμε, εδώ πέρα, αλλά εντάξει. Μπορώ να σας πω ότι όλες θα τις γουστάρετε και αυτή που έχω και τις. Έχει πολλές, έχει για όλα τα γούστα. Αυτή που ατμίζω τώρα είναι η ρήπε μας, σμάς. Πολύ ωραία και παίρνει αυτό το χρώμα, παιδιά. Να βγω από εδώ, έτσι όπως είδατε που είναι, έχω αφήσει κάτω το link, θα βγω τώρα να με δείτε. Ναι, βγήκα. Λοιπόν, είναι έτσι το χρωματάκι του, ας πούμε, αυτό που βγαίνει στο τέλος. Στην αρχή είναι άσπρο, παιδιά, είναι τελείως άσπρο και μετά γίνεται σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Θα τη γουστάρετε και αυτή. Είναι πάρα πολύ καλή. Σας είπα ότι είναι ένα χόμπι που θα σας εξητάει, αλλά είναι και λίγο ακριβό. Όσοι ασχολούνται με το DIY και θέλουν να φτιάχνουν, θέλουν, θα έρθω και τελικά που αυτά ουσιαστικά στην αρχή είναι λίγο ένα πέδεμα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πάρετε στην αρχή αρκετά
αρώματα, φιδωλά σιγά σιγά με αυτά που θέλετε να αρμίζετε και σιγά σιγά, αν χτίζετε δηλαδή μετά τις ποικιλίες των αρωμάτων που έχετε, και βέβαια αν το γουστάρετε. Αν δεν το γουστάρετε, καλώς είναι να μείνετε εκεί και θα περάσετε εκεί καλά, σίγουρα. Πόσα μέρη μπορούμε να τιμίζουμε την ημέρα, υπάρχει κάποιο όριο από θέμα υγείας? Μιλάω, Δημήτρη, αν άκουσες το ζωντανό με τον γιατρό, εξηγούσε κάποια πράγματα, δες το καλά είναι να το δεις, γιατί αυτός όταν ήρθε να μας μιλήσει είπε πάρα πολλά, ακόμα και για αυτό που ρωτάς. Κανένας δεν ξέρει πόσα και γιατί. Πάντα, δηλαδή όταν εμείς πρέπει να συγκρατηθούμε στις μεγάλες καταναλώσεις, οτιδήποτε κάνεις υπερβολικά σίγουρα δεν κάνει και καλό. Οτιδήποτε είναι αυτό. Τώρα, δεν νομίζω ότι δεν θεωρείται υπερβολικό από 12 ml και πάνω, ότι δεν είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή. Και πολύ λιγότερο μπορεί να. Κάποιο διάστημα, αν θυμάμαι καλά, ότι πριν από χρόνια η υπερβολή ήταν ακόμα και τα 8, παιδιά. Αν θέλετε να το πιστέψετε, ναι, η υπερβολή ήταν και τα 8. Τώρα, επειδή θέλουμε λιγάκι να πάρουμε και λίγα και να παρηγορηθούμε, λέμε ας πούμε 12 και πάνω, ας πούμε, είναι υπερβολή. Δείτε τι και αυτό με τον γιατρό στο ζωντανό. Λέει διάφορα, ας πούμε, τι πρέπει να μην κάνουμε, για ποιο λόγο δεν πρέπει να το κάνουμε. Οπότε, δεν υπάρχει απάντηση ξεκάθαρη. Όσο λιγότερο, πιστεύω τόσο καλύτερο θα είναι. Ο Κώστας έδωσε και εκείνος μια συνταγή. Μπράβο, Κώστα. Λέει και ο Πάρης, όσο λιγότερο τόσο καλύτερο. Όλοι δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς. Έχει δουλειές. Αλλά εκτός αυτού δεν του είπα, γιατί ήδη έχουν κάνει τα παιδιά μια εκπομπή και όχι, ίσα ίσα το έχω βάλει κάτω το link των παιδιών και θα, να τη δείτε και, μάλλον όχι να τη δείτε, να την ακούσετε, γιατί ήταν στο radio. Ό,τι έχει να πει ο Αλέξανδρος, τα έχω γραμμένα κάτω τα links, μπορείτε να τα ακούσετε και βέβαια και το group που έχει. Πιστεύω ότι μετά από λίγο καιρό, ακόμα νομίζω ακόμα ένα θα βάλω, ας πούμε, DIY, μετά είναι όλα καλή, τουλάχιστον έχω καλύψει εγώ όσα έχω από την πείρα μου να πω, και βέβαια τα πιο advanced υπάρχουν και σε κάπου αλλού, αλλά δεν θέλω να μπλέξω κάποιον τουλάχιστον καινούργιο με advanced, γιατί δεν έχει και νόημα. Οι κάποιοι παλιότεροι ξέρουν ήδη και μετά μιλάμε μεταξύ μας σε άλλη γλώσσα και λέμε διάφορα. Καλό βράδυ, αυτός ο αριθμός ο μεγάλος. Και εγώ ευχαριστώ για την παρέα. Πιστεύω κάποιοι, ας πούμε, να ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα στο μυαλό τους. Με Red Bull, κάποια ιδέα για αναλογίες. Καπνικό με Red Bull. Εγώ το Red Type από την TPA μ' άρεσε πολύ. Western λέγεται τώρα, Western Type. Αν θυμάμαι καλά, το έχουν αλλάξει, ένα όνομα το έχουν βάλει, Red Type, εγώ το ήξερα. Με Red Bull, εγώ έβαζα 6, Red Bull δεν βάζω πολύ, παιδιά, και όταν το δοκίμασα το Red Bull, δεν ξέρω, νόμιζα ότι θα μου θυμίσει και αρκετά το κανονικό ποτό. Ναι. Συνήθως βάζω περισσότερο, 6% τουλάχιστον καπνικό, αλλά βάζω γύρω στο 2, εκεί, Red Bull 2%, και βλέπω και κάνω μετά, αλλά εκεί μου αρέσει. Εκεί στο καπνικό, αλλά ο συνδυασμός αυτός, δεν ξέρω, θα σε προβληματίσει λίγο. Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει κιόλας και αν σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει, μια χαρά. Σήμερα δυστυχώς δεν έβαλα να μου γράφει σε καλύτερη ποιότητα. Πιστεύω να φαινόμαστε. Νομίζω ότι εντάξει, ελπίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην εικόνα μας. Πέστε μου κι εσείς, γιατί ξέχασα, τώρα το είδα, μετά από τόσο καιρό, μπράβο Κώστα, ναι, ότι δεν έβαλα να γράφει την καλή ποιότητα πως κάνω. Δεν πειράζει. Ελπίζω να φαινόμαστε και να καταλαβαίνουμε και στην εικόνα και όλα αυτά. Κατερίνα, καλό βράδυ. Για ποιον, Κατερίνα?
Πολύ ωραίο. Είναι ο Πιέση και ο Μέρλιν. Σταθερά πλέον, βλέπετε. Έτσι πάω. Δηλαδή, προσαρμόζεσαι. Προσαρμόζομαι. Θέλω να μου πείτε ποιος δεν έχει κάνει από εσάς, ποιος δεν έχει κάνει καθόλου DIY από εσάς, ποιος δεν έχει καθόλου δοκιμάσει να φτιάξει έστω ένα υγρό δικό του. Για να δούμε, υπάρχει κάποιος που δεν έχει φτιάξει. Τώρα βέβαια, δεν ξέρω, η Ηλέκτρα είναι εδώ, δεν την είδα ακόμα, η Ηλέκτρα είσαι εδώ. Η Ηλέκτρα. Αλλά ποιος δεν έχει ακόμα μάλλον δοκιμάσει να φτιάξει ένα DIY, για να δούμε, θα ακούσετε σε λίγο, θα βλέπω. Καληνύχτα Γιώργο, αν φεύγεις ή αν λες σε κάποιον άλλο, δεν ξέρω. Το Diner Lemon, το έτοιμο δεν έχει σχέση με το όλο κλασικό, έχει μια γεύση, είπατε σπάνι λεμόνι. Α, μάλιστα. Ο κλόνο θα εννοείς εσύ. Με Red Bull και μου άρεσε σε αναλογία 4x1. Ωραία. Και αυτό είναι. Εντάξει, κοντά πέσαμε. Εγώ σου είπα λίγο παραπάνω. Αλλά δοκίμασε να είναι καπνικό λίγο ξηρό για να μην σε γλυκάνει πολύ, να μην σε γλυκίζει τόσο πολύ. Για να δω. Εγώ, All White Red. Ναι, δεν έχει κάνει καθόλου. Τώρα με τρολάρεις εσύ, αλλά λέμε τώρα. Για να μου πεις, δεν ξέρω εδώ. Ναι. Ναι, γι' αυτό σου λέω τρολάρεις τώρα. Αν είσαι ο συγκεκριμένος. Την Κατερίνα δεν πιστεύω, ναι. Κατερίνα, θα δοκιμάσεις να κάνεις DIY τουλάχιστον με αυτά που άκουσες ή τουλάχιστον με αυτά που είδες τόσο καιρό που γίνανε προσπάθειες κλπ. Όχι αν είναι δικιά μας έμπνευση, αν έχεις κάνει, έχεις προσπαθήσει να δεις μια συνταγή, ένα παιδί μου, για από το ίντερνετ ή από ένα group και να την έφτιαξες, εσύ. Έβαλες τα αρώματα, έβαλες τη βάση, έκανες αυτό. Έχεις κάνει κάτι, ας πούμε. Ή όλο έτοιμα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ή μόνο στα έτοιμα. Έχω έναν αρχάριο με στις... έχω για έναν αρχάριο με συστήματα ποιο είναι τι προτείνεται. Εγώ λέω για έναν αρχάριο με συστήματα. Οτιδήποτε, Αλέξανδρε, που έχει βελώσει τη στυλ, θα σε βοηθήσει πολύ. Κατερίνα και Σπύρου. Ναι. Εννοήθηκε ένας... Όχι, αυτό το απάντησε. Εγώ δεν έχω κάνει υγρά για κατασκευή. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν προσπαθήσει, πιστεύω, υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλουν να κάνουν, αν σε περίπτωση θέλουν να προσπαθήσουν. Παιδιά, πείτε οτιδήποτε και το πιο ανόητο να είναι. Έτοιμα μόνο άρωμα βάση και τέλος. Έτοιμα μόνο άρωμα βάση και τέλος. Το έτοιμα μόνο άρωμα βάση και τέλος. Εννοείς έτοιμα, εννοείς τι. Άρωμα που είναι μιξαρισμένο με πολλά concentrates μέσα και απλά βάζεις τη βάση. Άντε ρε εσύ, άντε ρε Ηλέκτρα, είναι τέσσερα με πυρετό. Θα βγεις εσύ ηλεκτρομπότ, θα βγεις, λέγε τώρα, και με μπέρδεψες τώρα έτσι που σε είδα, έχω χάσει την πούση, λέω, τι, θα βγεις, άντε. Πες μου, κάνε μου κλίση, ό,τι θέλεις, είμαι μέσα, νομίζω, για, ναι, μέσα είμαι, κάνε κλίση, είμαι έτοιμος. Λοιπόν, η Κατερίνα επαναλαμβάνει, είναι η Κατερίνα επαναλαμβάνει, είναι η Κάτια μας. Ωραία. Εσένα θέλω να μου πεις τι θα κάνεις. Με το θέμα σχετικά με το ασιτιλή πυραζίν, που στους πολλούς ακούω ότι δεν αντιδεικνύεται και βλέπω ότι το έχεις στις συνταγές σου, τι σχολιάζεις. Δεν είναι ότι δεν αντιδεικνύεται, είναι ότι δεν πρέπει να το βάζουμε σε πολύ μεγάλες ποσότητες για μένα. Δεν μπορείς να το... Εγώ το χρησιμοποιώ φιδωλά, πολύ... εγώ βάζω λίγες σταγόνες. Εκεί μπορείς να χρησιμοποιείς τη λέξη σταγόνα. Να σκεφτείς ότι εγώ στα 30, στα 30 email, άντε να βάλω 3 σταγόνες, 4, εκεί. Κάποιοι βάζουν και ένα email. Όχι, δεν θα κάνω τέτοιο πράγμα. Είναι αυτό για μένα, ναι. Απλά δίνω την εντύπωση αυτή που θέλω του ξηροκάρπιου
Και όντως, επειδή την έχω και συνταγές μου και το έχω ξαναπεί με την πειραζή, βάζω φιδωλά λίγες μόνο σταγόνες και δεν τρέχει και τίποτα. Δεν είναι κάτι που έχουν πρόβλημα κάποιοι. Οι μεγάλες ποσότητες σίγουρα δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται να υπάρχουν τόσο μεγάλες ποσότητες. Το πόνο μου. Δεν θα του φτιάξω κανένα Solvay. Red. Πού την ηλέκτρα και έχασα πάλι την ηλέκτρα. Καλωσορίζω, χρειάζεται μίξα, χρειάζεται ηλεκτρική κουβέντα, χρειάζεται τελικά στο Media Market θα καταλήξουμε και να πάμε σε δέντρο. Όντως, αυτά ήταν αρουσία όταν προσπαθούσες πράγματα. Τώρα εδώ, άμα κάνουμε και τέτοια πράγματα, καλά, άστα να πάνε. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Λέει πολύ και μερικέ προσομοιώζουν το τσιγάρο. Ωραία. Και ο Έφηρος αυτό που λέει, παιδιά, είναι σωστό, αλλά σίγουρα είναι σωστό και σίγουρα είναι αυτό που λέμε όταν χάνουμε και τη γεύση. Μπορούμε να κάνουμε άνετα για μια εβδομάδα τουλάχιστον και τη βάση για να επανέλθει η γεύση. Δεύτερον, δεν παίρνουμε την ποσότητα των αρωμάτων γιατί δεν υπάρχουν μέσα αρώματα. Τρίτον, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη σκέτη βάση μόνη τη, χωρί κανένα άλλο, καμιά άλλη πρόσμιξη και να είναι αυτό που λέμε καπνική γεύση, καπνικό άτομισμα, λίγο να θυμίζει και ιδιαίτερα κάποιες βάσεις όντως, αλλά εγώ φοβάμαι ότι αυτές οι καπνικές νότες που δίνει έχουν ρίξει ήδη κάτι μέσα στις έτοιμες βάσεις. Θα το έχετε και αυτό στο νου. Δεν είναι δηλαδή, γιατί η γλυκερίνη είναι γλυκερή. Όπως και να έχει και η PG είναι PG, δίνουν αυτή την αίσθηση, αλλά δεν νομίζω ότι η επεξεργασία του είναι τέτοια που να δώσει αυτή τη διαφορά τόσο πολύ έτσι, του καπνικού. Ίσως ρίχνουμε και κάποιο άλλο. Σαν άλλο, να φανταστείτε λίγο μια πολύ ποσότητα να δείτε τη διαφορά. Αλλά ναι, όντως μπορεί να κάνει και τη βάση και το προτείνω σε πολλού ακόμα και για να φτιάξουν τη γεύση του. Πού είναι. Έλα. Είμαι αλήθεια στο κρεβάτι με πυρετό. Πλάκα κάνει δηλαδή. Γιατί, τι έγινε, σε ματιάσανε γάμο. Ή το κάνει τώρα για να το αποφύγει. Anyway. Αλλά το προτείνω σε πολλού. Καλό βράδυ Δημήτρη μου. Δεν μιλήσαμε και σχεδόν καθόλου, αλλά εντάξει. Φαρμακιώτης Κώστας, αυτή είναι η δικιά μου σου λέω η γραμμή. Σ' άλλους μπορεί να μην κάνει και κανένα ζωή. Άμα δεις έξω στο εξωτερικό στα φόρουμ, επειδή μπαίνουν μέσα και σε αυτά, έτσι απλά να ξέρω τι γίνεται, άλλοι είναι τελείως αρνητικοί και άλλοι είναι και μάλλον με μια μεγάλη μερίδα από αυτούς δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για μένα όμως είναι κάτι που είναι ενισχυτικό όπως και να κάνουμε. Είναι κάτι που, κάτι που δεν μπορώ να το βάλω έτσι, απλόχερο. Αυτό αυτή η Βασιλή, οι γίγαντες. Τώρα να το πιάσουμε ή να μην το πιάσουμε. Με έκθεσες και είπες ψέματα σε όλη την ατμιστική εκεί πέρα ομάδα ότι εγώ σε κατηγόρησα ψέματα, αλλά τώρα μπορώ να τα πάω, έχω το πάνω χέρι, δεν μπορεί να μιλήσει. Και βάλεις και ψεύτικη fake φωτογραφία. Είναι η Λέκτρα αυτή, άμα όποιος δεν ξέρει τη φάση, μέσα στην ομάδα έβαλε μια ψεύτικη φωτογραφία ότι εγώ την έκθεσα και της είπα ότι οι γίγαντες που έπαιξε, όταν τους φάει κάποιος, δεν θα ξαναφάει. Και είδα ψέματα. Fake ήταν όλο αυτό. Και μάζεψε μάλιστα και όλους εκεί γύρω-γύρω για να την υποστηρίξουν. Αλλά βρήκαμε και τη φωτογραφία από το fake και όλα. Και δεν έχει. Και έφτιαξε κάτι γίγαντες που δεν ξέρω. Σχολιάστηκαν τι γίγαντες ήταν αυτοί που έφτιαξε. Πω, πω, έχει και πυρετό η κακομοίρα. Όχι. Σμοκ, πόσο χρόνο ρήμασες θέλει. Καπνικό είναι, το ξέρω ποιο είναι το καπνικό του σμοκ. Το σμοκ τη After Eight. Αυτό εγώ το βάζα και με χαμηλό ποσοστό 10%. Το άφηνα 25 μέρες και επειδή έχει και το LY4W, το ήθελα δηλαδή ας πούμε, να μείνει τόσο διάστημα και έπαιρνε και ένα ωραίο, πολύ ωραίο χρώμα. Πλησίαζε πολύ το ετοιματζίδικο που τότε υπήρχε και στη γεύση και αυτά, αλλά το άφηνα τουλάχιστον 25 και μέρες. Γινόταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο και εντάξει. Αρέσει σε πολλούς. Έχω να το κάνω όμως, πιστέψτε με, αρκετό καιρό τώρα και ίσως με βάλει στο τρυπάκι να ξανα
Προσπαθήσω. Δεν μπορώ να σε αποφύγω, είμαι 2 μέρες έτσι. Απλά ήταν θέμα χρόνου να λυγίσω. Το ξέρω, βρε μποτάιρα, κοριτσάρα μου εσύ. 10% μήνα το άφησα. Και εσύ ακριβώς αυτό έκανες. Θέλει με το διαιτή. Κάτσε γιατί βρήκα κάτι. Σημαντικό κόστο με το διαιτητή, λέει και τα άλλα. Στο διαιτητήριο, πώς ξέρουμε ότι δεν έχουν τα αρώματα γίνονται αναλύσεις. Αυτό που είπα και στην αρχή, Steve, και σας πρότρεψα να το κάνετε αυτό, σας συμβούλεψα να το κάνετε αυτό, όλες οι σοβαρές εταιρείες που αυτές τουλάχιστον, άμα είναι σοβαρές, θα αυτές θα προτιμήσετε. Εγώ, ας πούμε, τουλάχιστον την Καπέλα, την TPA, τη Flavor Art, αυτές που έχουν ήδη μπει στο όλο αυτό τόσα χρόνια τα τελευταία με το άτμισμα, ήδη γράφουν, τουλάχιστον και κάποιες έχουν ήδη αλλάξει, και κάποια αρώματά τους με version 2 ή TX ή non, ας πούμε, από αυτές τις ουσίες εγώ, και λένε και πολλές πληροφορίες μέσα στο site τους ποια ακόμα υφίστανται να έχουν αυτά και είναι στο δικό σου το χέρι να το ατμίσεις, που επαναλαμβάνω και να μην χτυπήσουμε πάλι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ποσότητα που υπάρχει μέσα σε σχέση με το τσιγάρο, που στο τσιγάρο είναι πολλαπλάσια είναι τα μεγέθη που υπάρχει μέσα και δεν είναι να χτυπάνε, ξέρεις, καμπανάκια κινδύνου, αλλά είπαμε και αυτό είναι στη δικιά μας την απόφαση αν θα το θέλουμε ή όχι να το κάνουμε και να το ατμίζουμε. Αλλά αυτό που σου λέω και σένα είναι ότι αν ξέρουμε ή δεν ξέρουμε, πηγαίνουμε στο site, κοιτάμε της εταιρείας, κοιτάμε το συγκεκριμένο άρωμα που μας ενδιαφέρει να το ατμίσουμε και κοιτάμε τι λέει. Αν και λέει και άλλες πληροφορίες, μπορεί να σημαίνει ένα όξινο και να σπάει και τα ταρκά και λέει και πολλά ακόμα που δεν είναι μόνο για την περίπτωση αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, μέσα εισαγωγικά υγείας και κακές ουσίες και δεν ξέρω, έχει και άλλα προβλήματα, κάποια προβλήματα και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να τα ξέρουμε πριν τα δοκιμάσουμε και άλλα πράγματα έτσι. Οπότε αυτό που το έχω πει και πριν, να το έχετε στο μυαλό, να πάτε να βλέπετε κάθε φορά τι γίνεται με αυτό το άρωμα που έχετε διαλέξει. Πού είναι ο φίλος μου ο Κόκκος, ένας ο Κόκκος δεν έφερε την άνοιξη. Πού είναι ο Κόκκος, εδώ είναι, νάτος. Ηλέκτρα περαστικά, εγώ ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω. Σε φάγανε και σένα με το ραβανί. Παιδιά. Βέβαια, άμα τρώτε τα ραβανί και τους γίγαντες, ποιος σας φταίει και τα βγάζετε και φάτσα κάρτα, ξέρω εγώ, να τα βλέπουν κι άλλοι. Τι πάνε με τα γλυκαντικά παρά με το διακυτήλιο. Α, μάλιστα, τα γλυκαντικά. Έχετε διαπιστώσει εσείς ότι κάποια υγρά, καταρχήν να πω κάτι και να το ξέρετε, οι κάσταρ όλες, αν όχι όλες, 99% έχουν μέσα ή βουτυρικό οξύ, τώρα τα τελευταία που τις αλλάζουν, ή το διακυτήλιο. Άρα δηλαδή εσείς δεν πρέπει να ατμίζετε. Δεν χτυπάω καμπανάκι, σας το λέω για να πάρετε λίγο μια ιδέα. Βέβαια σε πολύ χαμηλές ποσότητες, το επαναλαμβάνω. Απλά δεν γίνεται αλλιώς. Για να έχει αυτή την γεμάτη, την ωραία, τη γλυκιά, τη γεύση που θέλετε εσείς για να ατμίζετε και μπλα 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 μπλα. Τώρα το διακυτήριο το έχουν αλλάξει με το βουτυρικό οξύ. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι φύσατε, αυτό δεν έχουν γίνει ακόμα πολλές. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχουν γίνει καν, ας πούμε, αναλύσεις για το βουτυρικό οξύ, αλλά θεωρείται ότι δεν είναι τόσο από όσο είναι το διακυτήλιο. Αλλά και διακυτήλιο να έχει, δεν είναι οι μεγάλες ποσότητες. Από εκεί πέρα, τα γλυκαντικά που είπε και ανάφερε ο Αλέξης. Έχετε παρατηρήσει ότι η αντίστασή σας μαυρίζει τα μπαμπάκια, γίνεται μια πίσα, ένα τέτοιο πράγμα, χαλάνε οι αντιστάσεις πολύ εύκολα μέσα στη μέρα. Μπορεί ακόμα να έχετε στήσει τώρα και να έχει γίνει μαύρη όλη, ας πούμε, το μπαμπάκι κλπ. Αυτά είναι τα γλυκαντικά που λέμε και τα χρησιμοποιούν αρκετές εταιρείες για να δώσουν και αυτή την αίσθηση, ας πούμε, του ωραίου και του γλυκού κλπ. Και κάποιες άλλες εταιρείες δεν τα χρησιμοποιούν και αφήνουν μόνο της μαμάς, ας πούμε, το ίδιο, ας πούμε, της γεύσης, τη γλυκύτητα, ας πούμε. Υπάρχουν και τέτοια υγρά που δεν αφήνουν καθόλου μάκα και είναι και ωραία. Και είναι και γευστικά και λέμε ότι είναι και καθαρά υγρά, ξέρω.
Αλλά αυτά είναι που ρίχνουν μέσα αυτές τις γλυκαντικές ουσίες για να μπορέσεις να έχεις αυτή την αίσθηση, την άμπλα, την ωραία κλπ. Και αυτό δεν είναι καλό. Και δεν νομίζω ότι δεν είναι και καθόλου καλό. Εσείς τι λέτε. Τι άλλο, καληνύχτα Κώστα, καληνύχτα Γιάννη μου, καληνύχτα όσους φεύγουν παιδιά. Όπως έχετε δει ότι χαλάνε και τις αντιστάσεις και τα ναι, τα υγρά που είναι τα καπνικά που γίνονται με αποστάξεις καπνού. Και αυτά, και αυτά γίνονται από αποστάξεις καπνού που σημαίνει ότι παίρνουν ας πούμε το φυτό, κάνουν κάποιες αποστάξεις με κάποιον ειδικό τρόπο, τέλος πάντων, με κάποια ειδικά μηχανήματα και αυτά πάλι με τα φύλλα και όλα αυτά που τραβάει μέσα η απόσταξη δεν είναι. Σας είπα ότι όλα αυτά θέλουν λιγάκι μια προσοχή για να μπορέσει να λέει, αυτά είναι τώρα στα έτοιμα. Αυτό που είπε και προηγουμένως και κάποιος ακόμα από εσάς, ότι αυτό που φτιάχνουμε εμείς με τα DIY ξέρουμε και τι φτιάχνουμε. Ξέρουμε και να διαλέξουμε. Πηγαίνουμε και στο site, ας πούμε, και λέμε, α, ωραία, αυτό έχει, εγώ σαν Κώστας δεν θα το πάρω. Α, αυτό δεν έχει, θα το πάρω. Σαν Γιάννης, σαν Αποστόλης, δεν ξέρω τι, α, έχει, έλα μου, εντάξει. Εγώ πάντως, σαν Κώστας, ξέρετε πολύ καλά ότι και ατμίζω βέβαια και τέτοια υγρά. Δεν σταματάω, ας πούμε. Δεν θα χτυπήσω κανένα στο καβαλάκι, αλλά δεν μπορώ όμως και να το προτείνω να το πάρετε εσείς, γιατί επειδή ο Κώστας το ατμίζει. Όχι. Θα κάνετε εσείς αυτό που νομίζετε εσείς και που είναι το σωστό για εσάς. Μπρέθη, ποιες κατηγορίες σου. Αυτές που χρειάζονται συγγνώμη. Ούτε ένα τέτοιο μπορεί. Εγώ αυτές που χρειάζονται, ας πούμε, για να πάρουν, για να πάρουν, κοίτα, δες, για να πάρουν λέει, και αέρα, δηλαδή να ανοίξει, ας πούμε, το καπάκι, ξέρω εγώ, και να μπορέσουν. Αυτά, θυμάστε κάτι της Hello και ακόμα και τώρα, αυτά τα πρώτα, ας πούμε, την Original, όχι αυτή με τη Mass VG, που πολλά από αυτά τα ανοίγαμε για να μπορέσουν να φύγουν αυτά που είχε έντονη αυτή η αλκοόλη μέσα ή δεν ξέρω τι. Εγώ συνήθως μόνο σε αυτά θα χρησιμοποιήσω αν θέλω να κάνω breathing, αλλά και πάλι αν χρειάζεται. Γιατί σίγουρα σε κάποια που έχω μέσα και κάποιο άλλο αλκοόλ που το χρειάζομαι να υπάρχει αυτό και ανάλογα αυτό. Και ίσως και αν μου φαίνονται λιγάκι έτσι έντονα. Ίσως κάποια καπνικά μερικές φορές μου φέρνουν αυτό και θέλω λίγο να τα σπάσω. Δεν το συζητάμε ότι το έχω κάνει σε μέντες, ναι. Το έχω αφήσει ολόκληρες 2 μέρες εγώ, ναι. Σκασίλα μου. Να φύγει όλα από μέσα γιατί μ' άρεσε η γεύση, αλλά δεν μ' άρεσε η μέντα που αφήνει. Έχω αφήσει τέτοιες φάσεις. Είναι αυτό που θεωρώ ότι αν σε περίπτωση χρειάζεται να μείνει, θα μείνει. Αλλά δεν θα το προτείνω όμως να το αφήσετε για πολλές. Γιατί κάποιοι λένε να το αφήσει και μια μέρα. Εγώ συνήθω τρίωρο, ας πούμε, σε μια normal φάση να το αφήσω. Αν βέβαια είναι τρελό, ας πούμε, τις μέντες θα το αφήσω 2 μέρες που το έχω κάνει. Ναι, ρε, γαμώτο, αν εννοείς εμένα. Ο νονός. Πήγα να πιω λίγο ουισκάκι, αλλά ξέρεις, επειδή δεν μπορεί εκείνη, έφαγα σήμερα, και μια σοκοφρέτα. Καλά, τι θέλεις να φας ακόμα εσύ, Ηλέκτρα. Γίγαντες έφαγες και δεν έβλεπα να έφαγες 2 γίγαντες, 3. Η πιατάρα μπροστά στην οθόνη δεν ξέρω, ήταν απελπισία μιλάμε. Για 2 οικογένειες. μεγάλο χρόνο ορίμασης λιγότερο. Τα φρούτα θέλουν πολύ μικρότερο χρόνο και το είπα πάλι ότι δεν χρειάζονται σχεδόν πολύ όπως κάνουμε στα καπνικά για να δέσουν ή οι κρέμες για να δέσουν, θέλουν, αν είναι μόνα τους, δηλαδή λίγα αρώματα, 1-2, ας πούμε, ούτε μια εβδομάδα στους 10 μέρες, αν είναι και κάτι παραπάνω, μόνο φρούτα όμως, εκεί στο 15 ημέρο και κάτω. Δίνουν αυτό που έχουν το χαρακτήρα και νομίζω ότι μετά αρχίζουν να χαλάνε, μπορώ να το πω έτσι, να χάνουν τη γεύση τους, να το πω έτσι, κάπως έτσι. Ενώ τα άλλα θέλουν αρκετά για να δέσουν, να γίνουν έτσι ένα ωραίο σώμα, μια ωραία ας πούμε, έτσι, υπόσταση και στη γεύση και γενικά να γίνει όλη αυτή η ορίμαση που να σου δώσει το αποτέλεσμα που θέλεις και πολλές φορές εγώ έχω αφήσει και παραπάνω από 25 μέρες λέμε ας πούμε, όταν αφήνω τα καπνικά γιατί νομίζω ότι εκεί στο 1,5 μήνα κάποιοι άλλοι μου δίνουν κάτι καλύτερο και το άφηνα, λέω εντάξει, ρεζερβέ θα γίνει για πάρτι μου. Ναι, είναι στο πώς εσύ το θεωρείς ότι θέλεις να είναι. Black Knot Evans.
Ωραία υγρά, βαριά υγρά, αν εννοείς αυτά που λέω και εγώ, τα ωραία, τα ακριβά, αλλά δεν είναι για να τα παίρνεις πλέον. Ελεκτροπότ γίγαντες με φίσκο. Μπόλικο λέει τσέπρο, πυρετό σταθί, στο πει και φύση, συνταγή της γιαγιάς. Εννοείται Κώστα, πες του. Καληνύχτα και καλή συνέχεια, δώστε μια συνταγή ψητού στα κάρβουνα για μίξη για τζατζίκι, με τζατζίκι. Το τζατζίκι το έχεις ήδη, σε έτοιμο, σε άρωμα, τα άλλα υπόλοιπα θα ψάξουμε να το δούμε. Άμα βάλουμε καμιά χάντσα εκεί πέρα. Λοιπόν, σε παρέμβλαβε από reviewer του εξωτερικού, το θέμα της καταλληλότητας των συστατικών των υγρών δεν αναφέρθηκε καν. Ευτυχώς που σε αυτό το live συζητήθηκε εκτενώς από όλους και μπράβο. Έπρεπε να συζητηθούμε κι άλλα. Σας είπα ότι σας χρωστάω ακόμα ένα ζωντανό. Τουλάχιστον αυτά που θέλω εγώ και υπάρχουν ας πούμε και άλλα παιδιά που θα κάνουν εννοείται. Αλλά εγώ θα σας χρειαστώ γιατί θέλω να μαζέψω στο τρίτο μέρος αυτό που φοβόμαστε. Και πάλι σε απλά ελληνικά για μένα, γιατί αυτό χρειαζόμαστε, ποιες είναι αυτές οι ουσίες, αν κάνουν κάτι, αν δεν κάνουν κάτι, δεν θα πούμε απόλυτα πράγματα γιατί δεν έχει διαπιστωθεί και τίποτα απόλυτο. Αλλά θα πούμε πράγματα και μετά θα πούμε και για τα γλυκά, ποια είναι τα νησιωτικά, ποια είναι τα γλυκαντικά. Διάφορα τέτοια, αλλά σε άλλο μέρος για να μην μπερδευτούμε. Τώρα προσωρινά είναι τα απλά βήματα πώς μπορούμε να κάνουμε ένα υγρό αναπλήρωση, που αυτό έχει πολύ σημασία για πολλούς εκεί έξω. Πιστέψτε με, παιδιά, είναι για πολλούς. Ακόμα και για εμάς, ακόμα και με αυτούς που ξέρουμε ότι φτιάχνουν υγρά, κάποια στιγμή δεν θα προσέξουν κάτι. Καλό είναι να τα ακούνε και να τα ξανακούνε για να τα. Άμα τα ακούς και τα ξανακούς, τα εμπεδώνεις, γίνεται ένα με σένα. Και δεν με πειράζει καθόλου να τα επαναλαμβάνω. Και αυτός είναι ο λόγος. Χρειάζεται λίγο προσοχή. Και η προσοχή δεν είναι τίποτα. Καληνύχτα και καληνύχτα σε όλα τα παιδιά. Γεια σου Μίλτο. Καλό βράδυ. Sorry εσύ. Εντάξει, θα κλείσουμε τώρα. Που παρασυρθήκαμε. Αλλά και αυτά που λέμε. Καληνύχτα σε όσους φεύγουν τώρα, παιδιά. Σε μη και λίγο και σε εμείς θα κλείσουμε τώρα. Και τέταρτο θα κλείσουμε. Άντε να σας αφήσω ακόμα και ένα τέταρτο, γιατί θα μας δει ο γιατρός. Γιατί, αφού λέμε αυτά που θέλει και εκείνος να αποφύγουμε. Τα γλυκαντικά, παιδιά, πολλές φορές σκέφτομαι ότι ενώ αφού ξέρω ότι έχω δει και υγρά που πολύ γευστικά που δεν αφήνουν τη μάρκα γιατί δεν έχουν το γλυκαντικό αυτό. Λέω γιατί να το βάζουν οι άλλοι. Για ποιο λόγο, για την ευκολία του. Για να τη δώσουν αμέσω αυτή την απόδοση τη γλυκάδα πάνω να τη ψάξουν να τη βρουν σε μια συνταγή που να αποδώσει από μόνο του το concentrate, δηλαδή να έχει μέσα αυτή τη γλυκάδα. Γι' αυτό. Ναι. Ναι, το έχω δοκιμάσει για το Greek yogurt, λες. Καλό βράδυ σε όλους, Αντώνη. Καλό βράδυ σε εσένα, Αντώνη. Γεια σου, Confuse My Beats. Καλησπέρα. Κώστας Φαρμακιώτης. Ήπια βραστό κρασί με ζάχαρη της δικής μου γιαγιάς, αλλά μπούρδες. Εκτός από τον πόνο στα κόκαλα, έχω και πονοκέφαλο. Ένα ξεμάτιασμα θέλεις, κοριτσάρα μου, εσύ και άστα αυτά. Ένα ξεμάτιασμα. Σε πιάσανε οι κακές οι γλώσσες. Καληνύχτα, Εμμανιόλ. Και καληνύχτα σε αυτούς που βέβαια που φεύγουν, παιδιά, εννοείται, αλλά εμείς και τέταρτο θα φύγουμε. Απλά περιμένω. Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, καλό είναι να μπει τώρα και επειδή έκανα την βλακία και δεν το έγραψα σε καλύτερη ποιότητα, πάλι νομίζω ότι πρέπει να φαίνεται καλά και να μπορέσουμε να βγάλουμε την άκρη και δεν χρειαζόταν μακάρι να υπήρχε και σε καλύτερη ποιότητα γιατί δεν βλέπω να μας έκανε κανένα πρόβλημα, δεν είδα κάποια αποσταθεροποίηση της εικόνας. Μέσα δεν είμαι. Έφυγα απλώς μιλάω με κάποια παιδιά στο feed. Πολύ στιφό και περίεργο το Greek yogurt, George. Δεν τρελάθηκα. Είναι, Αλέξη, ένα που δεν μπορείς να το ατμίσεις μόνο του με τίποτα, γιατί το δοκίμασα απλά και μόνο να δω εσύ αν αντιμετωπίζεις, μπορεί να το κάνεις και μόνο, να δούμε και τι γεύση έχει, γιατί συνήθως κάποια από αυτά σε τέτοιες φάσεις τα ατμίζω και μόνο τους, δηλαδή τι,
Βάζω σε πολύ μικρή ποσότητα, αφήνω βέβαια για κάποιο διάστημα, όχι πολύ φανταστείς, απλά να πάρω μόνο τη γεύση. Να δω τι γίνεται, ας πούμε. Και ναι, αυτό που λες μου θύμισε εμένα όμως σαν κάτι, πού να σου πω τώρα, σαν κάτι ξυνισμένα που λέμε αυτά τα... που τρώμε σαν αριάνι, πώς λέγονται αυτά εσύ, κάτι τέτοιο μου θύμισε, όχι αποκλειστικά γιαούρτι, αλλά όταν το βάλεις μέσα με κάτι άλλο ή με μια καραμέλα ή με κάποιο γάλα ή μια κρέμα ή μια κάστα, δένει πολύ ωραία όμως, πίστεψε το ότι δίνει και συγκεκριμένα να το βάλεις και κάποιο φρούτο του στυλ η αγάπη όλων, ας πούμε, της φράουλας, έχει ωραίο αποτέλεσμα. Το αφήνεις ένα λεπτό και το πίνεις. Εδώ δίνονται και συνταγές, αλλά τσιπουράτες. Κανέλα και ζάχαρη και το αφήνεις στο γκαζάκι μέχρι να βγάλει τις πρώτες φουσκάλες. Αυτό το έχω ξανακούσει και νομίζω μου το έχει κάνει και εμένα η γιαγιά μου. Είναι, ναι, όντως, ναι. Έτσι, έτσι, ναι. Το, σακουλα... το σακουλίσιο το γιαούρτι μάλλον λέω στο ξύνο. Δεν ξέρω ποιο είναι, είναι ένα, πώς λέγεται, εσύ, ακόμη και το πίνουν αυτό. Τέλος πάντων, πάντως τέτοιο μου θύμισε, σκέτο. Ναι, αυτό το, το αριάνι, ναι. Ένα πράγμα που είναι, ξέρω εγώ πότε το πίνω, εγώ που δεν μ' αρέσει, και έτσι μου το θύμισε, αλλά όταν το έβαλα, ας πούμε, με μια συνταγή, ήταν ωραίο. Ωραίο έδεσε μαζί με το υπόλοιπο. Όταν πρόκειται για γόρο δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Ναι, γεια. Υσυγεία. Γεια. 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 Έλα, Ηλέκτρα. Έλα, Ηλέκτρα. Υσυγεία. Caramel Sad. Ναι. Μετά από 2 μήνες είναι τρομερό. Ευχαριστώ. Να το πεις τα παιδιά να το φτιάξουν. Πες εσύ τις εντυπώσεις σου. Εδώ είμαστε να σε ακούμε. Το πλαίσιο σε φόντο πίσω σου κουράζει λίγο. Το άλλο στούντιο καλύτερο. Είναι λευκό και το chat. Ναι. Τόσο πολύ φαίνεται λευκό. Θα το φτιάξω και αυτό, ρε παιδιά, το μέρος εδώ. Αυτό που είμαστε τώρα θα το σκουρίνω, αλλά η δουλειά, κοίτα, με έχει πιάσει το μάτι τώρα. Η δουλειά, ας πούμε, η δουλειά που τρέχω στη δικιά μου, ξέρω εγώ, και εδώ το τρέξιμο δεν είναι να αφήνει ώρα, γιατί θέλει ώρα. Μάζουμε όλα, γιατί θα τα μαζέψω όλα, θα το κάνουμε λίγο διαφορετικό, λίγο πιο κόζι. Θα δώσουμε λίγο μια άλλη φάση, όπως και το άλλο που έκανα, γιατί και εμένα με κουράζει πολλές φορές και δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Πίστευα ότι το άσπρο σε αυτή την περίπτωση θα έδινε, αλλά αφού λέτε εσείς, γιατί δεν ξέρω πώς φαίνεται σε εσάς και σε μερικές βέβαια οθόνες σίγουρα θα φαίνεται λίγο έτσι πιο έντονο άσπρο. Τι λέει, συνταγή ή κάτι σε κόντα για λέμο τάρτ. Ναι, θα ψάξετε τα παιδιά, σίγουρα κάποια στιγμή και σύντομα μάλλον θα βγει συνταγή και από ό,τι έχω ακούσει έχουν βγάλει κάποιοι. Αλλά είναι, λέει, γεια σου Δημητρακή, καλό βράδυ, βάλε μια φύση πίσω σου Κώστα. Κάτι θα κάνω, θα το σκουρίνω σίγουρα και αυτό, αρκετά σκούρι, δηλαδή, αρκετά σκούρι, για να φαίνομαι τουλάχιστον και να πέσει και το φως, τουλάχιστον να φαίνομαι εγώ, γιατί τώρα ξέρεις τι γίνεται, προσπαθεί να ισορροπήσει όλο αυτό και μου ανεβάζει πολύ το άσπρο και με κάνει εμένα πιο σκούρο, δεν ξέρω, σκοπός είναι να γίνει το αντίθετο. Και να είναι και πιο ευχάριστο, δηλαδή είναι πιο ξεκούραστο. Τώρα αυτό μάλλον κουράζει. Τον ακούσατε σήμερα. Άσε, δεν λέω πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Βγήκε στο ραδιόφωνο και κάτι έλεγε πάλι. Έχει βγάλει ένα άκρος με 15 και είναι πολύ καλή. Να, βλέπεις, ήδη έχουν αρχίσει να το βγάζουν. Πάρω πιο ζεστά, έχω βαρθεί τον στυλό. Εννοείται Γιώργο να αφήσει το στυλό. Και δεν είναι να πάρεις ένα καλό σαμπόν τακάκι. Για ποιο λόγο να πάρεις βέβαια το σαμπόν τακάκι τώρα. Υπάρχουν τόσο αξιόλογοι και βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή, νομίζω εσύ ότι δεν μπορούσα εγώ να έχω κάποιον άλλον και να ρυθμίσω. Ένας πολύ ωραίος που θα σου δείξω τώρα είναι ο OBS. Πάρε να γουστάρεις, όχι σαμπόν, έτσι ένα. Σαμπόν να μου πεις τώρα με τις κεφαλές έτοιμες και τέτοια. Δεν μπορείς να στείλεις το χώμα. Ναι. Πάρε ένα τρίτο στην αρχή. Ένα... ακόμα και το γκιούμπις δεν σου έλεγα όχι. Αφήγησα το στυλό στην αρχή. Μέχρι να έρθει στα ίσα σου.
Από εκεί και πέρα θα βρει και το δρόμο σου. Αλλά για να πάρει ένα σαμπόν τώρα και να ανεβεί και θα χρειαστεί και σίγουρα και ένα μοντάκι ανάλογο για να μπορείς να το σηκώσει και αυτό. Πάντω λέει έτσι, προσπάθησε, δες και καμιά παρουσίαση που έχω κάνει, δες και κάποιες άλλες παρουσιάσεις που έχουν γίνει, θα αποφασίσεις τουλάχιστον να μην πας για σαμπό έτσι κατευθείαν, από ένα στυλό ξέρω, ίσως να σου φανεί και λίγο, έχεις δοκιμάσει καταρχήν. Δοκίμασε λέει το Mad Hatter, το I Love Donuts, πάρα πολύ καλό για τα κούκκι, κουραστικό και ενώ λατρεύω τον μπισκότο τόσο πολύ αυτό καθόλου και δεν με έφερε τόσο μπισκότο πιο πολύ κάτι γλυκό, αποζιώριστο, είδες, αλλάζουν τα γούστα, αλλά δεν είναι για όλη την ώρα, έτσι κι άλλως και τα δύο. Δεν είναι για όλη τη μέρα για κάποιους σίγουρα. Αλλά είναι για μια στιγμή, ας πούμε, που γουστάρεις έτσι ένα επιδόρπιο. Εγώ έτσι το έχω δει και όσο το έκανα, ας πούμε. Και ακόμα και άμα ξαναπάρω πάλι έτσι θα γίνει, ότι εγώ το έκανα μετά το φαγητό. Ή το ένα ή το άλλο. Και μια χαρά, ας πούμε. Δεν θα το έπαιρνα, ας πούμε, το βράδυ να βγω έξω, ξέρω με αυτό, όχι, με τίποτα. Αλλά σε κάποιε φάσει, ναι, έρχομαι να στο βάψω. Δεν θέλω βάψη μου, βρε. Εγώ κάνω δικά μου πράγματα και γουστάρω έτσι, ξέρεις, χειροποίητα, δηλαδή αυτό που έχω φανταστεί να το κάνω από μόνος μου για να το γουστάρω. Και κανένας δεν μπερδεύεται εδώ μέσα. Κανένας. Θέλω να ξεκινήσω τι μου προτείνετε. Εσύ θες να ξεκινήσεις, δεν έχεις, είσαι καπνιστής. Αυτό πρώτα, να μας πεις κάτι άλλο. Πριν κλείσουμε, γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε κάπου εδώ, γιατί είμαστε και ήδη κουρασμένοι περισσότεροι, εσείς τουλάχιστον και εμείς που αύριο θα πάμε πάλι στη δουλειά, αλλά και να έχουμε να πούμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, παιδιά, έφτιαξε κανείς το Bebels από Elibu Recipes. Όχι. Να φτιάξουμε κάτι κοντά στο λέω, αυτό είπαμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά γιατί για να ξεκουραστείτε κι εσείς και όλοι μας, για να έχουμε να πούμε και κάτι άλλο. Τώρα, θα έχω μάλλον απέξει, αν δεν κάνω παρουσίαση κονσέρβα, έτσι άλλως, γιατί έχω αυτό που είπα και σε ένα ζωντανό που έκανα στο Facebook, θα παίξει να πάω τον υπολογιστή μου όπως είναι εντάξει, να γίνει και ένα σενιάρισμα γιατί έχω ήδη αργήσει εδώ και καιρό πριν τα Χριστούγεννα. Όλο το αναβάλω γιατί έχουμε αυτό να κάνουμε, έχουμε αυτό να κάνουμε, έχουμε αυτό να κάνω. Και το αργούσα και πρέπει να γίνει γιατί ήδη έχω βάλει στη λίστα και το τεχνικό και με περιμένει. Την Κυριακή όμως θα κάνουμε ζωντανό, να το ξέρετε από τώρα. Θα κάνουμε μια παρουσίαση ζωντανά. Δεν θα σας πω τι, θα τα πούμε εκείνη τη στιγμή, η έκπληξη. Ό,τι θα κάνουμε θα το κάνουμε την πάρτι μας και θα έχουμε και την παρουσίαση αλλά και μετά να τα πούμε μαζί. Το μεσημέρι θα είναι πάλι. Νομίζω είναι γύρω στις 5 η ώρα θα είναι. Δεν έχω ακούσει να θα πει σε ακόμα την ώρα. Μάλλον στις 5 η ώρα θα είναι. Όπως και την άλλη φορά, την προηγούμενη Κυριακή. Για να τα πούμε και τότε. Σίγουρα θα βοηθήσουμε και κάποια άλλα πράγματα να πούμε εκτός από την παρουσίαση. Αλλά θα δούμε, θα δούμε. Αυτά. Λοιπόν, σήμερα είχαμε DIY, απλά βήματα. Παιδιά, σας παρακαλώ να δείτε και το ξαναπαναλαμβάνω για όσους θέλουν να δουν κάτω στην περιγραφή που έχω διάφορα links, πολλές πληροφορίες και από άλλα παιδιά που κάνανε πάλι την προσπάθεια να σας εξηγήσουν τι γίνεται και αρώματα που θα μπορέσετε να βρείτε και τα προγράμματα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τις δικές σας μίξεις. Πώς μπορείτε δηλαδή να βάλετε πόσα ml από το ένα, πόσα ml από το άλλο κλπ. Έχει αρκετές πληροφορίες, καλό να το δείτε και να δείτε και το πρώτο μέρος πριν ξέρω κανένα δίμηνο που είχαμε παίξει πάλι με DIY που δείχνουν εκεί και τα εργαλεία και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε και πώς θα τα χρησιμοποιήσετε, τι πρέπει να κάνετε, πώς μπορείτε να χειριστείτε διάφορα, πώς μπορείτε να σκεφτείτε τι, πώς θα κάνετε ένα υγρό. Έχουμε και τέτοια πράγματα, οπότε δείτε γι' αυτό, δείτε και αυτό το σημερινό όλο μαζί. Και το τρίτο βέβαια που δεν ξέρω πότε θα παίξει DIY, που θα μιλήσουμε πιο διαφορετικά γενικά για τα αρώματα, τι περιέχουν και γιατί το περιέχουν. Και γενικά θα δούμε, πώς θα το σκεφτώ, θα δω. Αυτά. Καλό βράδυ, καληνύχτα σε όλους. Η ώρα είναι ήδη 1 και 20. Και θα πούμε τώρα την Κυριακή. Λοιπόν, bye.
και να είσαστε καλά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και αύριο μια καινούργια εμπειρία, μια καινούργια ημέρα. Όλα καλά. Θετικές σκέψεις, παιδιά. Καλά τμήματα. Γεια. Yeah. Bye bye. Αυτά από μένα.